Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλημέρα, καλημέρα. Θα πούμε καλημέρα για τρένα. Καλημέρα μας. Μια χαρά είμαστε. Καλά που έχουμε και εσένα και κάνουμε τα κάπια στα σκυλάκια μας. Μας έδωσε στη Χελώνα την οποία την καλά, δεν νομίζω. Είμαστε στη Λιμνούλα, τη βλέπουμε μια φορά την εβδομάδα, την ταΐζουμε. Είναι σε δικό της χώρο. Εντάξει, εφόσον βρέθηκε. Κάτω στο. Χώρος. Στο, πώς το λένε. Κάτω στην παραλία εκεί που κάνει διχάλα. Τη μία να πάει στην Γενική Κλινική, από την άλλη να πάει στην Ανθέο. Και τη βλέπετε, την αναγνωρίζετε. Ναι, είναι τέσσερις λιμνούλες. Πώς τα λένε αυτά, υδροβιότοποι. Υδροβιότοποι. Υπάρχουν υδροβιότοποι μέσα στη Θεσσαλονίκη και Αχελώνες, μπράβο. Ναι. Και ποιος τα φροντίζει τα ζώα αυτά. Κοίταξε, αυτά το νερό αναπλάθεται από κάτω, τι γίνεται. Υπάρχει ανακύκλωση του νερού. Ανακύκλωση του νερού. Μπράβο. Και έχει ψαράκια εκεί και τα λοιπά. Τρώνε ψαράκια οι Χελώνες, μικρά. Εντάξει. Και ό,τι τα ταΐζει ο κάθε ένας που πηγαίνει εκεί, ψωμιά, τυριά, κασέρια, αυτά και τα λοιπά, τα ταΐζουν. Νομίζω ότι και ξεκάθαρα. Πάω και τα ταΐζω. Καλά κάνεις, είναι μια ωραία σχολεία. Σε ρεμή φαντάζομαι αυτό. Οπότε πάω για τρέξιμο, έχω στην τσέπη μου να πούμε τροφή, κάνω διατάσεις και τα λοιπά. Μπάπου εκεί στο τέλος της. Δηλαδή πάω 3 και 3, 6 χιλιόμετρα και μετά πάω περπατώντας 50, 200, 300 μέτρα. Μπάπου ρίχνω τις Χελώνες, χαιρετάω τον Φράγκλιν, τα λέμε εκεί και τα λοιπά. Φράγκλιν? Ναι. Ωραία όνομα. Ναι, ναι. Έχει μεγαλώσει, έχει κάνει, έχει επιδείξει κιόλας, ήταν και αρσενικός, να πούμε και τα λοιπά. Είχε μια αυτή, τον έχω τσεκάρει εγώ πώς θα τον γνωρίσω. Και εντάξει, μπράβο γιατρέ μου. Βλέπω και στο Μετρόπολης έχουν μια διαφήμιση. Έχουμε εμείς εδώ με τα ζωάκια, τα αδέσποτα που μπορεί να πηγαίνεις να τα παίρνεις γατάκια, σκυλάκια και να υιοθετείς, ναι. Να τα υιοθετείς, ναι. Συνήθως άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάποιο σκυλάκι και τους πέθανε. Κάποιο γατάκι τους πέθανε, κάποιο μοναχοπέδι όπως είχα εγώ που θέλει αντί για αδερφάκι, ξέρω εγώ που είναι πολλά τα έξοδα, του παίρνει σκυλάκι που είναι μικρότερα τα έξοδα. Ναι. Είναι μια πολύ καλή λύση. Είναι μια πολύ καλή λύση. Καλή συντροφιά. Πολύ καλή συντροφιά. Το να έχεις ένα άνεργο ακόμα, καλύτερα να έχεις ένα σκύλο ακόμα. Τι λες. Εντάξει. Πολύ πιο οικονομικό, δεν το συζητάμε. Πέρα από αυτό, εντάξει. Και μένει η προοπτική ενός παιδιού το οποίο θα μεγαλώσει στην Ελλάδα. Ξέρεις, είναι καλό με το ζώο γιατί γίνεσαι υπεύθυνος κιόλας. Φυσικά, ναι. Γιατί έχει ευθύνες. Πρέπει να το προσέξεις, την τροφή του, τα φάρμακά του, την πρόληψή του. Ναι. Όλα αυτά είναι μια ευθύνη. Έχεις μια έννοια. Είναι καλό. Ναι. Ειδικά για ένα μικρό παιδί, όταν έχει ένα ζώο μέσα στην οικογένεια, το βοηθάει πάρα πολύ στο να αναπτύξει αυτό το αίσθημα της ευθύνης. Ναι. Όταν κάνει κάκα το σκυλί εκεί, δεν μαζεύουμε εμείς. Ναι, πρέπει να είμαστε δεκτικοί με τα ζώα γιατί δεν έχουν λογική. Εντάξει, εντάξει. Ναι. Μαθαίνεται όμως αυτό σιγά σιγά. Κοίτα, από μερικούς ανθρώπους που έχω σε έναν στραφεί εγώ και τα λοιπά, η μήνη είναι πιο όρημη να πούμε. Η μήνη είναι κανισάκι νομίζω η μήνη. Είναι πολύ πιο όρημη. Μαύρο ή άσπρο. Άσπρο. Άσπρο, ναι. Εντάξει. Είναι ευχάριστες φίλε, είναι ευχάριστη φίλε τα κανισάκια. Πάμε μετά το ραδιόφωνο, πιένω μέσα, βγαίνει από το δωμάτιο, κάθομαι τη χαϊδεύω, ξέρω τι λέω ιστορίες. Βλέπουμε τηλεόραση μαζί, κάνα μισάωρο, ξέρω εγώ. Τι ιστορίες τις λες, ποδοσφαιρικές. Τι λέω, ξέρω εγώ. Μιλάω, ξέρω εγώ. Από τις καλές εποχές. Το μιλάω το σκυλί, το λέω εγώ πράγματα. Πρέπει να είσαι καλό σκυλί, πρέπει αυτό και τα λοιπά. Μπράβο, είσαι πολύ. Το καταλαβαίνει. Κοριτσάκι. Ναι, ναι. Φαντάζομαι θα τις στηρώσεις. Α, δεν ξέρω, μάλλον ναι. Το πιθανότερο και το πιο σωστό. Πιο σωστό, ναι. Είναι να μην κάνει. Είναι άνεργο ακόμα κι αυτή. Όχι, δεν είναι αυτό το κομμάτι. Είναι και για λόγους υγείας, είναι και για να μην έχει συμπεριφά, είναι πιο εύκολο να την. Δεν πάω στο καζινάκο, τη στηρώσω. Εντάξει, δεν νομίζω να. Είναι και μικρό όμω σκυλάκι, δεν νομίζω να είναι μεγάλο το κόστος. Όχι, δεν με πειράζει το κόστος. Εντάξει, αυτό είναι καλό. Ναι. Λέγε γιατρέ μου, τι γίνεται, πώς πάνε τα πράγματα. Όλοι περιμένουμε το μεγάλο παιχνίδι αύριο. Ρε άλλα πλέον. Κάποια σούπα φοβάμαι. Εμένα μου αρέσουν τα παιχνίδια που έχουν τακτική. Ναι. Δεν περιμένω ελεύθερο παιχνίδι, πολλά γκολ. Περιμένω δύο προπονητές οι οποίοι θα έχουν συντηρητική προσέγγιση και οι δύο. Και ο της Ρεάλ. Και οι δύο ομάδες βάση ρόστερ έχουν κάνει υπερβάσεις αγωνιστικές στο συγκεκριμένο Champions League. Βλέπουμε ομάδες με ποιοτικότερο ρόστερ όπως ήταν η Μπαρτσελόνα και η Μπάγεν να μην έχουν φτάσει πάλι στον τελικό. Ένα. Ο Ρονάλντο σε τι κατάσταση θα είναι. Εντάξει, δεν το γνωρίζουμε. Ατομικά ο Μπεσδεμπά σε τι κατάσταση και οι ομάδες έχουν δύο, ο Μπέλι είναι ανεβασμένος. Δύο εβδομάδες αγωνιστική αποχή από το τελευταίο παιχνίδι στη Λα Λίγκα. Η αίσθησή μου είναι ότι η Ατλέτικο αυτή τη φορά θα καταφέρει και θα πάρει τον τίτλο, έστω και οριακά. Δηλαδή έχουμε μια επανάληψη πριν δύο χρόνια του ίδιου τελικού. Ήρθε η ώρα του. Είναι φαβορί όμως.
Ναι, αλλά δεν είναι και τόσο πολύ outsider. Είναι πολύ αμφίροπος αυτός ο τελικός, απρόβλεπτος. Μήπως προσαρμόσει ο Διανέλος το παιχνίδι της Ρεάλ πάνω στη Ατλέτικο και βάλει σε αυτό το κομμάτι τις προσαρμογές τις δικές του να είναι όμοιες με αυτές τις Ατλέτικο. Δηλαδή το παιχνίδι. Αν σίγουρα το... θα έχει παίξει την μπάλα στα πόδια της Ρεάλ. Αυτό είναι δεδομένο. Μια μικρή δώσει... κατοχή μπορεί να την πάρει. Ναι. Και ίσως και μεγαλύτερη. Μπορεί να αγγίσει το επίπεδο του 70%. Ναι. Αυτό θέλει και ο Σιμεώνε. Αυτό βέβαια η Ρεάλ δεν την εξυπηρετεί στον τρόπο παιχνιδιού της. Ξέρουμε ότι είναι μια ομάδα που έχει ταχύτητα και αντεπίθεση. Θα δούμε πώς θα διαχειριστούν οι δύο ομάδες. Και οι δύο χρησιμοποιούν την κόντρα. Και οι δύο παίζουν στην κόντρα. Νομίζω ότι αυτό που κάνει η Ατλέτικο πραγματικά είναι μια διδακτορική διατριβή πάνω στο κομμάτι πώς μπορώ όταν έχω για ελάχιστο χρόνο την μπάλα να δημιουργώ καταστάσεις και δεδομένα. Εδώ δημιουργείται και ένα θέμα. Η αναλογία τριών χαφ της Ρεάλ. Τέσσερα. Προς δύο της. Τέσσερα θα είναι στην ουσία. Δεν υπάρχουν εξτρέμ στην Ρεάλ. Θα είναι εσωτερική. Κλείνουν πάρα πολύ μέσα, από ότι οι χώροι μειώνονται πάρα πολύ. Ξέρεις ότι... Η απόσταση είναι 6 μέτρα ο αριστερός εξτρέμ με τον εσωτερικό μέσο. 6 μέτρα με το δεξιό εσωτερικό μέσο. 6 μέτρα. Δηλαδή δεν πλατιάζει, δεν πηγαίνει. Δεν ανοίγει πολύ. Ναι. Δεν δίνει χώρο. Μα δεν είδες ότι έδωσε την ευκαιρία στο παιχνίδι της Ατλέτικο όταν έπαιξε με την Μπαρτσελόνα να την πάει από σημεία του γηπέδου που βόλευε την Ατλέτικο. Δηλαδή την ανάγκασε έχει να πάει σε πλευροκοπέιση. Η αλήθεια είναι και τα δύο της δεξιά. Τόσο κλειστός ο άξονας. Το ξέρω. Τον ανάγκασε να πάει στις πλευρές και να πάει σε ένα παιχνίδι που έχει ήταν δύο εύκολα αντιμετωπίσιμο. Στα άκρα, ναι. για την άμυνά της και ο Χουάνφραν και ο Φελίπε Λούις είναι εξαιρετικοί και στο επιθετικό κομμάτι του παιχνιδιού και στο να υποστηρίζουν αντεπιθέσεις. Η αίσθησή μου είναι ότι έστω και ωριακά θα το πάρει Ατλέτικο το παιχνίδι. Βέβαια δεν θα ανοίξει το σκορ, πολύ δύσκολα. Εκεί φαίνεται να... Έτσι πιστεύω, έτσι πιστεύω. Ναι, ναι. Τώρα για να από την Αθήνα το βρωμόσκυλο. Όχι ρε, δεν έχω τέτοια θέση. Δεν έχω. Ακόμα και για εκείνο το κανάλι είμαι πολύ αναρχικός. Σου απαντάω χωρίς να ξέρουν ο κόσμος, Αργιανέ από Αθήνα. Μιλάμε φαντάζομαι για αναρχικό κανάλι. Σου αναφέρει. Ακόμα και για αυτό το κανάλι. Είσαι αναρχικός. Είμαι αναρχικός. Ναι, οπότε... Μη χειραγωγήσιμος δηλαδή. Μη χειραγωγήσιμος, ναι. Κατάλαβες. Οπότε δεν αλλάζω χαρακτήρα. Όποιος θέλει προσαρμόζεται σε μένα. Οκ, okay, εγώ πάω έτσι. Δεν αλλάζω δηλαδή. Καλά κάνεις. Καλύτερα να είσαι αληθινός παρά να κάνεις κάτι στημένο. Άμα με πάρεις, πάρε με έτσι. Άμα δεν με θες έτσι, μην με παίρνεις. Μη σώζεις και με πάρεις. Σωστά το λέω. Θέμα... Μου κανένα κονέ, λέω όχι, εγώ δεν αλλάζω. Για ευχαριστώ, την πόλη της Αθήνας φαντάζομαι. Δεν πάω, λέω, έτσι να αλλάξω με τίποτα. Εντάξει, η Αθήνα χαρακτηρίζεται δηλαδή για τα στημένα μέσα που διαθέτει. Εντάξει, τώρα, εντάξει, πρέπει όλα να είναι όπως το θέλει από πάνω πάντα. Εντάξει, και εδώ γλιτώσαμε ως διαμαγείας τώρα. Εντάξει. Έγινε να πούμε. Υπάρχει μεγάλη ελευθερία. Θαύμα, ναι, εδώ πιέζει ο Κάλα. Υπάρχει μεγάλη ελευθερία. Αν κάνεις ανάλυση παιχνιδιού στη Σκυλίτσα, πιο πολλά από τον κόκκινο θα καταλάβει. Ποιος λέει αυτό. Του Γιάννης ο ταξιτζής, ρε το βρωμόσκυλο. Ρε το βρωμόσκυλο, ρε το κομπρόσκυλο. Φαντάζομαι ο Γρηγόρης σήμερα έκανε μια τακτική προσέγγιση ή στοιχηματική προσέγγιση του Real Ατλέτικο. Δεν ασχολήθηκε καθόλου. Καθόλου, μου κάνει έκπληξη το γεγονός. Ναι. Εντάξει, ο Γρηγόρης. Όλοι αυτοί, οι περισσότεροι, ασχολήθηκαν με το ποδόσφαιρο κατά βάση στοιχηματικά. Γνωστό. Και αναγκάστηκαν να δουν ποδόσφαιρο. Ούτε το ποδόσφαιρο αγάπησαν. Ούτε καμιά ομάδα αγάπησαν, ας πούμε, στο εξωτερικό. Αγάπησαν το στοίχημα. Και αναγκάστηκαν να δουν παιχνίδια. Και βλέπουν παιχνίδια για το στοίχημα. Καλό είναι αυτό. Εντάξει, μαθαίνουν όμως. Ναι. Μπορεί να τους αρέσει και το σπορ. Κάποιοι από αυτούς μάθανε αρκετά πράγματα πάνω στο ποδόσφαιρο. Κάποιοι από αυτούς που, ας πούμε, που βάλανε. Εγώ ξέρω πολλά νέα παιδιά. Ας πούμε, ο Μάντζιος, για παράδειγμα, ξέρει πολύ μπάλα. Ο Μάντζιος. Άμα κάτσει να μην πούνε, χαμηλών τόνων παιδί. Θα σε δώσει στοιχεία καταρχήν από γνώσεις. Ποιο παίζει, τι παίζει, πώ παίζει, τι. Δηλαδή, να κάνουμε κουβέντα να τον μπορέσει, Γιώργο. Πες μου τα στοιχεία αυτού του παίκτη. Είναι καθαρό εξάρι, είναι εξάρο, οχταρό. Πιο πολύ οχταρό, δέκαρο, κόστα, ας πούμε και τα λοιπά. Για δες τον κι εσύ και ανταλλάσσουμε απόψεις και τα λοιπά. Έχει τέτοιους. Έχει τέτοιους. Σπάνια περίπτωση να είναι μπαλαδόφατσα μεγάλη και στοιχηματής μαζί. Αυτός ο συνδυασμός είναι λίγοι στην Ελλάδα, ελάχιστοι. Εγώ βάζω το Μάτζιο σε έναν από αυτούς. Εντάξει, το Μετρόπολης έχει πολύ καλή ομάδα. Το βάζω επίτηδες το Μάτζιο. Γιατί ο Μάντζιος, άμα δεν το σηκώσεις να του πεις πέντε κουβέντες, είναι χαμηλών τόνων παιδί. Δηλαδή μπορεί να έχει αστήρευτες γνώσεις, τις οποίες δεν τις βγάζεις προς τα έξω. Βέβαια υπάρχει ένας παραγωγός εδώ στο χώρο του Μετρόπολης, ο κύριος Ραγκάτσης, ο οποίος έχει εκπληκτικές γνώσεις στην Ισπανία και όχι μόνο στην Πριμέρα. Ναι, εγώ δεν μιλάω για τους φτασμένους. Εντάξει, εγώ λέω για αυτόν ο οποίος είναι χαμηλών τόνων.
Δηλαδή έχει το Μετρόπολη και πράγμα νέα, απόλυκο εδώ. Τα νέα παιδιά. Φοβερό. Που ξέρει μπάλα. Δηλαδή δεν είναι στοιχηματζής μόνο, ξέρει και μπάλα. Αυτό είναι φοβερό. Καλό. Σπάνιο το βλέπεις και σε οπαδό. Να είναι οπαδός του ΠΑΟΚ ή του Άρη, οπαδός, Κοπρίτης όμως. Λέση της κοινωνίας. Βρωμιάρης. Αλλά άμα κάτσεις να μιλήσεις μαζί του, εγώ έχω τύχει. Τρεις-τέσσερις τέτοιους. Στα 20 τόσα. Να του αρέσει και το ποδόσφαιρο αυτό πριν. Μόνο να του αρέσει να κάτσουν να μιλήσουν για μπάλα μαζί σου, να αναλύσουν παιχνίδια, ομάδες, παίκτες, αναλύκη κτλ. Και να πει ναι, αλλά όταν πάω να δω στο μάτς, εγώ είμαι ομάδα τέτοια και το σκεφάλι του αντιπάλου θα ανοίξω και θα φάω. Αλλά ξέρω όμως μπάλα. Ένας τέτοιος ήταν ο Μπρούνος. Ο Μπρούνος δεν τον πρόλαβες. Εσύ ήταν γαϊδούρι μέχρι εκεί απάνω, πέθανε από κεφαλή. Πολύ νέος, ναι. Ο οποίος, να πούμε, Μπρούνο, εμένα εντάξει με κυνηγούσαν ούτως ή άλλως, δεν τους χώνευα ούτως ή άλλως αυτό. Δεν τους πήγαινα με τίποτα, αλλά μια μέρα, ας πούμε. Μια μέρα, εγώ πώς το γνώρισα. Κατέβηκε να πλακωθούμε μια μέρα από ένα μάξι. Κατέβαινε και. Δεκαετία 90. Και επειδή προπτώσεις ή μεταπτώσεις. Συνόδευα εγώ τη γυναίκα μου το 96. Προπτώσεις. Προπτώσεις. Οπ, σταμάτησε. Δηλαδή σε βάση και ότι συνοδευόμουν. Και αλλιώς θα πλακωνόμασταν στις μπουνιές. Θα γινόταν τη μουρλή εκεί πέρα. Και μετά, ας πούμε, καθίσαμε κάποια στιγμή σε ένα επεισόδιο πάλι λογομαχία και μιλήσαμε για μπάλα 2-3 φορές. Και πάθα πλάκα. Για τον Νεϊζίνιο. Όχι, δεν. Σου λέω για μπάλα. Για τακτική, για αυτό, προσέγγιση, παίχτες κτλ. Έπαθα πλάκα. Δεν ήξερα όμως. Και από τον πάω κάνα 2-3 κοπρίτες οι οποίοι ξέρουν φοβερή μπάλα. Φοβερή μπάλα. Τι θες να δεις, τι βλέπεις. Μου κάνει εντύπωση τώρα, βλέπω εδώ πέρα. Ναι, τι, τηλεάστηκε. Ναι, Art, ναι. Σπορτζόν. Είναι κάποια παιχνίδια τα οποία οι ομάδες είναι παγκοσμίως άγνωστες. Δηλαδή, αν δεν τις έχεις παρακολουθήσει, ναι, πώς μπορεί να τις ποντάρεις. Μια μερίδα παικτών στο στοίχημα. Αυτό είναι καθαρά τζόγος. Ναι, είναι τζόγος. Ναι. Εντάξει, τώρα, αν δεν έχεις γνώση μιας ομάδας της τακτικής προσέγγισης. Εδώ ξέρουμε τις ομάδες. Τη μια παίζει ΑΕΚ, τρώει 3 γκολ πτώμα, την άλλη 3 μέρες πάει διαλύει τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή. Καλά, αυτό είναι λίγο παράδοξο αυτό που συμβαίνει. Εντάξει, τι να ποντάρεις. Τζόγος είναι. Βέβαια. Πλέον τα playoff είναι μια διαδικασία που αποδεικνύεται να τελειώσουμε λίγο, με τη Real και την Ατλέτικο. Αυτό που καίει τους περισσότερους, ναι, φαντάζομαι. Σαν αθλητικό παράδειγμα, η Ατλέτικο προηγείται. Ναι, είναι πολύ καλύτερη ομάδα. Πολύ πιο γυμνασμένη. Πολύ πιο πειθαρχημένη. Πνευματικά είναι σε καλύτερο επίπεδο. Ναι, ναι. Βέβαια. Σημειώνε, θέλει παίκτες. Η Real δεν, ναι, έχει την πίεση. Δεν ξεχωρίζει κάποιος παιχταράς να πεις ότι στηρίζεται σε άτομα 3-4 κτλ. Η Real, αν δεν πάρει το κύπελλο, δεν θα ρουθεί αποτυχημένη. Εάν δεν πάρει το κύπελλο. Δεν θα ρουθεί αποτυχημένη για τη φετινή σεζόν. Γιατί δεν ξεκίνησε με στόχο να πρωταγωνιστεί στο θεσμό του Champions League. Ήταν υποδέστερη ομάδα σχέση και με την Μπαρτσελόνα και με την Bayern, ίσως και με την Paris Saint-Germain, ίσως και με τη Juventus ακόμα τη συγκρίνει. Και νομίζω ότι είναι άκουσα επιτυχημένη χρονιά. Το γεγονός ότι κιόλας ο Ζιντάν είναι η πρώτη χρονιά που κάθισε πάγκο και δεν είναι από την αρχή τη σεζόν, ίσως τη έχει δώσει κάποια ελαφρυντικά και να, ναι, μην έχει άγχος. Γι' αυτό, ναι, λένε πάρα πολύ απρόβλεπτο παιχνίδι. Είναι η πρώτη φορά που και ίσως η Ατλέτικο, επειδή έχει πολύ μεγάλη ευκαιρία να σηκώσει το τρόπαιο. Έχει αποκλείσει την Μπαρτσελόνα και την Bayern, τις δύο καλύτερες κατά τεκμήριο ομάδες αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Η Ατλέτικο. Νομίζω έχει ένα ψυχολογικό βάρος μεγαλύτερο. Λέει, εγώ έβγαλα τη μία, έβγαλα την άλλη. Τις καλές. Ναι, ναι. Από μία χειρότερη ομάδα αντικειμενικά. Η Real είναι χειρότερη και από την Bayern και από την Μπαρτσελόνα. Ναι. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι διαφορετικό. Το καταλαβαίνει όλος ο κόσμος. Όποιοι έχουν παρακολουθήσει ποδόσφαιρο σε αυτό το επίπεδο ξέρουν ότι οι ομάδες αυτές είναι καλύτερες της Real. Εγώ πιστεύω οι τρεις. Θα είναι δικαίωση του Ρονάλντο αν πάρει το τίτλο Ρεάλ. Θα τους κλείσουν Ρονάλντο, Μπενζεμά και Μπέιλ, θα τους κλείσει με τουμπλαρίσματα. Και προβλέπω πριν το μάτς ότι θα είναι τόσο κλειστοί αυτοί οι τρεις παίκτες. Θα προσπαθήσει να οδηγήσει τη Ρεάλ σε σέντρες. Αυτό είναι δεδομένο. Ναι, 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 σωστά. Γιατί θα μιμηθεί αυτό που είχε κάνει με την Μπαρτσελόνα. Αυτό θα προσπαθήσει να κάνει. Η Ρεάλ έχει πιο κορμιά. Για να επιδείξουν, να διεκδικήσουν, να είναι διαφορετικού τύπου ομάδα. Πιο κορμιά. Πιο αθλητική ομάδα πιστά. Εγώ πιστεύω η Ρεάλ θα μπλοκαριστεί και θα, αν δώσει λύση, θα τη δώσει πίσω γραμμή. Κάνω μια πρόβλεψη. Και πολύ καλό τερματοφύλακας Ατλέτικο. Ποιος? Ο Όμπλακ. Ναι, γιατί σε ο πολύ σωσία σου ο Νάβας δεν είναι καλός. Εντάξει, αλλά είναι άλλο τύπο. Πιο εγκεφαλικός είναι ο Νάβας. Εγώ νομίζω ο Όμπλακ έχει πολύ καλές τοποθετήσεις, ναι, και διάβαζε πολύ καλός χαμηλά είναι ο Νάβας, έτσι. Ο Νάβας είναι εκρηκτικός. Πολύ καλός χαμηλά, ναι. Τρομερές εκτινάξεις. Εντάξει. Τι λέει? Εδώ λέει ο Ζητιάνος ο Τσίπρας έβγαλε, λέει, δίσκο για να βοηθήσει ο Ρώσος. Γελάνε οι Αμερικανοί. Όπως δεν έγινε ο αγωγός, έτσι και τώρα φράγκο δεν θα πάρουμε. Εντάξει. Δεν το ξέρουμε. Δεν ασχολούμαστε τώρα αυτό το πράγμα. Ναι. Τη δεδομένη στιγμή είναι μια μεγάλη μέρα για τον αθλητισμό. Τελικός Champions League. Εντάξει, άνθρωπος, τώρα για τον. Εντάξει, είναι λίγο αντιαισθητικό, αντιτουριστικό να κάνουμε
Ναι, είναι αντιτουριστικό να μιλάμε για τον Πούτιν. Τώρα τέτοια μέρα. Ναι. Εντάξει, είναι η ιδιαιτερότητα τη μέρα. Δεν μα νοιάζει που θα πάει στο Άγιον Όρος, τι με νοιάζει εμένα, αν το πολεμικό ναυτικό. Όλοι φίλοι ναι. Προσμονά αυτό το παιχνίδι. Ναι, σιγά μην κάτσω να ασχοληθώ με τον Τσίπρα τώρα κτλ. Ναι. Λογικό. Εντάξει. Έχουμε κανένα διάλειμμα. Όχι, πάμε φουλάτι τώρα γιατί είναι Παρασκευή προ Σάββατο. Εντάξει, είναι μια χαλαρή μέρα, τελειώνει και ο Μάιο, μπαίνουμε στον Ιούνιο, χαλαρώνει και ο λαό. Ανεβαίνουν οι θερμοκρασίε στα έψη. Τριαντάρια και αναμένονται, οι παραλίες θα φουλάρουν. Όχι, ρε φίλε. Η έξοδος θα είναι τεράστια. Δεν μπορούμε να κοιμηθούμε. Εντάξει. Θα περπατάμε, θα βρωμάνει οι μασχάλες μας, θα πρέπει να κάνουμε τρεις φορές τη μέρα μπάνιο. Εντάξει, αυτό δεν είναι απαραίτητο κακό. Πρέπει να πίνουμε 4 λίτρα νερό για να ξεδιψάσουμε. Εντάξει. Ναι. Είναι το καλοκαίρι μια ιδιαίτερη εποχή. Θα περνάει ο άλλος με τον καρά απ' έξω. Να καυγίζουν, θα ξυπνάς 3 ώρα το πρωί. Άμα κλείσει την πόρτα και βάλει το κλιματιστικό, θα σε πιάσει ειρηνίτιδα. Εντάξει. Είναι μια εποχή που παλαιότερα ήταν η χαρά της εφημερίδας. Πώς? Με τα πρωτοσέλιδα έρχεται ο μεγάλος παίχτης. Ναι. Και τα λοιπά. Υποδοχές στα αεροδρόμια. Ναι. Φουσκωμένα νούμερα από τους δημοσιογράφους των ομάδων. Ναι. Οι 2.000 ήταν 15.000, οι 3.050. Και ούτω καθεξής. Ήταν ωραίες εποχές εκείνες. Έχουν περάσει βέβαια να επιστρεπτεί και κάποιοι δεν θέλουν να γυρίσουν καν. Σωστό. Δεν ξέρω αν εσύ έχεις έτσι νοσταλγία για εκείνες τις μέρες. Νοσταλγία. Για τα διαρκές που βγαίνανε, τις κόντρες, τα νούμερα. Όχι. Όλα αυτά. Όχι. Δεν έχω τέτοιες νοσταλγίες. Τώρα έχουμε άλλου τύπου ημέρες. Ναι. Όλες οι ομάδες έχουν τα προβλήματά τους. Ναι. Όχι όλες. Ο ΠΑΟΚ, αν τελειώσει μέσα στην πρώτη τριάδα, δηλαδή μέσα στην πρώτη τριάδα των playoff, θεωρείται πετυχημένη βάση στόχων η χρονιά. Έτσι. Όπως δήλωσε και ο κύριος, θύμισε μου λίγο τον Δανό που είχε έρθει. Ο Φρανκ Άρνεσεν. Ο Φρανκ Άρνεσεν είχε δηλώσει ότι ο στόχος της ομάδας είναι να κάνει μια πορεία και να τερματίσει την πρώτη τριάδα. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ είναι πολύ κοντά να τα καταφέρει. Πάει για δύο αποτελέσματα μέσα στο ΑΚΑ με την ΑΕΚ. Μπορεί να προσεγγίσει το παιχνίδι καλύτερα. Πολύ συντηρητικά. Πρέπει να γίνει ένα συγκεκριμένο rotation. Γιατί θα παίξει παιχνίδι και την Τρίτη. Ο Παναθηναϊκός λογικά θα παίξει ένα εύκολο παιχνίδι απέναντι στον Πανιόνιο. Δεν ξέρει πώς θα κυλήσει βέβαια. Διαλύθηκε ο Πανιόνιος. Είναι μια λογική εξέλιξη γιατί ο Πανιόνιος με πολύ ρηχό ρόστερ έβγαλε μια χρονιά κοντά 10-11 μήνες. Θεωρώ φυσιολογική την πτώση στη βιολογική του Πανιόνιου. Ναι. Και το άσχημο για τον Πανιόνιο είναι ότι 14 Ιουλίου θα πρέπει να παίξει πάλι ευρωπαϊκό παιχνίδι. Δηλαδή. Εδώ έχει ένα σάλιο. Εδώ είσαι. Ναι. Εντάξει. Ναι. Κούραση, ζέστη, τι να κάνουμε. Πολλή δουλειά. Αυτή η ζέστη. τι σου λέω εγώ τώρα. Δεν. Κλείνουν τα γυμναστήρια, κλείνουν τα αυτά. Πάμε στα κολυμπητήρια. Πάμε στα κολυμπητήρια, κλείνουν και μερικά κολυμπητήρια γιατί δεν έχουν λεφτά να πούμε. Τώρα όχι, τώρα συντηρούνται πιο εύκολα. Οι θερμοκρασίες είναι καλές να συντηρηθούν. Το χειμώνα κλείνουν. Ναι. Τον Γαλέρα. Άμα τι χαφίβηση είναι αυτός ο Γαλέρας. Καλημέρα και στους 30. Πέρα από τα άλλα σε πάω και για τις μιμήσεις. Πόσους κάνεις, λέει. Γέλασα πολύ με τον Γαλέρα. Είναι η Γαλέρα και χλαπ. Και ανοίγω και φεύγω. Για ποιο μιλάμε τώρα? Θα σου πω, δεν του κάνουμε διαφήμιση. Πολύ γέλιο. Πολύ γέλιο, δεν σου λέω τίποτα. Λοιπόν, μιλήσαμε λοιπόν για την Παοκάρα. Παοκάρα, όχι ακόμα πάρα πολύ. Για τη Ρεάλ με την Ατλέτικο, για τον Πάοκ, ο οποίος είναι εντός στόχων. Ναι. Άρα είναι μια επιτυχημένη χρονιά. Σε σχέση με τους στόχους που τέθηκαν. Τώρα, αν θεωρούν ότι η απόσταση από τον Ολυμπιακό είναι τεράστια βαθμολογικά, τότε είναι αποτυχημένη χρονιά. Δεν ξέρω, ο καθένας θα μας πούνε εδώ πέρα αν είναι πραγματικά επιτυχημένη από την ΑΕΚ. Χαρούμενοι είναι οι υπόξιδες άμα βγουν πρώτοι στα play-off. Φαντάζομαι ότι αν κάνουν καλό αποτέλεσμα με την ΑΕΚ στο ΑΚΑ, η Τούμπα θα γεμίσει την Κυριακή, την Τρίτη μάλλον που μας έρχεται, και το θεωρώ πολύ λογικό. Επομένως, ο Παοκτής αναγνωρίζει ότι η ομάδα είναι επιτυχημένη φέτος. Αν η Τούμπα έχει κόσμο τον Παναθηναϊκό. Κλείνει καλά η χρονιά του. Ενώ ξεκίνησε άσχημα, κλείνει καλά η χρονιά του. Αυτό λέω εγώ. Νομίζω ότι είναι σε καλή ψυχολογία. Ένας φίλος της Μπαρτσελόνα είναι με το μεγάλο Τσόλο Σιμεώνε. Καλά, το Σιμεώνε νομίζω ότι σαν φιγούρα τον αγαπάνε όλοι οι ποδοσφαιρόφιλοι. Γνήσιοι ποδοσφαιρόφιλοι. Ναι. Εκφράζει μια κουλτούρα που μιλάει στην ψυχή σου. Ναι, η αλήθεια είναι ότι πολλοί τον κατηγορούν για καταστροφή του θεάματος, για σφιχτούς χώρους κτλ. Εμείς είμαστε αντίθετοι με αυτό. Κοίταξε, όταν ας πούμε έχεις λιγότερα πολεμοφόδια. Ναι. Και καταφέρνεις έναν πόλεμο να βγεις νικητής, αυτό είναι πιο σημαντικό. Το ερώτημα, για το Σιμεώνε, φίλε, είναι το εξής. Αν πάει σε μια ομάδα με μεγάλο μπάτζετ, τι θα κάνει. Ναι, πώς θα πάει. Πώς θα λειτουργήσει. Πώς θα πάει. Για πες μου. Νομίζω ότι την πεπατημένη θα ακολουθήσει. Πώς. Την πεπατημένη. Τι θα ανοιχτεί, Βενγκέρ θα γίνει. Δηλαδή, αν τον πάρει η Άρσεναλ, το Σιμεώνε. Θα πάρει πρωτάθλημα η Άρσεναλ. Ναι. Θα πάρει. Νομίζω ότι. Ο Σιμεώνα θα στελεχώσει μια ομάδα όπου τα λεφτά που θα βάλει η Άρσεναλ θα πιάσουν και τόπο. Αχα.
Γιατί η αίσθησή μου είναι ότι οι ομάδες της Premier League δεν έχουν τακτική κουλτούρα ανάλογη με τις ομάδες του Σιμεώνε. Ο Σιμεώνε θα διαπρέψει ένα τόσο εύκολο για αυτό το πρωτάθλημα. Νομίζω ότι γενικότερα είναι χαμηλό επίπεδο συγκριτικά με τη La Liga και την Bundesliga ή η Premier League. Και αυτό φάνηκε στο τελικό του Europa League. Δεν μου λες. Εάν πάει το match στην παράταση της Real με την Ατλέτικο, δίνεις στην Ατλέτικο. Όχι, δίνω στη Real. Γιατί? Θα σου το εξηγήσω. Εξήγησε το μου. Λοιπόν, δεν έχει. Πιστεύεις δηλαδή ότι θα βγάλει πολύ ζόρι η Ατλέτικο? Έχοντας εικόνα. Έχοντας εικόνα, ναι. Έχοντας εικόνα των δύο τελευταίων παιχνιδιών που πήγαν οριακά στις παρατάσεις, τόσο τον τελικό του 14 όσο το παιχνίδι με την Αϊτχόφεν που ήταν φετινό, η Ατλέτικο είναι ικανή να παίξει 95% λεπτά μέγιστη ένταση, αλλά νομίζω ότι εκεί φτάνει στα όρια της. Ναι. Και όταν ξεπερνάει τα όρια της, νομίζω ότι καταραίει και βιολογικά. Έγινε στο τελικό πριν δύο χρόνια στη Λισαβόνα και έγινε το ένα συνολικά 4. Και φέτος με την Αϊτχόφεν που είναι μια ατάλλαντη ομάδα, αλλά πάνω απ' όλα και αυτή γυμνασμένη, γιατί ακολουθεί και αυτή το πρόγραμμα του Σιμεώνε, ο εκεί ο Κοκκού, δεν κατάφερε βιολογικά να επιβληθεί τη Αϊτχόφεν και το πήγε στα πέναλτι. Οπότε η αίσθησή μου είναι ότι αν η Ατλέτικο πάρει το τρόπο, να το πάρει εντός 90 λεπτά. Άρα λες ότι το ρίσκο πρέπει να το πάρει από το 75 μέχρι το 90. Όχι, πρέπει να βάλει ένα γρήγορο γκολ και να κλειστεί και να το κρατήσει. Ναι. Αυτό που είχε γίνει και την προηγούμενη φορά που δεν μπορούσε να το κρατήσει. Αν πάει στο 60-65, δεν πρέπει να περιμένει την παράταση, λες. Όχι, πρέπει να το ρισκάρει. Να πάρει ρίσκο. Αλλιώς στην παράταση θεωρείς ότι θα. Έχω θα, την αίσθηση θα ότι. Θα φτάσει στα κόκκινα, στα κόκκινα. Ναι, θα σκάσει. Δεν νομίζω ότι 120 λεπτά να παίζει τόσο ένταση θα τα καταφέρει. Είναι δύσκολο. Ναι. Και δεν έχει το βάθος του ρόστερ για να ενισχύσει την ένταση ο Σιμεώνε. Αν το είχε, θα το έκανε κιόλας, θα το έπρατε. Πείτε εθνική είδες καθόλου? Βέβαια, εννοείται. Τι είδες? Είδα το κομμάτι της παραμονής. Βλέπουμε ότι η Ελευσίνα και η Ζάκηθος είναι οι δύο ομάδες οι οποίες διεκδικούν την παραμονή, αλλά πολλά θα κρυθούν και στις δικαστικές αίθουσες. Είδα δύο ομάδες οι οποίες ανεβαίνουν κατηγορία που δεν ξέρουμε ακόμα αν θα λάβουν αδειοδότηση και αν θα παίξουν Super League. Μιλάω για την Κέρκυρα και τη Λάρισα. Νομίζω ότι στο βάθος του χρόνου φάνηκαν ότι είναι οι πιο σοβαρές, εκμεταλλεύτηκαν στις συγκυρίες και καταστάσεις. Νομίζω Λάρισα πήρε και σφυρίγματα λόγω του. Πάρα πολλά. Δεν ήταν και καλή ομάδα. Δεν ήταν καλή ομάδα, όχι, αλλά εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι ήταν το εμπορικότερο όνομα της κατηγορίας. Όχι, εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι ο Κούγιας τα βρήκε με τον Μαρινάκη. Ναι, είναι μια αλήθεια και αυτή. Όσο για πονά τους φίλους του Λαρισαίου, οι οποίοι και αυτοί προπαγανδίζουν ανεξαρτησία. Εντάξει, είναι... δεν μπορεί να πει ο Λαρισαίος ανεξαρτησία με αυτά τα πέναλτι που πήρε με τον Μαρινάκη να είναι ο Κούγιας δικηγόρος του. Δεν νομίζω ότι μπορεί να μιλήσει για ανεξαρτησία ο Λαρισαίος. Δεν ξέρω αν μας ακούνε τώρα. Νομίζω αλλά τον προκαλώ τον Λαρισαίο ότι δεν είναι. Εντάξει, δεν είναι κάτι κακό. Εγώ. Το κακό δεν είναι. Για ανεξαρτησία δεν μπορεί να με μιλήσει. Εντάξει, δεν μπορεί οι ομάδες όπως είναι ο Ηρακλής και η Λάρισα, οι οποίες ναι, μεν έχουν μια ιστορία, αλλά έχουν πολλά οικονομικά και διοικητικά προβλήματα, να τα απεξέλθουν διαφορετικά. Γενικά, έτσι είναι όλα τα οικοσυστήματα. Η ανεξαρτησία πρέπει να έχει από πίσω πάρα πολλά χρήματα για να υποστηριχθεί. Οι Αριανοί που κάνουν αύξηση με το οικού κεφαλαίου. Σε ποια πάει? Στην παλιά? Στην καινούρια. Πώς, έγινε σύσταση? Θα κάνουν, λέει, σύσταση. Αλλά ελοχεύει ο κίνδυνος. Πρέπει να κάνουν έναρξη, ναι, με το οικού κεφαλαίου. Πώς θα κάνουν αφού δεν έχουν ακόμα τον νόμο στα χέρια τους? Τι είναι να μπορέσουν. Σύσταση μάλλον. Σύσταση με το οικού κεφαλαίου, ναι. Η οποία βάση πρόβλεψης είναι 300.000 ευρώ. Το λιγότερο που μπορεί να έχουν με το οικού κεφαλαίου για να συμμετέχουν στη Football League. Θα τραβήξει 30 Ιουνίου αυτή η ιστορία. Δεν ξέρω, εγώ βλέπω πάλι δρόμους. Πάλι βλέπω να. Δρόμους, ποιοι θα βγουν στους δρόμους? Έχει κουραστεί και ο Αριανός και ο Ηρακλειδέας. Ο Ηρακλειδέας γιατί να βγει στον δρόμο, τι? Δεν έχει κάτι να κάνει. Η ομάδα είναι Super League. Ο Λεωζίνιο παραμένει. Υπάρχει ένας προγραμματισμός. Δυστυχώς για μένα η ΑΕΚ μπορεί να μας σώσει. Δεν πιστεύω ότι ο Τσιγκούνης θα δώσει τα 700 χιλιάρια και παίξει να πάρει το Βέλιο. Ο Βέλιος θα πάει σε μικρή ομάδα της Αγγλίας. Αν αυτό είναι μια πληροφορία. Και σε ιστορική μικρή ομάδα της Αγγλίας. Στην Premier League. Δεν μπορώ να πω. Αυτόν... Γιατί έχω δώσει το λόγο μου ότι θα αποκαλύψω πρώτος το όνομα. Τα λεφτά θα είναι καλά. Τα λεφτά θα είναι αρκετά καλά. Για τον Ηρακλή. Ναι. Εμάς που σας ενδιαφέρει ο Ηρακλής να είναι βιώσιμος. Αλλά θα έχει μεγάλο γέλιο. Τέλος πάντων. Θα έχει μεγάλο γέλιο. Δεν ξέρω πότε θα γίνει αυτό. Θα γίνει γέλιο. Αυτό ισχυροποιεί τη θέση του Παθανασάκη στον Ηρακλή. Αν πετύχει ένα τέτοιο deal. Εγώ φίλε, ξέρεις τι περίμενα. Όλοι αυτοί οι οποίοι λέγανε θα φάμε λάχανο να πούν τον Παθανασάκη, φύγε, κάνε ράνι κτλ. Ότι ο Παπαθανσάκης αν θα φύγει και πάρει το εκατομμύριο στην τσέπη, λίγο τον ενδιαφέρει αν τον βρίζουν ή τον λιδωρούν. Επιχειρηματίας είναι. Ναι, επίσης να σου πω ότι δεν υπάρχει πλέον, γιατί γίνανε κουβέντες με τον Παπαθανασάκη για
υποψήφιους επενδυτές, δεν θέλει κανένας τον Ηρακλή. Δεν θέλει κανένα τον Ηρακλή. Όχι, υπό τα συνθήκα αυτά. Με χρέη, μη βιώσιμο, με παρεμβατισμό από οργανωμένους, ναι. Το καταλαβαίνω. Και ούτε εγώ θα τον έπαιρνα τον Ηρακλή με αυτές τις συνθήκες. Και με αυτά που ζητάει και ο Παπαθαρασάκης, τα οποία είναι αρκετά. Εντάξει, τώρα αν... Όλα αρνητικά δηλαδή. Νομίζω ότι δεν θέλει να φύγει από τον Ηρακλή. Κάτι συγκυματζίδε χωθήκαν εκεί να πάνε, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Ποιοι θα ερχόντουσαν. Ναι. Σε μια προβληματική εταιρεία, ποιοι θα ερχόντουσαν. Κάνα συγκυματζή θα σε πάρει. Εντάξει. Ναι. Δεν είναι και άσχημα. Εντάξει. Κοίταξα, ξέρουμε τι να παίζουμε του χρόνου, βέβαια. Εάν η ομάδα γίνει βιώσιμη, δηλαδή αν υπάρχει ρε στα ταμεία τη ομάδα από τι δραστηριότητε και σώσει και την κατηγορία, αυτό δεν ενοχλεί κανένα νομίζω με στον κόσμο του Ηρακλή. Εσύ το Παπαθανασάκη πιστεύει μπορεί να συνεχίσει. Κοίταξε, αν πουληθεί ο Βέλιος και μειωθεί το άνοιγμα και ψαλίδα για κάνει μια καλύτερη διαχείριση και οργανωθεί η εταιρεία, νομίζω ότι είναι εφικτό. Πόσοι είναι... πέφτουν του χρόνου. Αυτό δεν το ξέρουμε, γιατί δύο στο χορτάρι, ναι, αλλά θα παίξει, ναι, πολύ μεγάλο παιχνίδι με τις αδειοδοτήσεις. Γιατί όποιος δεν αδειοδοτείται, πέφτει. Εντάξει, θα παλέψεις. Κοίταξε, έχοντας, ναι, ως γνώμονα τα φετινά με τον Πανιόνιο και τα Γιάννενα, αν ο Ηρακλής ακολουθήσει αυτή την διαδρομή, δηλαδή πουλήσει το Βέλιο και φανεί ότι μειώνει το χρέος του, θα θεωρηθεί ότι είναι μια βιώσιμη διαδικασία. Ναι. Γιατί ούτως ή άλλως οι αδειοδοτήσεις αυτό προβλέπουν. Στη Θεσσαλονίκη έχουμε δει να πουλιέται, ας πούμε, ένας Βέλιος και να αυξάνεται, να πούμε, το. Είναι πολύ αμαρτωλή πόλη, να πούμε. Είμαστε. Έτσι, ναι, μαγαζί, ναι, 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 ναι. Αμαρτωλές πόλεις. Ναι, αμαρτωλή πόλη. Δεν είναι κακή η αμαρτία, είναι γλυκιά. Ναι, εντάξει, εγώ δεν λέω ότι. Είναι, ούτε, ναι, δεν μας, ναι, πειράζει ποτέ, ποτέ δεν μας πείραξε. Αν. Πραγματικά, αν αυτό που λες είναι αλήθεια, είναι πολύ ευχάριστο γεγονός. Αλλά αυτό που λένε θα βγουν στους δρόμους, τι να βγουν, τι να βγουν οι Ηρακλήδες. Να διαμαρτυρηθούμε για ποιο λόγο. Δεν ξέρω, εσύ δεν μου πεις. Υπάρχει κανένας λόγος που πρέπει να βγει για ένα εσωκομματικό ενδοοικογενειακό. Το... Ναι, ναι. Ο Κώστας, λοιπόν, φίλε 633, αποσχέθηκε να μην το αποκαλύψει. Θα σου πει ναι ή όχι μόνο, πες του κτλ. Αν είναι κοντά. Πολύ κοντά είναι. Πολύ κοντά. Ναι. Εντάξει. Τον άκουσες. Εγώ όνομα δεν λέω. Απλά το μόνο που μπορώ να πω ότι είναι για Ελλάδα, όχι. Και τηρεί τη συμφωνία ο Βέλιος. Δηλαδή λέει ο Βέλιος, εγώ δεν πάω ΑΕΚ. Λέει ο Βέλιος, τώρα αν πάει στην ΑΕΚ, λέει πάει στον Παναθηναϊκό, δεν ξέρω. Αν πραγματικά πάει στην Premier League, παραδείγματος χάρη, και παίξει Premier. Έχει λυσάξει ο Βέλιος να πάει στην Αγγλία. Έχει λυσάξει. Δηλαδή υποστηρίζει ότι σε αυτό το πρωτάθλημα. Εμένα δεν μου άρεσε ποδοσφαιρικά, ακόμα και στον Ηρακλή που παίξει φέτος, δεν μου άρεσε. Δηλαδή πιο πολύ θα ήθελα το Μανιά, εννιάρη, παρά το Βέλιο. Έχω σε μεγαλύτερη εκτίμηση στο Μανιά. Εμένα ο Βέλιος στο δεύτερο γύρο μου έδειξε ότι. Έσκασε βέβαια και βιολογικά. Ναι. Ένα κορμί το οποίο δεν είχε πολλούς αγώνες στα πόδια του και ξαφνικά πήρε τόσους πολλούς και πήρε μια ομάδα στις πλάτες του. Αυτό είναι αλήθεια. Πήρε τον Ηρακλή στην πλάτη του. Έτσι. Με, για να λέμε την αλήθεια, έτσι, τα στατιστικά τα οποία είχε ο Βέλιος βοήθησαν πάρα πολύ στην ασωθή ομάδα. Δηλαδή από τα 24 γκολ έβαλε τα 11 στο πρωτάθλημα. Δεν είναι και λίγο, είναι η μισή παραγωγικότητα της ομάδας. Το οφείλουμε πάρα πολλά, εντάξει. Σου λέω πάλι, ποδοσφαιρικά δεν με γεμίζει, αλλά φέτος ήταν πάρα πολύ σημαντικό για την ομάδα. Αν καταφέρει και φέρει πάλι έσοδα και δεύτερη φορά και αυτή τη φορά τα αξιοποιήσουμε σωστά, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό που έκανε φέτος. Πολλά μηνύματα εδώ. Εντάξει. Ωπα, γίνεται χαμός. Λοιπόν. Το Μεσσιερόπουλο, τσακάλι. Ο Νίκος από τα Γιάννητσα. Παρόλο που είμαι φαν του Σιμεώνε, τα τσιγκανάκια της Ατλέτικο θα είναι εύκολη η λία της Βασίλισσας. Ο Ζιντάν έδεσε με σειρματόσκηνο τα βαριά βομβαρδιστικά του. Το 3-0 υπέρ της Βασίλισσας είναι ένα λογικό σκορ. Γράψτε το. 3-0 η Ατλέτικο δεν το δέχεται στις δύο μάτσα. Μάλλον του Σιμεώνε 3-0. Να δούμε. Γράψτε το, λέει. Ο Ήβιτς θα μας δείξει την Κυριακή αν μπορεί να διαχειριστεί ένα παιχνίδι με εναλλακτική τακτική και μεγάλη δυσκολία. Ωραίο ο Νικόλας. Για το ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Νομίζω, 8 η ώρα, ναι. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα πάει σε μια πολύ συντηρητική προσέγγιση αυτού του παιχνιδιού. Η ΑΕΚ έχει φτάσει και αυτή στα ωριά της βιολογικά. Το γεγονός ότι κέρδισε τον Παναθηναϊκό τόσο εύκολα στο ΆΚΑ είναι μια χαρά για τον κόσμο της. Ναι. Αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός είναι τρίτος στη διαδικασία, αλλά τέταρτος. Εγώ στη θέση. Εντάξει, δεν ξέρω πού θα πάει. Βλέπω πολύ χ αυτό το παιχνίδι ΑΕΚ ΠΑΟΚ και μάλιστα 0-0. Δηλαδή να μην κουνιέται φίλο. Λες. Να μην κουνιέται φίλο. Λες. Εγώ θα ήθελα την τελευταία αγωνιστική να έχει ενδιαφέρον. Μην πάμε δηλαδή για καφέ και δεν δούμε το μάτς. Εντάξει, το να έρθει. Θέλω, ας πούμε, ο Παναθηναϊκός με νίκη έστω να περνάει και να γίνει μια μάχη μέσα στην Τούμπα. Μην είναι ο ΠΑΟΚ. Το χ του ΠΑΟΚ βάζει το παιχνίδι στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού αν κερδίσει τον Πανιόνιο. Ναι. Που είναι το λογικό. Η αίσθησή μου είναι ότι η ΑΕΚ θέλει να πάει και αυτή στο χ γιατί ξέρει ότι θα κερδίσει λογικά τον Πανιόνιο μέσα στη Νέα Σμήνη τελευταία αγωνιστική. Οπότε γνωρίζοντας ότι ο ΠΑΟΚ. Εγώ γιατί πιστεύω ότι αυτή η Φαλακού ο Πανιόνιος κάπου θα κάνει ζημιά. Όχι, δεν μπορεί.
έχει φτάσει στα όρια της. Ξέρεις γιατί δεν μπορεί. Δεν μπορεί από τη μέση και μπροστά να παράγει. Πλέον όχι. Ούτε σε κόντρα επίθεση. Δεν έχει τις βολικές δυνάμεις να παίξει στην κόντρα. Εκείνο που με κάνει να ανησυχώ για τον ΠΑΟΚ είναι τα πολλά φάουλ που έχει κάνει. Στο παιχνίδι με τον Πανιόνιο εχθές. Τριπλάσια φάουλ ο ΠΑΟΚ από τον Πανιόνιο. Με κατοχή μπάλας 75-25%. 75-25%. Πάρα λοιπόν, πολλοί κόσμος λέει για το Βέλιο. Καραφλέαν. Και τι καλή κυρία και η κόρη της. Εγώ ξέρω θα πάει η Ιταλία. Θα πάει η Αγγλία. Λοιπόν, είναι πολύ κοντά στην Αγγλία. Τώρα θα πάει στη Manchester City, στη Manchester United. Στη City, Του Γκαρδιόλα. Στην Everton. Γιατί αυτός ήθελε να πάει στην Everton. Αυτή ήταν η μούρλα του, να πούμε. Ποια Everton. Αν θα πάει στην. Ο Λουκάκου φεύγει. Αν θα πάει στην Derby County. Αν θα πάει σε κάποια άλλη ομάδα. Δηλαδή ομάδα. Παίζει και η Champions. Δεν μπορώ, έχω δώσει. Παίζει και η β' κατηγορία της Αγγλίας. Έχω δώσει. Βίτα, μπορεί να πάει και β', δεν ξέρω. Γιατί δεν είναι πολύ καλή κατηγορία. Πολύ καλύτερη από τη Super League η Championship. Δεν ξέρω. Σαν προδάλμα, σαν έγκλη, σαν χρήματα. Η αλήθεια είναι ότι εγώ πήρα την πληροφορία σαν σωστό. Ρεπόρτερ. Ρεπόρτερ, αν το πούμε έτσι, έδωσα την υπόσχεσή μου να μην αποκαλύψω ομάδα. Αποκαλύπτω χώρα. Τι θέλετε να σας πω άλλο. Ας τα πούνε οι ρεπόρτερ τα άλλα θέματα. Εντάξει. Αν και. Αν έρθουν λεφτά στην Ιρακλή. Η Mainz ήταν πολύ κοντά. Και είναι ακόμα νομίζω κοντά. Ότι δεν αξίζει αυτός, γιατί Mainz ο Βέλιο, γιατί είναι μια ομάδα που παίζει στο ανοιχτό γήπεδο. Αυτό δεν θέλει να πάει εκεί. Πρόσεξε τώρα. Δεν του ταιριάζει αγωνιστικά η Mainz. Ο Κουτσαλολιάκος, πώς το λένε, Κουτσολιάκος, τον έκανε κουβέντα, του λέει αυτό κτλ. Αυτό δεν θέλει. Του λέει, κοίταξε να δει, πάμε πιο πάνω. Βρετανία έχει την κουλτούρα τη Βρετανική. Είναι πειθαρχημένο. Ο Βέλιο, κοίταξε. Ο Βέλιο είναι ένα πειθαρχημένο παιδί. Προπονείται σωστά, δεν κάνει κακή ζωή. Είναι αθληταράς, είναι παιδαράς. Εντάξει. Δεν είναι γρήγορο, αυτό είναι το κακό. Είναι μονογαμικό, δεν μπίνει, δεν κάνει, είναι σε αυτό το στυλ. Εντάξει. Αυτά είναι προς το προσόν του αθλητή. Δεν είναι πολύ εκρηκτικό. Αυτό είναι. Είναι ένα θέμα τώρα αυτό. Δεν είναι πολύ εκρηκτικό. Είναι εύκολο αντιμετωπίσιμο. Αυτό μονοδιάστατος είναι. Πολύ. Αυτό είναι θέμα δικό του να το βελτιώσει κι άλλο. Την έκρηξή του να τη βελτιώσει. Αν βελτιώσει τα εκατοστά του δευτερολέπτου στην έκρηξη. Εντάξει. Γιατί άμα πάρει μπροστά. Δηλαδή. Πώς να σου πω. Βγαίνει ο Ρακλής στην κόντρα. Βγαίνει μια ομάδα στην κόντρα. Στην κόντρα. Ο Βέλιος, άμα πάρει μπροστά στον ανοιχτό χώρο, δεν είναι αργός. Είναι λίγο ανέκπλητος στην αρχή. Όπως το Κόρντομπα το δικό μου, όταν ξεκινάει να πούμε, δηλαδή με καμιά ανηφόρα, είναι δύσκολη κατάσταση για μένα. Μετά, άμα πάρει μπροστά, καλά είναι. Αυτό ο Βέλιος λοιπόν πρέπει να το βελτιώσει. Δηλαδή, δεν μπορεί να κάνει 30-40 μέτρα κούρσα και να σκοράρει. Ο Βέλιος, αυτό δεν το έχει. Ο Βέλιος έχει αυτό που λένε. Το μεγάλο διασκελισμό. Έχει μεγάλα ποδάρια και ανοίγει. Ανοίγει, πώς το λένε. Αυτό το οποίο έχει κάνει φέτος στα πολλά γκολ είναι δεν περιμένει κάποια τελική προσπάθεια όπως τον γκολ με τον Παναθηναϊκό. Ναι. Περιμένει ότι θα δώσει πάσα. Είναι ατομική ενέργεια. Και άμεσα σουτάρει με ευστοχία. Ναι. Έχει πολύ καλά τελειώματα. Ναι. Αυτό να τον γνωρίσει, το πιστώσουμε. Εντάξει. Βέβαια. Αλλά από εκεί και ύστερα το να τρέξει 30-40 μέτρα κούρσα δεν το θυμάμαι. Είναι τώρα, πολύ τεχνίτη στην εκτέλεση. Ένα καλό που δεν το έχουμε πει, θα το δώσουμε και αυτό. Και επίσης μέσα στη μεγάλη περιοχή. Πιέζει ψηλά και κλέβει μπάλες. Ναι, αυτό είναι καλό, πολύ σημαντικό. Και το άλλο που το καλό του είναι ότι σε πολυκοσμία μέσα στην περιοχή όταν έχει την μπάλα, σε πολυκοσμία, σε κλειστό χώρο, μπορεί να γίνει και καλό δεκάρι. Το έχει παρατηρήσει. Κοντά, παπ, δίνει. Δηλαδή, ενώ στον ανοιχτό το χαρακτηριστική είναι η φάση με τον ΠΑΟΚ με το Λεωζίνιο. Ναι. Όπου μαζεύει παίχτες της ομάδας του ΠΑΟΚ και πάει την μπάλα στο Λεωζίνιο, ναι. Δημιουργείται ο χώρος, κάνει και ένα ωραίο τελείωμα Βραζιλιάνος και ο Ηρακλής παίρνει το παιχνίδι. Το μεγάλο χώρο Μπέρκ δεν είναι για να έχει την τεχνική αυτή. Όχι. Ούτε μα μανιάς δεν είναι. Ναι. Τον εκτιμώ περισσότερο ποδοσφαιρικά. 9.55 και ενώ μήνυμα 54.340. Ούτε ο Μάτζιος είναι σε ποιότητα. Α είναι και γερασμένο ο Βαγγελισμό του Λεβαδιακού. Είναι πολύ αργό. Είναι αργό, αλλά έχει τρομερέ τοποθετήσει μέσα στην περιοχή. Πολύ καλύτερη αντίληψη σε σχέση με το Βέλιο. Ο Μάτζιο, ρε φίλε, ναι, αλλά είναι. Κουραστικό, ναι, μεν. Ναι, δηλαδή, άμα το δει το Μάτζιο στο φανάρι, ανάβει πράσινο πεζό, μέχρι να πάει να πούμε στο άλλο απέναντι, γίνεται κόκκινο πεζό. Συναγωνίζεται τον Τζιόλι στα ταχύτητα. Πιο αργό από τον Τζιόλι. Πιο αργό και από τον Τζιόλι. Ναι. Είναι πιο αργό από τον Τζιόλι. Πιο αργό από τον Τζιόλι. 9.55 και ενώ μήνυμα 54.340. Νομίζω ότι έχουμε μιλήσει αρκετά και ο κόσμος πρέπει να πει και αυτό στην άποψη. Τέτοια μέρα. Μοιάζει εμένα, ρε, περίμενε, έχουμε και άλλα να πούμε. Είπαμε για Β' Εθνική. Β'. Όπου για τις ομάδες οι οποίες ανεβαίνουν κατηγορία, για τα τρίκαλα τα οποία διαρκώς λένε ότι στην ουσία αυτοί θα ανέβουν την κατηγορία, ότι δεν θα διωδηθεί η Λάρισα. Για αμαρτωλή στον Εύωσμο μου σώθηκαν. Επειδή του έχω παρακολουθήσει πάρα πολύ φέτος, αδίκησε τον εαυτό του Αγροτικός Αστέρας. Τον ναι, αδίκησε. Ναι. Είναι μια ομάδα με χαμηλή παραγωγικότητα. Φταίει και πολύ το γήπεδό της. Είναι κλειστό. Έρχονται όλοι, κλείνονται. Πάει το μάτς στο 0-0.
Ναι. Πρέπει να βρει μια πιο. Δηλαδή δεν ήταν τελικά τη ομάδα. Δεν ήταν ομάδα Β' Εθνικής ο Αγροτικός μετά από πάρα πολλά χρόνια που παρακολουθώ τη συγκεκριμένη κατηγορία. Δεκαετία 80. Και δεν είχε σκληρούς παίχτες. Ναι, ναι. Είχε πιο soft. Παράδοξο για την ομάδα του Ευόσμου αυτό. Νομίζω ότι του χρόνου θα πάει πολύ καλύτερα. Στις δυτικές συνοικίες οι ομάδες, Μακεδονικός, Αγροτικός, Αστέρας κτλ. Θα έπρεπε να είναι πιο αλυτό ομάδες, ρε παιδί μου. Πιο προοδευτικό, σαν την προοδευτική ένα πράγμα. Δηλαδή... Δεν μπορεί αυτό η Θεσσαλονίκη να το υποστηρίξει. Γιατί? Εντάξει, δεν έχει τα πληθυσμικά δεδομένα της Αθήνας για να δημιουργήσει αυτή την γειτονιά, η οποία να έχει και καλό πληθυσμό για να έχει σκληρές έδρες. Ναι. Και δεν είχε και την ιστορία να το κάνει. Δηλαδή... Η Καλαμαριά μπορεί να το κάνει. Σε καμία των περιπτώσεων. Και το, ναι. Και το κακό είναι ότι ο ΠΑΟΚ, ο Άρης και ο Ηράκλης μαζί και οι τρεις συγκεντρωτικά δεν έχουν δώσει ζωτικό χώρο σε άλλες ομάδες να το υποστηρίξουν αυτό. Είναι κρίμα. Ο Άρης και ο Ηράκλης. Όταν ο Άρης και ο Ηράκλης συναγωνίζονται τους Ακροπόταμους και είναι πιο κάτω από τον Αγροτικό Αστέρα, πώς θα το δώσει. Δηλαδή, για να δώσει πρέπει να είναι και αυτός κάτι τη, να πούμε, σε αυτή την κοινωνία, την ποδοσφαιρική, να πούμε. Λοιπόν. Πολλοί λένε για το Βέλιο, μπήκε στην συζήτηση. Το εντρικαδόρικο, μου αρέσουν οι προσεγγίσεις τους. Ναι, και ο 0-40 και ο 6-13 και ο 6-33 και ο 8-10. Ο 6-33 μάλιστα και με διπλό μήνυμα. Ναι. Εντάξει, μπράβο τους αν έχουν τόσο οξυδέρια και διορατικότητα. Τσακάλια είναι, εγώ το όνομα δεν το λέω. Σε καμία των περιπτώσεων. 9-55 κενό, μήνυμα στο 54-3-40. Εγώ δεν θα είπα, εγώ. Δεν θα είπα εγώ! Για τον Γρηγόρη. Εγώ! Δεν σου είπα εγώ! Μου κάνει εντύπωση πάντως που δεν τον απασχόλησε ο τελικός του Champions League. Στοιχηματικά. Τι να τον απασχολήσει. Ποδοσφαιρικά τι να τον απασχολήσει. Στοιχηματικά φυσικά δεν θα απασχολήσει. 5 ώρα την Κυριακή παίζει, ο ΠΑΟΚ παίζει πιο αργά. Να δεις το μάτσα ετών βασιλικών με το Μέτρικα Καλαμαριάς. Τελευταίο μάτσα σε ψημί. Όποιος κερδίζει να βγαίνει στην κατηγορία. Και αν μπορείς να υποστηρίζεις το Μέντεκ και δεν σου είχα τα βασιλικά. Έχει ωραία παιχνίδια την Κυριακή στο κομμάτι της αλφα κατηγορία, στο μακεδονικό. Ναι. Τι τον παρακολούθησες. Έμαθες τι έκανα. Όχι. Δεν ξέρω καν τι γίνεται. Παίζει το παραλίμνη την. Ναι. Όποιος κερδίζει βγαίνει. Αυτό είναι ωραίο μάτσο να παρακολουθήσεις. Ναι, ρε καμώ, θα είμαι στα Γιαννιτσά εγώ. Έχει μια γλύκα. Μπορούμε να πάμε όμως. Τι ώρα ξεκινάει το παιχνίδι αυτό? Μπορούμε να δούμε το παραλίμνη και μετά να πάμε Γιάννητσά με τον Τζόρνταν. Θέλεις? Προλαβαίνει να κάνει μία ώρα από τις Σέρες μέχρι τα Γιάννητσά. Πόσο να κάνει? Τόσο είναι, δεν είναι παραπάνω. Με 67 άλογα στο δρόμο, πόσο να είναι, ξέρω εγώ. Εκείνο το Κόρντομπα του Τζόρνταν το 1400, 67 άλογα. Γυρασμένα κιόλας. Νομίζω το δέλεα να παρακολουθήσει το παιχνίδι παραλίμνη μακεδονικό είναι τεράστιο. Ναι. Τι ώρα είναι αυτό, θα είναι κατά τις 5? Λογικά 5 ώρα. 7 τελειώνει. 8 ξεκινάει ο ΠΑΟΚ. Ναι. Τώρα το να δεις τον Παναθηναϊκό τον Πανιόνιο, δεν έχει και μεγάλη σημασία στη λεωφόρο. Ναι. Πολλά με λίγα. Ναι. Έτσι πάει το παιχνίδι. Δεν ξέρω. Θες να πάμε να στείλουμε τον Τζόρνταν στα Γιάννητσά να κάνει τη μάζοξη? Να πάμε να δούμε εμείς. Ναι, ανοίγουμε γραμμές βεβαίως. 2-31-0-90. Είναι πολύ ωραία, ναι. Σαν διαδικασία, σαν πρόταση. Σαν και να πάμε να δούμε τον ΠΑΟΚ που θα παίξει 8 η ώρα στα Γιάννητσά. Να δούμε αν έχει αξίδες. Ότι να έχει. Αν έχει αξίδες στα Γιάννητσά. Δεν θα έχει, λες. Σίγουρα θα έχει. Θα έχει. Για να κάνουμε πραγματική σφιγμομέτρηση και να μην λέμε πάω. Αξίδες στα Γιάννητσά μπορεί να δεις. Αρκιανούς στη Σπάρτη δεν μπορεί να δεις. Εκεί να κλειδείς. Καλά, αυτό είναι δεδομένο. 2-31-0-90-90-90. 2-31-0-98-80-90. 9-55 κενό μήνυμα 54.340. Για Ηρακλή δεν είπαμε πολλά πράγματα. Είπαμε όλη τη χρονιά, ναι. Εγώ νομίζω ότι ήμουν σαν προφητικός από την αρχή όταν είπα ότι η Ηρακλή είναι μια ομάδα για το καλύτερο και το χειρότερο. Ότι θα προσπαθήσει να σώσει την κατηγορία και τελειώνοντας τη χρονιά, όλοι λένε το ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δηλαδή και ο Νίκος Παπαδόπουλος, από τον οποίο έχω πολλές απορίες από όσα έχει πει μέχρι στιγμής, ότι αρνήθηκε πρόταση με δεκαπλάσια χρήματα, ότι ήταν υποπαρέτηση μετά το μάτι με τον Πανατολικό στον Αγρίνιο, δεν μας αποκάλυψε για ποιο λόγο ήταν υποπαρέτηση, δεν μας αποκάλυψε από πού προήλθε αυτή η πρόταση με τις 10 φορές παραπάνω αποδοχές και γιατί δεν την αποδέχθηκε ο σωστός επαγγελματίας, γιατί για μένα κάνει λάθος. Αν πήρε μια τέτοια πραγματική πρόταση. Δεν θα δεχθώ από τον Άβελ. Μετά από 3-4 μήνες, αν μείνει στον Ηρακλή και φύγει κλωτσιδών, κλάματα. Όχι. Και εγώ δεν θα δεχτώ. Είναι άξιος μέχρι στιγμής. Από τα ήθελες και τα άπαθες. Καλημέρα. Ναι. 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 Έλα, Κωστή, καλησπέρα. Γεια χαρά, φίλε. Φίλο δίπλα. Παοκτσής από Αθήνα είμαι. Καλώς τώρα. Περιοχή. Μπορείτε. Περιοχή. Βούλα. Νότια προάστια. Είσαι Αθηναίος Παοκτσής ή μεταφέρθηκες?
Πελοποννήσιος, λοιπόν. Πελοποννήσιος Παοξής, μπράβο. Ναι. Ποιο μέρος. Θα πας να δεις τον ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ στο ΆΚΑ, φαντάζομαι. Δεν. Εννοείται, θα πάω να κάνω πλάκα. Εννοείται, θα πάω. Καλά θα κάνεις. Λοιπόν, καταρχάς για το Βέλιο, επειδή είμαι πολύ μπροστά, επειδή ήμουν ακραία. Μην το πεις. Γιατί να μην το πω. Μην το πεις, γιατί μην το αποκαλύψεις. Μπορεί να χαλάσει. Μην το πεις. Στην Championship θα πάει. Στην Championship, σαν κατηγορία. Αυτό μας λέει. Α, λοιπόν, την κατηγορία να, πω μας. Να πω και το άλλο ή να μην το πω. Όχι, δηλαδή στην Everton. Στην Everton δεν το βλέπεις, στην Everton δηλαδή. Οι πολύ έξυπνοι καταλάβανε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Στην Everton δεν το βλέπεις. Όχι μωρέ, τώρα εντάξει, θα πάει στην ιστορική ομάδα που έχει πάρει και τίτλους. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα. Δεν το χαλάω. Λοιπόν. Το χάλα. Λέγε. Όσον αφορά τον Άρη, εγώ είμαι παοκτής από Αθήνα, επειδή έχω πληροφορίες όμως. Ναι. Ο Άρης του χρόνου τέτοια εποχή θα κάνει το πρόγραμμά του για την Super League. Ναι. Τέτοια υποστήριξη από Ολυμπιακό θα έχει ο Άρης δηλαδή. Δεν ξέρω αν θα έχει από Ολυμπιακό. Δεν ξέρω εγώ. Για να ανέβει στη Super League πρέπει να έχει την υποστήριξη του μεγάλου. Ο Άρης του χρόνου και ο Όφη θα ετοιμάζονται για Super League. Ο Άρης και ο Όφη, δίνει την πληροφορία. Δηλαδή τώρα λες επέκταση του στοιχήματος, άνοδο Super League 16-17, δίνει Άρη και Όφη. Την κρατάμε αυτή την πληροφορία, θα το συζητήσουμε του χρόνου. Γιατί μου αρέσει το πρωτάθλημα της Βελιανίκης. Εγώ έχω διαφορετική άποψη. Ναι. Υπάρχει και η Σπάρτη, να ξέρετε. Ότι και ποια φως, Σπάρτη, δηλαδή. Σπάρτη, Τρίκαλα, Λαμία, Απόλλων Αθηνών. Σπάρτη, Αγιάννη, πια Τρίκαλα τώρα. Σπάρτη του Γιαννακόπουλου. Λοιπόν. Θα ρίξει χρήμα ο μεγάλος ο Τράκης εκεί, το ξέρουμε. Μα, ρίχνει ήδη και ανεβαίνει κατηγορία. Είσαι από την περιοχή, τη Λακωνία. Ναι, έχω από εκεί. Είσαι δηλαδή με τους και ανέρθρους της Λακωνίας. Με όλη την Ελλάδα είμαι εδώ, φίλε. με το καλό είμαι εγώ. Με το καλό ποδόσφαιρο. Λοιπόν, κάτι πολύ ποδοσφαιρικό έτσι, γιατί γουστάρω, ας πούμε. Δεν μπορώ να. Και όποιος θέλει με βοηθάει, δεν μπορώ να βρω αυτή τη φορά τον τρόπο που θα κερδίσει η Ρεάλ την Ατλέτικο. Δηλαδή πιστεύω ότι αυτή θα την κλειδώσει αύριο ο Σιμεώνη τη Ρεάλ και θα ξεφτυλίσει και το Ζιντάν προπονητικά. Αύριο θα φανεί η γύμνια του Ζιντάν προπονητικά. Γιατί προπονητικά δεν μας έχει δείξει τίποτα. Πού πιστεύεις ότι είναι ο αδύναμος κρίκος της Ρεάλ αμυντικά και θα χτυπήσει ο Σιμεώνε? Θα υπερφορτώσει τον Καρβαχάλ ή στον Μαρσέλο? Πού θα προσπαθήσει να δώσει βάρος, δηλαδή να ρίξει πέφτει? Τι θα ρίξει? Θα ρίξει δεξιά όπως επιτίθεται αυτός. Ναι. Γιατί, θα βάλει, γιατί αν το ανεβαίνει ο Ρονάλντο, θα του μπαίνει στην περιοχή ο Ρονάλντο, θα μπαίνει και ο Μπακ να πούμε. Ο Μαρσέλο πολλά μέτρα κούρσες. Αυτός θα κλείσει όπως έκλεινε ο Αναστόπουλος το Λίνο ψηλά. Θα κλείσει να πούμε τον Μαρσέλο. Θα τον κλείσει. Λοιπόν, ή το θα Μαρσέλο... του δώσει το τυρί να ανέβει, θα υπερφορτώσει πάνω στο Ρονάλντο και θα χτυπήσει με τον Κόκκε και τον Κρισμάν στο Μαρσέλο που δεν γυρνάει. Πιθανολογώ, αυτό είπε και στον Αλέφαντο σήμερα, ότι θα χτυπήσει ο Τσόλε την αριστερή πλευρά της, πώς τις λένε, της Ρεάλ Μαδρίτης. Ναι, ναι, και εγώ συμφωνώ σε αυτό, Κωστή. Ότι θα κάνει αυτό, είπες κάτι πολύ σωστό πριν και μου το πήρες, ότι η Ρεάλ η μόνη της πιθανότητα να χτυπήσει είναι από την αμυντική της, από τους αμυντικούς παίχτες, με κανένα στημένο, με κανένα κόρνερ, με κανένα φάουλ. Δεν νομίζω ότι αύριο μπροστά ο Τιτίκας με τον άλλον θα κάνουν κάτι ιδιαίτερο. Δεν υπάρχει πιθανότητα. Είναι σε πολύ τρομερή κατάσταση ο Φιλίπε Λουίς, αριστερά. Πεχτάρα, ο Μπακ, ναι. Είναι, ο οποίος το overlap είναι, δεν υπάρχει, έτσι. Λοιπόν, και θεωρώ ότι αύριο θα είναι η Αχίλιος Πένα της Ρεάλ, θα είναι προπονητής της, παιδί μου. Πολύ πιθανό. Αυτό. Ναι, έτσι πιστεύω αύριο. Δεν νομίζω ότι αύριο Σιμεώνε, δηλαδή... Πάντως αν ο Ζιντάν τώρα... πάρει τίτλο με τη Ρεάλ σε 4 μήνες παρουσία σε πάγκο, αυτό είναι κάτι μυθικό. Μα δεν γίνεται τώρα, δηλαδή το έχει πάει τόσο ωραία, δεν γίνεται να το χαλάσει τώρα Ρεάλ αυτό το πράγμα. Με τίποτα, δεν μπορώ να το διανοηθώ. Και εγώ την υποστηρίζω γενικά τη Ρεάλ. Δεν χωνεύω την Μπαρτσελόνα, εγώ φαντάσου. Πάρα πολλοί κόσμοι ποδοσφαιρικά δεν χωνεύουν την Μπαρτσελόνα. Αντικειμενικά δεν μπορώ να πιστέψω αύριο ότι θα χάσει η Ατλέτικο. Φυγές, καλημέρα, για να δούμε. Λοιπόν, καλημέρα. Θα το δούμε. Έλα, φίλε. Γεια σας. Ντίνο, τι κάνεις? Καλά. Για πες μου. Να πεις μετά στο τέλος της εκπομπής, ναι, να βάλει ο Κυλιτίδης το τραγούδι του Ξαρχάκου, τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα. Ναι. Ή το όνειρα για μια νύχτα μόνο, όνειρα που κρατούν μια βραδιά. Γιατί το λες αυτό? Λοιπόν, γιατί το λέω για τον προηγούμενο, γιατί παίζει ο Εθνικός Πυρός με τον Ολυμπιακό Πυρός αύριο. Ναι.
Λοιπόν. Όχι, δεν υπάρχει αυτή η διαφορά μεταξύ Ρεάλ και Ατλέτικο. Ναι. Εντάξει, και, δεν είναι έτσι. Την ομάδα την οποία επί 50 χρόνια την έχει στη ΦΑΠΑ. Λοιπόν, και εγώ θέλω μόνο ο Μόντριτς στο κέντρο. Ναι. Και τα τρία τα ατού να τραβήξουν μπροστά. Σύμφωνα με τις δυνατότητες του. Μπεζεμά, Ρονάλντο και Μπέιλι. Αρκεί. Για μένα. Τέλος πάντων. Ίσως είμαι και ο παδός της Ρεάλ από τη δεκαετία του 50. Άρα είσαι επηρεασμένος. Άρα είσαι επηρεασμένος. Πώς το λένε. Συναισθηματικά. Εσύ είπες όμως να μην κρίνεις συναισθηματικά. Και εσύ κάνεις το ίδιο λάθος το 71 σου. Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι η εξαίρεση των εξαιρέσεων σαν ομάδα. Βρε, τι εξαίρεση εξαιρέσεων. Εσύ δεν είσαι που έλεγες ότι δεν πρέπει να κρίνουμε συναισθηματικά και δεν πρέπει να κρίνουμε με το θυμικό μας και τέτοια. Μα και τώρα πιστεύω κάνεις... αυτή την ομάδα. Τι πιστεύω. Πιστεύω αυτή την ομάδα. Πιστεύεις αυτή την ομάδα. Ο άλλος έχει στρατιώτες από το Σπάρτα και εσύ. Ρε, καλύτερος ποδοσφαιριστάς η Ρεάλ τώρα. Τι να κάνουμε. Τι σημασία, και ο Ρεχάγκελ ήταν μια καλύτερη. Και τους πήραμε. Ο ψαλμός αλληλούια. Αύριο πάλι, μην τυχόν και αρχίσουν να λένε πώς είναι δυνατόν αυτό το ρόστερ να χάσει. Λοιπόν, γιατί μα ζάλισαν με το ρόστερ του ΠΑΟΚ. Ποιο ρόστερ του ΠΑΟΚ σε σχέση με την ΑΕΚ τώρα. Καλύτερο είναι αντικειμενικά, κύριε Κώστα. Για να τα πιάσουμε λίγο. Η πλάγι μπακ είναι καλύτερη από Γκάλο και από Ντίντακ. Είναι, ναι, βέβαια, πώς δεν είναι. Τους είπες στα πλοία αυτή η απόδοση και πόσο ψηλά ανεβαίνουν. Και ο Μπακάκης που έρχεται πίσω σαν εναλλακτική λύση και όταν έφαγε τον γκολ, εγώ τον τερματοφύλακα, τον μαρμαρωμένο βασιλιά φοβάμαι, ο οποίος δεν βγαίνει καθόλου από την αιστεία, γιατί τον γκολ του Λέτο είναι καθαρά δικό του. Έπρεπε να βγει και να ετοιμαστεί. Ο Ανέστης, εγώ διαφωνώ με τον Αλέφαντο, αλλά μπορώ όμως να μην του πω ότι έχει άδικο, γιατί περιμένει τα σωματικά προσόντα του Ανέστη. Αλλά ο Ανέστης είναι όπως ήταν να πούμε ένας θερματοφύλακας στον Εργοτέλη μέχρι τη μικρή περιοχή. Πώς το λέγανε, ρε γαμώτο. Βρε, εκεί μπάλα όταν σηκώνεται στο ψηλότερο σημείο, στη μικρή περιοχή, θα πρέπει να βγει μαζέψει τώρα. Κάθεται σαν τον μπούφο τώρα μέσα στην αιστεία. Έχει αργό πρώτο βήμα. Και λοιπόν. Αργό πρώτο βήμα είχε και Όλσεν. Γιατί σου είπα τώρα, Ντίντακ, Γκάλο. Και έρχεται και ο Μπακάκης. Και μόλις είδε ότι κινδυνεύει από τον άλλο, έβαλε πίσω από τον Μπακάκη και έβαλε τον Μπακάκη και εξαφανίστηκε εκείνο. Ντίντακ, Γκάλο, δύο παίκτες. Οι δύο, Σιμώνης και Γιώχασον, δεν πιστεύω να αμφιβάλλεις ότι είναι οι καλύτεροι στο ελληνικό πρωτάθλημα φέτος. Ο Σιμώνης με τον Γιώχασον. Λοιπόν, ποιο θα μου βάλει, τον Τζόλι τώρα ή τον άλλον, τον Τζίμι Ροτ. Γιατί ο Κάτσε δεν είναι καλύτερος από τα Χαρτσάκ. Ο Κάτσε δεν παίζει. Δεν παίζει ο Κάτσε πάλι. Όχι. Νομίζω ότι τελείωσε η τιμωρία του. Δεν τελείωσε. Δεν παίζει. Δεν εξέτησε. Δεν παίζει. Λοιπόν, οι άλλοι δύο τέσσερις. Συν τον Μπαρμπόσα πέντε. Συν τον αυτός που άρχισε να ανεβαίνει δειλά-δειλά. Δεν ξέρουμε τι θα μας παρουσιάσει, ερωτηματικό. Ο Μάνταλος. Και δεν ξέρω και ο Πέκχαρτ, άμα θυμάσαι, άμα είδες το μάτσο με τον Παναθηναϊκό, είδες εκεί μέσα στην περιοχή, τόσο ψηλός, την μάζεψε την μπάλα, την τράβηξε πίσω και την έδωσε δίπλα και ο Μπακάκης μου φαίνεται σούτερ πάνω από την αιστεία στο τέλος. Από τον πέναλτι επάνω. 65 είδες ρε, έχει ο ΠΑΟΚ μέσα στη Φιλαδέλφια, 65, και από πότε έχει να πάρει νίκη μέσα στη Φιλαδέλφια, και σίγουρα περνάμε, κάνουμε, ράνουμε, μπρε σταματήστε, ησυχάστε, γιατί μετά... Μην βγάζεις το πανικό έτσι συνέστημα, κύριε Κώστα. Σε 71 πρέπει να το δεις διαφορετικά. Μα πάλι ονειροβάτες θα γίνουν. Νομίζω ότι η ΑΕΚ είναι πολύ επιτυχημένη χρονιά. Έχει πολύ επιτυχία. Δηλαδή αυτό που γίνεται με τα ράδια
Είναι φοβερό, ρε παιδί μου. Ποια ομάδα, λες και παίζουνε με τις κουκουβάμνες. Από μία ομάδα... Νεοφώτιστη είναι η ΑΕΚ. Τι? Νεοφώτιστη. Νεοφώτιστη είναι. Είναι. Αλλά για φαντάσου αυτή η νεοφώτιση να τον αφήσει τον ΠΑΟΚ 12 βαθμούς πίσω, Εντάξει πάλι. Στα play-off θα γίνει ανατροπή όμως. Όχι, λέω πάλι εντάξει. Καλύτερη ομάδα έχει πάω αντικειμενικά. Για μένα πρέπει να καταργηθούν τα play-off. Είναι και εγώ συμφωνώ, σε αυτό το κομμάτι συμφωνούμε. Η μεγαλύτερη βλακεία που υπάρχει. Μα δεν έχει κανένα νόημα. Βάζουν τζάμπα. Είναι η μεγαλύτερη βλακεία που υπάρχει. Ναι, είναι τηλεοπτικός χρόνος όμως. Και Νόβα τα επιβάλλει. Νόβα τα επιβάλλει. Τηλεοπτικό χρόνο αγοράζει. Ναι, θέλω να σου πω κάτι, Κωστή. Άκουσε πάλι κάτι. Για παίκτες τους οποίους δεν έχεις άποψη, ναι. Μην εκφέρεις γνώμη. Δηλαδή, γιατί δεν τους είδες. Δηλαδή για τον Τάξο Λουκανίδη που ανέφερες, ότι ήταν του 8. Ο Τάξο Λουκανίδης ήταν ένα κράμα παπουλίδι λινοξυλάκι ή αν θέλεις να το προχωρήσω μετά. Συγγνώμη, στο νούμερο 10 ήταν καλύτερος από τον Κούδα δηλαδή. Αυτό ήθελα να πω εγώ. Πώς? Στο νούμερο 10 ήταν καλύτερος του Κούδα, αδύνατο. Στο νούμερο 5 και στο νούμερο 6 ήταν η καλύτερη. Ναι, αλλά ο Κούδας ήταν δεκάρι. Δεν μπορεί να το συγκρίνουμε τώρα τον Κούδα με τον Λουκανίδη. Γιατί εγώ σου είπα τον Κούδα, αλλά ο Κούδας δεν είναι να πάρει το καλύτερο δεκάρι. Έχω το δωμάζω τον καλύτερο, το καλύτερο δεκάρι. Γιατί έχει το δωμάζω τον καλύτερο δεκάρι. Ο λόγος ποιος είναι. Ποιος είναι ο λόγος. Ποιος είναι ο λόγος. Ναι, παιχτικός, ναι. Καταρχάς, θα σου πω. 10 χρόνια εδώ στην Κατερίνη, μια φορά τον Κούδα δεν τον είδα να παίζει μπάλα. Ναι. Μέσα στην Τούμπα έκανε όργια. 10 χρόνια εδώ στην Κατερίνη, η καλύτερη παίκτης του ΠΑΟΚ ήταν ο Τερζανίδης με τον Σαράφη. Εγώ εκτιμώ τον παίκτη, ο οποίος παίζει το ίδιο μέσα στο γήπεδό του και εκτός έδρας. Υπενήσεσαι ότι φυλαγότανε... Πώς? Υπενήσεις ότι φυλαγότανε. Δεν ξέρω τι έκανε. Εγώ ξέρω μία δεκαετία ο Τεζανίδης και ο Σαράβης στην Κατερίνη πάντοτε ήταν οι καλύτεροι παίκτες του ΠΑΟΚ. Επίσης ο Δημήτρης Σαραβάκος που ήταν καλό εξτρέμ στη Θεσσαλονίκη, όσες φορές τον είδα, κυρίως με Άρη, του σήκωνε δυο φορές τον Ζηφόπουλο στον αέρα, δεν πλησίαζε. Τον περιλάμβανε ο Ζήφκας μετά, το σήκωνε άλλες δυο φορές στον αέρα, δεν πλησίαζε. Μόνο για μέσα στην Αθήνα. Εγώ εκτιμώ τους παίκτες που μέσα έξω παίζουν το ίδιο. Σε εκείνο τον Παναθηναϊκό που σου λέω, πάντοτε ο καλύτερος παίκτης με διαφορά ήταν ο Νίκος ο Παπακούλας. Έφυγες, καλημέρα. Άντε, γεια. Καλημέρα, επόμενος, ναι. Ναι. Ποδοσφαιρική ανάγκη, ναι, ναι. Αλλά. Ναι, δεν το είδαμε. Άλλο ποδόσφαιρο δεκαετία του 80, πολύ αργό. Δεν το είδαμε. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα, φίλε. Ναι. Κύριε Αρτόπουλε. Έλα, φίλε. Μας ακούτε, κύριε Αρτόπουλε. Α, μάλιστα, τις πιάτσες στα τερέκια. Ναι. Την πληροφορία την πήρατε και από ΠΑΟΞΙ πριν από λίγο, κύριε Αρτόπουλε. Ναι. Είπαμε. Ο προπονητής μας το έχει δηλώσει στις 6 του Αγίου Νικολάου, η ομάδα θα κάνει τον προγραμματισμό για την επόμενη κατηγορία που θα είναι η Super League. Άρης και Όφη. Ναι. Είναι οι δύο ομάδες οι οποίες έχουν ανέβει την κατηγορία περπατώντας με κλειστά μάτια. Όχι Όφη περπατώντας. Καλά, εντάξει, θα το δείτε, διότι δείτε τη σύνθεση του μετοχικού κεφαλαίου. Συγγνώμη, για τη Β' όφη, ναι. Της ΠΑΕ Όφη την καινούργια χρονιά και θα δείτε ποιος θα εμπλέκεται εντός των τυχών της ΠΑΕ Όφη. Συγγνώμη, μπερδεύτηκα, νόμιζα για φέτος έλεγες, ότι ανέβηκε... Όχι. Δεν ανέβηκε. Ναι, όχι όπως ο Άρης, δηλαδή, όχι τόσο άνετα, αυτό λέω. Έγινε μάχη. Δεν έχει σημασία. Όφη, Φωστήρα, Δραφίνα... Όφη, Φωστήρας, Δραφίνα, ποια άλλη ομάδα. Φανταστείτε ότι ο Όφη είχε χάσει και 6 βαθμούς, ήταν μείον, έτσι. Τους πήρε πίσω. Αλλιώς δεν ανέβαινε. Θυμηθείτε όπως πώς πήρε τους βαθμούς πίσω. Στη δευτεροβάθμια επιτροπή της ΕΠΟ. Κάποιος τον στήριξε. Α, μπράβο. Λοιπόν. Και επειδή σας είπα ότι ο νέος πρόεδρος της ΕΠΣΗ Μηχανίων θα κατέβει ως επικεφαλής του ψηφοδελτίου της ΕΠΟ. Ξέρεις κάτι. Είναι φιλαπροσκύμενος στο Βαγγέλη Μαρινάκη. Πού να ήταν. Και ο οποίος είναι επιχειρηματίας μεγάλος στην Κρήτη και έχει συμφέροντα στο Ηράκλειο. Θα τα δείτε τα έργα. Λοιπόν,
Πάντως ο γραμμένος εμένα μου είπε. Ποιος γραμμένος τώρα ρε Κωστή? Δεν θα κατέβει, δεν θα κατέβει, αυτό κατάλαβα. Ποιος γραμμένος τώρα? Ο πρόεδρος ΕΠΣΜΗ Θεσσαλονίκης Μακεδονίας που πάνε να παίξουν οι ομάδες στο γήπεδο της Λακιάς και οι εστίες κρατιούνται από τούβλα. Τα κόρνερ δεν έχουν σημαίακια. Τα αποδυτήρια δεν λειτουργούν γιατί είναι κλειδωμένα και τα αποδυτήρια των διαιτητών έχουν μέσα κόπρανα. Σε παρακαλώ τώρα. Και αν θες, έχω φωτογραφίες να σου δείξω από ομάδα δικιά μας η οποία πήγε να κάνει παιχνίδι. Άστο τώρα. Δεν υπάρχουν τώρα αυτοί. Ποιος γραμμένος τώρα? Ας είναι καλά Ιβάν Σαββίδης που ήθελε ο άνθρωπος να πάρει την ΕΠΣΜΗ και καλά έκανε και τους έδωσε λεφτά για να βοηθήσουν υποτίθεται ομάδες. Άσε τώρα. Ποιος γραμμένος τώρα? Καθίστε καλά τώρα. Δεν υπάρχουν τώρα αυτοί. Αργιανάκη. Ποιος? Γραμμένος. Ναι, με το νου τους όλοι, ναι, ναι. Βαθιά ριζωμένη αργιανή ιδέα. Ναι. Ναι, ναι. Όλοι βαθιά ριζωμένη αργιανή ιδέα. Και όταν τους ζητήθηκε να πούμε και γήπεδο για να βοηθηθεί ο Άρης, δεν είχαν να τους δώσει ψήμη. Άσε τώρα. Βαθιά ριζωμένη αργιανή ιδέα. Ξέρεις εγώ τώρα, τους λέω, κατάλαβες. Μάλιστα. Θα επιμένω κύριε Ραπτόπουλε σε ένα γεγονός. Το οποίο το έθεσα εχθές. Ναι. Δεν απαντήσατε και περίμενα να απαντήσετε, αλλά επειδή είναι πολύ κολλητός σας. Ο φίλος σας ο Τζόρνταν δεν απαντήσατε μπροστά του. Ναι. Πώς γίνεται να λες επί 1,5-2 μήνες και όλη την περσινή χρονιά ότι ο Άρης θα υποστεί αυτά και αυτά και φέτος που υπάρχει ο Μερτά του κυρίου Καρυπίδη ο Τζόρνταν δεν γνωρίζει ούτε καν πότε ήταν η συνέλευση του Άρη. Εννοείς δηλαδή ότι έπαιρνε πληροφορίες από τον κύριο Καλαϊτζίδη? Όχι εννοώ, είναι φως φανάρι κύριε Ραπτόπουλε. Μάλιστα. Σας είπα, το ρώτησα ένα απλό πράγμα χθες. Τη Δευτέρα τι έχει ο Άρης και μου λέει δεν ξέρω, δεν ασχολήθηκα. Πιστεύετε ότι αν ήταν ο κύριος Καλαϊτζίδης και ο φίλος σας ο κύριος Κανελάκης δεν θα γνώριζε τι ήταν τη Δευτέρα? Δεν το ξέρω. Δεν μπορώ να έχω... Εγώ σας λέω ότι 95% έχω πέσει μέσα σε αυτό που σας λέω. Διότι δεν γνωρίζει ούτε ένα νέο από τη φετινή χρονιά που άρχισαν 24 βαθμούς μπροστά, γιατί μας έλεγε κάποια στιγμή το καλοκαίρι, ναι, ότι η Δόξα Δράμα θα μας περάσει περπατώντας. Υπάρχει γραμμένο στα κοιτάπια εκεί του Γιάννη μέσα, που κρατάει τις εκπομπές. Και του κάθε ηχολήπτη που κάνει την εκπομπή το παιδί, που είναι εκεί που συντονίζει ηχολήπτικά το γεγονός. Πού καταλήγουμε? Καταλήγουμε ότι επειδή υπάρχει ομερτά και ότι δεν υπάρχουν ακολουθητικοί και κανένας δεν μπορεί να ξέρει τι ακριβώς θα συμβεί τη Δευτέρα το απόγευμα, το βράδυ. Μάλιστα. Να πάμε λίγο και σε ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι που γίνεται το Σαββάτο. Παίζουν δύο πεθαμένες ομάδες. Ποιες είναι οι πεθαμένες? Είναι η μία του Κλαψιάρη. Ποιος είναι ο Κλαψιάρης? Ο Κλαψιάρης, αυτός που κάνει τον ωραίο, που τεντώνει τον ναι, 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 ναι. Και ο άλλος ο οποίος να πούμε είναι σαν να βλέπεις την προοδευτική του Σούλη Παπαδόπουλου. Παιδιά όλοι πίσω. Πετάξε την μπάλα μπροστά στο κοντό. Το θυμάσαι εκείνο το Ζαΐ? Πώς το λέγανε και το επιθετικό που είχε? Το Ζαΐμι. Αλμανίδη. Το Ζαΐμι. Το Ζαΐμι. Ζαΐμι. Ρολάντ Ζαΐμι. Α, μπράβο. Πετάξε την μπάλα στο Ζαΐμι να κάνει τον γκολ. Δυστυχώς δεν θα απολαύσουμε τη μεγάλη μαγική ομάδα της Μπαρτσελώνα στον τελικό. Καλύτερα. Να δούμε καμιά προσπίση, κανένα τακουνάκι, καμιά σέντρα, κανένα ψαλίδι. Θα δούμε δύο ομάδες της κλάψας. Έφυγες, καληνύχτα, καληνύχτα. Προοδευτική του Αλμανίδη, η Ατλέτικο. Σάξ Αλμανίδης. Έτσι γέλιο. What a striker. Καλημέρα κύριε. Καλημέρα. Καλώς το. Θα συμφωνήσω με τον προηγούμενο συνοπαδό. Τη Δευτέρα ο Άρης άλλαξε σελίδα. Επειδή όμως μ' αρέσει η ίντρικα γιατί είναι εκπομπή του Ραπτόπουλου. Ραπτόπουλε θυμάσαι όταν είχες κατέβει Αθήνα που είχαμε πάει με το Μίνι Κούπερ εκεί προς Ραφίνα μεριά και σου είχα πει ότι είναι της ξαδέρφης η οποία λείπει στην Αγγλία? Ένα Μίνι Κούπερ πολύ ωραίο αυτοκίνητο. Ήρθες και με πήρες από την Πεύκη, με πήγες να πούμε στη Ραφίνα. Την ναι, πρώτη φορά. Την άλλη φορά, την άλλη φορά με πήγες με άλλο και, κλειδωθήκαμε. Και εγώ έχω κλειστοφοβία, φίλε, εκεί μέσα αν κλειδωνόμουν θα τα σπάγα όλα να πούμε. Από μέσα δεν μπορεί να κλειδωθείς, απ' έξω μόνο κλειδώνεις. Δεν το ξέρω εγώ, γι' αυτό έφυγα με τον παππού. Θυμάσαι που σου είχα πει ότι είναι της ξαδέρφης, μου το έδωσε που λείπει Αγγλία? Ναι. Ωραία. Τι έγινε? Γνωρίζεις
Τώρα το πω και στο ραδιόφωνο, δεν πειράζει, τέλος πάντων. Γνωρίζεις μία γυναίκα η οποία δραστηριοποιείται στον χώρο του Παλαιού Φαλήρου και του Νότιχαμ, η οποία ασχολείται με τα νομικά? Νότιχαμ. Το γνωρίζεις? Νότιχαμ. Ναι. Έλα. Δεν ξέρεις τι θέλω να πω τώρα, αλλά δεν θα το πω, ρε φίλε. Όχι, μην το πεις, ρε φίλε. Το πλησιάζει ο Τζόρνταν πολύ το έργο και με ενοχλεί αυτό. Ρε, πώς του λέω, πάλι μέσα έπεσε. Ρε, εσύ, εγώ σε είπα, μέσω κάποιης ομάδας θα πέσει στο λιμάνι. Αλλά όταν εγώ σου έλεγα από τον Ιανουάριο και στο μεσημέρι και το βράδυ για Πολ, εσύ έκανες τον Κινέζο. Ο Πολ... Όταν εγώ σάλγα, μου έλεγες ποιος Παύλος. Ναι. Περίμενε να σου αναλύσω. Ο παίχτης που... Ο παίχτης, λέω, ο μάνατζερ που έχει τον Τζαβέλα, τον Τζιόλι, τον Κλάους. Ναι, και πέρυσι ο Πάκου έχασε, ας πούμε, λέω τώρα, εντελώς μου ήρθε συνειρμικά στο μυαλό το πρωτάθλημα. Που έχει το Φορτούνι που θέλει να μου σχοπουληθεί. Και μου έλεγες ποιος είναι ο Πολ αυτός. Δεν καταλαβαίνω τι μου λες. Ποιος είναι. Ο Πολ. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Ένα στέλεχος μπλε κόμματος που παρετήθηκε και τα έχει με ανιψιά γνωσού μου μεγαλομετόχου και πρόεδρου, πότε θα τον ανακοινώσετε ότι προσελήφθη στην ΠΑΕ? Ένα τώρα που θα πάρει και η Νέα Δημοκρατία να πούμε τις εκλογές, το ΠΑΟΚ ΠΑΣΟΚ ηλεκτροσόκ, το Γεια σου Τσίπρα ευχαριστούμε που μας έκανε στα χρέη, θα πάει στη Νέα Δημοκρατία. Είναι ευέλικτος ο ΠΑΟΚ και μου αρέσει αυτό εμένα. Κινείται σε πολλά μέρη. Και έτσι, πολύ καλά κάνει. Και πολύ καλά κάνει. Βεβαίως, βεβαίως. Και το άλλο που λέτε ότι ήθελε να χτυπήσει κανάλι πανελλαδικής εμβέλειας κύριος Ιβάν. Ναι. Εσείς πιστεύετε ότι δεν έχει επιρροή σε κάποιο κανάλι? Μίλησε με τον Χοντρό, τον Κοντομινά, και εκεί είχε μείνει. Και ξέρω πολύ καλά ότι ο Αμερικανός, ο πρόξενος, πήγε στον Υπουργό και είπε νο μερτά. Ναι, εγώ άλλο λέω ότι... Υπάρχει ένα κανάλι πανελλαδικής εμβέλειας, αν δεν το γνωρίζετε. Δύσκολα θα το πάρει. Δύσκολα θα το πάρει. Όχι, άλλο θέλω να πω. Υπάρχει ένα κανάλι πανελλαδικής εμβέλειας, το οποίο έχει μια εκπομπή Δευτέρα βράδυ, το οποίο 90% της θεματολογίας είναι ο ΠΑΟΚ. Έχει εκπομπή με κεντρική παρουσιάστρια, γνωστή γυναίκα, γνωστού ευρωβουλευτή. Ναι. Και γενικότερα το team που πλαισιώνει αυτό το κανάλι, ναι, πιστεύω ότι έχει κάποιο οπαδικό συνέστημα προς κάποια ομάδα. Ναι. Αυτά δεν είναι δείγματα που δείχνουν ότι υπάρχει κάποια επιρροή σε ένα κανάλι πανελλαδικής εμβέλειας? Οπότε δεν μπορείτε να λέτε ότι δεν έχει πάρει κάποιο κανάλι. Δεν το έχει πάρει ακόμα. Δεν έχει... Η μετοχική του σύνθεση δεν είναι. Εντάξει, τι να κάνουμε. Και ο Τίγρης δεν είναι συμμετοχική σύνθεση, αλλά όλα τα κουμάντα αυτός θα κάνει. Περιμένω να ανέβεις. Τα λέμε. Α, μπράβο, καλημέρα. Γεια χαρά. Το Μίνι Κούπερ. Το Μίνι Κούπερ. Αυτός μίλησε για Αγγλία τώρα. Ναι. Εντάξει. Μίλησε για την Αγγλία κι αυτός. Απ' έξω, απ' έξω. Ναι, φίλε. Καλησπέρα. Καλώς τώρα. Είπατε λιγάκι ότι για την κανάλια και για την δεξιά και αριστερά. Ναι, τα είπαμε. Φλούς στον αέρα, τι λέω. Πώς? Φλούς στον αέρα, τίποτα. Τίποτα. Αυτό είναι ένα παιχνίδι που το κάνει ο Χοντρός. Πάλι. Έτσι, είναι έτσι. Όσο για τον Άρη που λέτε που θα κάνει Super League, κοιτάτε, ο Καρυπής ήδη τα πράγματα έχει πάρει το δρόμο για επιστροφή. Ούτε Βέρεια πάει, προς ένα δεν πάει. Κάπου εκεί που πάει προς την Πελοπόννησο, προς την Καλαμάτα. Το άλλο. Το φοβάσαι τον Άρη? Τον Άρη, ρε φίλε. Και θα σου πω το δικό του μαγόρι μου. Ο Άρης, λοιπόν, κάτι, είτε θέλει το όχι, όπως η Ρακλή πάει Α1 κατηγορία, τοπικό ποδόσφαιρο εκεί πέρα, γιατί δεν υπάρχει ελπίδα. Για να πάρει ο Ρακλής παραμουσχάρι, το ατιμή παραμουσχάρι του ΑΕΠΟ, πρέπει να δώσει 8 εκατομμύρια cash, τα λεφτά. Δεν μπορεί να πάρει. Ο Παπαθανασάκη που λέγεται ο κύριος, που δεν μέσα από τον Καναδά, που δίνανε τον Καναδά, δούλευε λοιπόν με την εταιρεία του Μαρινάκη. Να μην έτσι. Εδώ πέρα το λόγο και να κάνει τον παράγοντα. Ναι. Ερχόμαστε λέει για αυτόν που λέγεται, το Λιωσαβίδ, που λέγεται Λιωσαβίδ, λέγεται από μηχνάτοπος. Όπως λέγεται, ναι. Όπως λέγεται. Γιατί αυτός ο άνθρωπος, όταν ήταν πρώην Σοβιετική Ένωση, ήταν που είχε μια εργοστάσιο, το οποίο εργοστάσιο ήταν φύλακα του Ρωστόφ.
Ναι. Στο πόλο διεπούμε στο Πανεπιστήμιο το Στοπ, τα νομικά του. Ήταν άνθρωπος που μπήκε πολλά καλά γράμματα. Ήξερε και τα νομικά ήταν άριστος. Το βάλαν την εταιρεία εκεί πέρα για να κάνει τα λογιστικά. Ναι. Το έκανα στην Ελλάδα ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Ο χοντρός ή ο... Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο εθνάρχης. Ναι, ο γέρος, ναι. Από την ώρα που το πέρασε στην Ελλάδα, τέλος πάντων, αυτοί οι ανθρώποι ήθελαν να κάνουν να κινούν τα νήματα στην Βόρεια Ελλάδα. Οπότε. Δίνουν εντολή η κυβέρνηση τότε Καραμαλή, του χοντρού που λέτε, δίνει εντολή που σε αυτόν τον κύριο, ονόματι Παπαδόπουλος που είναι ο Κυλικής. Το δίνουν το δόκο, ο Χάνης Κατσάρης, επιήθηκε από τον Κώστα Καραμαλή. Και το δόκο τον τυμπάει πάω σε αυτόν τον κύριο. Ναι. Παρακάτω. Τώρα λέτε ότι αυτός ο κύριος, ότι ήρθε ο Μπούντι στην Ελλάδα, ναι. Όταν ήρθε στην Ελλάδα, πάει είπε και το πούμε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ναι. Εδώ είναι το λάθος. Ναι. Κάποιος εκεί πέρα στο παλιό καστρό, ναι. Αυτός είναι Γεωργιανός, ο άνθρωπος έχει πούμε πολύ περιοχή, τα δόντια προεσεβητική ένωση. Ναι. Ελέγχει την κατάσταση. Πού καταλήγουμε. Καταλήγουμε. Ότι κάτι παπαγαλάκια στις πόλεις μας, τα ραδιόφωνα στις πόλεις μας. Τι λένε. Λαλούν και δεξέ. Ότι βρέθηκε με τον πρόεδρο του Πούτιν. Ναι. Εδώ είναι που είναι το μεγάλο γέλιο. Και δεν θα πω κάτι, φίλε μου. Είτε θέλουμε το όχι, ο Γιώργος ο Κόκαλης, που είναι ο άνθρωπος που έχει πούμε το πάνω χέρι του κράτους, που διεκκινεί τα νήματα, να μην καλύψει. Ο άνθρωπος αυτός, γνωρίζουμε πολύ καλά, πήρε τα καλύτερα εργαλεία στην πόλη μας. Δηλαδή, καλή ώρα αυτό που του πάμε μετά και το καρδάκι το πήρε. Το λιμάνι του Σαββίνη το παίρνει. Το τρίτο, το πρώτο ποδάρι και το δεύτερο ποδάρι, κάτι ακρογιαλιά, ήδη τα πήρε. Πάστα λέει αυτό. Εδώ πέρα το θέμα είναι, το γνωρίζει και το φιλαράκι μου, ο Χολίπτης, το φιλαράκι μου, που είναι αετός των αετών, ο αετέ, γνωρίζει που είναι ο άνθρωπος αυτός ότι έχει πούμε πάντοτε ο Κόκκαλης έχει το πούμε το πάνω χέρι. Σε τι. Θα το βγάλει τον πάγκο που έμεινε σκαλιά τη θέση. Γιατί το παιχνίδι το βλέπω εγώ ημίχρονο διπλό τελικό. Άντε, εντάξει, θα το δούμε. Ημίχρονο διπλό τελικό. Ημίχρονο διπλό τελικό. Να δούμε, να πιάσουμε. Άκ, πάω. Ναι. Καλό ρίσκο. Σιγά. Ρομπέντο Δασόρ, φίλε, 633. Μπαρμπαντίνο από την Κατερίνη, πάνε πιέσει το τσαγκάκι σου. Πάρε και ένα προστενάλ να έρθει στα ίσια σου. Κιάσε μα, μωρά αδερφάκι μου. Αν ύπαρτε, Άρη μια ζωή, βρε. Αντιπαθητική ΑΕΚ, βλέπω. Γενικά, μέσω του κύριου Κώστα. Πάρε επόμενη γραμμή, Γιάννη, γιατί αυτό τσουφ τσουφ. Καλημέρα. Γεια σας. Καλημέρα. Καλά είστε. Δεν σ' ακούω. Πολύ κακή γραμμή σου, φίλε. Πες τα για κάνει μια προσπάθεια. Για πες. Μ' ακούτε. Είναι, λέγε. Ήθελα να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο, παιδιά, και μόνο για ποδόσφαιρο. Καλά θα κάνουμε. Δηλαδή, ακούστε, και ήθελα να με ακούσεις γιατρές που πιστεύω ότι καταλαβαίνεις ακριβώς, θα πω και ο Κώστας βέβαια είναι παραδόφατσα. Παιδιά, εγώ νομίζω ότι οι κανονισμοί του ποδοσφαίρου από τη στιγμή που δεν αλλάζουν και δεν προσαρμόζονται, το οδηγούν σιγά σιγά στο τέρμα. Δηλαδή... Τα έχω πει εγώ αυτά, φίλε, καιρό. Άθλημα. Ναι. Μπράβο. Ακούστε, παιδιά, εγώ προχθές πρόλαβα λόγω δουλειάς και είδα το δεύτερο ημίχρονο του ΠΑΟΚ. Για 45 λεπτά είδα δύο φάσεις. Αισθάνθηκα πολύ ηλίθιος. Πλέον έχει καταργηθεί η τρίπλα για να αποκτήσει η ομάδα που επιτίθεται υπεραριθμία. Ποιος θα την κάνει την τρίπλα. Έχει καταργηθεί η κάθετη πάσα. Ναι. Έλα, μπράβο. Ακούστε, παιδιά, σε όλες τις σχολές ποδοσφαίρου τι διδάσκουνε. Με το που παίρνεις την μπάλα, τη δίνεις αμέσως και πας στον κενό χώρο να την ξαναπάρεις. Ποιο κενό χώρο. Σου απαγορεύω την τρίπλα, σου απαγορεύω το τριγωνάκι, σου απαγορεύω την κάθετη πάσα. Δεν υπάρχει κοινωνικό χώρο, Κώστα, με τα πρέσινγκ που γίνονται σήμερα. Λοιπόν, εάν δεν αλλάξουν οι κανονισμοί και αν δεν, αυτή η FIFA που εγώ που τη λέω μοιάζεται μόνο για τη μάσα και όχι για το... Εάν δεν το αλλάξουν, ειλικρινά σας λέω, εγώ έχω ένα σύστημα, ρε παιδί μου, σπιούτερ μου, που έχω τσάμπα, high definition όλους τους αγώνες και αρνούμε πλέον να τους δω. Το έχω ρίξει στο βόλεϊ και θέλω να μου κάνει μια ανάλυση ο γιατρός για τον ΠΑΟΚ πώς στείνεται. Πήραμε και τον Σαφράνοβιτ σήμερα.
Γιατί λείπει από την ομάδα. Πλέον, παιδιά, το ποδόσφαιρο συχάθηκα και εγώ ειλικρινά σου λέω βράδυ δεν κάθομαι να δω τον αγώνα φιλαράκι. Που σου ξαναλέω τα όλα τσάμπα και high definition. Ή θα αλλάξετε του κανονισμού. Ο Σαφράνοβιτς ήταν. Παίζουν για τρένε. Το κλειδί για τον Πάο και να πάρει το πρωτάθλημα. Θεωρώ ότι ήταν πιο νευραλικό ρόλο στο πρώτο πρωτάθλημα από ότι του Γκόμες, του Διαγωνίου. Τι λείπει τώρα, τι λείπει, λε και πέσω τι λείπει από τον Πάο. Νομίζω μια τώρα. Ομάδα στο βόλεϊ είναι αντανακλάται από τα τεσσάρια τη. Ό,τι τεσσάρια έχει, ό,τι ακραίου έχει, τόσο καλή ομάδα είσαι. Είναι πιο κύρια θέση. Πολύ καλό ο Πασαρδάκη. Αλλαγή ο Χιμένες, εγώ νομίζω ο Χρωστάκης. Θέλεις έναν ακραίο ο οποίος να έχει χαρακτηριστικά και Διαγωνίου, δηλαδή να είναι πολύ καλός και από τη ζώνη 6 και να τελειώνει εύκολα φάσεις, και θέλεις έναν πιο αμυντικογενή, δηλαδή πιο προς το λίμπερο ακραίο για να σου διορθώνει την υποδοχή. Νομίζω πιο σημαντικό να έχεις καλή υποδοχή στο βόλεϊ, γιατί άμα έχεις καλή υποδοχή είναι και εύκολος πόντος. Πάντως ο Χιμένες πάει για αλλαγή για τρένο, νομίζω, έτσι δεν πάει. Ο Χιμένες πάει για αλλαγή, νομίζω. Πρέπει. Θα τον αλλάξουν, δεν δηλαδή. Μου αρέσει. Είναι μόνο επίθεση και είναι η τύψη του βάθους. Μάλιστα. Πού καταντήσαμε να μιλάμε για βόλεϊ. Για χαρά. Εντάξει, γιατί όχι. Ναι, γεια σου, φίλε. Για χαρά. Προτείνετε κανόνες ποδοσφαίρου καινούργιους που πιστεύετε εσείς. Τους είπαμε, φίλε, αλλά ο Πλατίνη. Ναι, ο Πλατίνη δεν θέλει να ακούει τέτοια πράγματα. Μόνο για τη μάσα, Κωστά. Μόνο για τη μάσα. Κάποια στιγμή θα βρούμε το πρόβλημα μπροστά μας και κάποια στιγμή θα αλλάξουν οι κανονισμοί, θέλουμε, δεν θέλουμε, αλλά θα είναι πάρα πολύ δυσάρεστες οι καταστάσεις. Χθες το βράδυ στην Αριδαία βλέπαμε το μάτς με τον Τζόρνταν και τι έγινε. Δημιουργήθηκε κατάσταση δυσάρεστη όταν είδα εγώ 20 παιδιά από 12 έως 19 ετών να μην παρακολουθούν ποδόσφαιρο και να παίζουν ηλεκτρονικά πίσω, να πούμε, Pac-Man, πώς τα λένε αυτά, ποδόσφαιρο, Google, Moogle, μουσικές και τέτοια. Δηλαδή οι μικροί 12, 15, 17 δεν είδαν ΑΕΚ, δεν είδαν Παναθηναϊκό, δεν είδαν ΠΑΟΚ. 90 λεπτά, 5 φάσεις, τα κορόιδα τελειώσανε. Αυτό να τους πείτε. Να είσαι καλά. Γεια. Είμαστε εμένα μου αρέσει το ποδόσφαιρο στο οποίο υπάρχει τακτική, κλείνουν οι χώροι. Εντάξει, το θέλουμε πιο θεαματικό αυτό. Εντάξει, είμαι άνθρωπος της άμυνας περισσότερο και παρακολουθώ άλλα πράγματα με στον αγωνιστικό χώρο. Είμαστε στη Σκοπιά, περιμένουμε εξωτερική. Το είπε και ο Χατζάρος, το θυμάσαι αυτό. Άσε μωρέ τώρα. Η άμυνα είναι τέχνη. Η άμυνα είναι τέχνη. Τέχνη. Το έχει πει ο Χατζάρας, εγώ συμφωνώ σε αυτό. Ναι, αλλά όταν πάρουμε την μπάλα, είναι τέχνη και τι θα την κάνουμε μετά. Όταν την πάρουμε. Εντάξει. Είναι η άλλη τέχνη αυτή. Η άμυνα δεν έχει την πρωτοβουλία. Γι' αυτό είναι πιο δύσκολη από την επίθεση. Και θέλει υπομονή. Αυτό είναι. Α, διαβάσω το μήνυμα, ρε. Με το στρατό έχει γάμο. Το... Είμαστε στη Σκοπιά, περιμένουμε εξωτερική έφοδα από το ΓΕΣ και σας ακούμε. Μας έχουν στάξει. Πες καμιά ιστορία από το στρατό. Μη μασάτε, ρε φίλε. 9-11 είναι αυτό. Φίλος... Μη μασά ούτε από γε ούτε από νόου, να πούμε. Θα σε κάνουν έβοδο. Για το φίλο, λοιπόν. Ούτως ή άλλως αυτοί που θα σε κάνουν έβοδο δεν μπορούν να σταματήσουν ό,τι μπαίνει και ό,τι βγαίνει στην Ελλάδα. Να τον βλέπει από τα από αυτόν που θα σου κάνει την έβοδο. Δηλαδή. Μη μασά από το γε και τα λοιπά. Και άμα σου πει τίποτα και τα λοιπά, πε ένα ραδιόφωνο άκουσα που είπαν ότι όποιο θέλει μπαίνει, όποιο θέλει βγαίνει, τι θα κάνει, θα κάνετε τίποτα. Εγώ αγωνιώ, πε. Μην τον ηρωνευτεί. Αγωνιώ, κύριε ταξιέρχε, πε. Όποιο θέλει μπαίνει, όποιο θέλει βγαίνει, τι γίνεται εδώ, φοβάμαι, πες. Έτσι, πες τώρα. Άσε το παραμύθι τώρα. Θα έρθει στη Σκοπιά να σε κάνει έφοδο. Ό,τι θες περνάς από πάνω και από κάτω και από οριζόντια και από κάθετα τώρα. Τι άμα μας πει το γες τώρα. Καλημέρα, ναι. Το γες και το νόου τώρα. Παίρνουν τους βαθμούς από τα κόμματα. Είναι λοχαγός σταγματάρης. Ο άλλος είναι στο κόμμα, τον κάνει ταξίαρχο, του δίνει το γες, του κίνει το νόου. Άσε με καημένε τώρα. Εγώ είμαι με το μικρό βαθμό. Εγώ είμαι. Σταμάτα, ρε, λίγο να μιλήσει. Εγώ είμαι υπέρ του μικρόβαθμου αστυνομικού που δεν γλύφει για να πάρει τα αστέρια και είμαι υπέρ του μικρόβαθμου εκπαιδευμένου, οϊκά, αλεξιπτεστιστή, παιδαρά, βατραχάνθρωπο, παιδαρά και σωματαρά που πέφτει στη φωτιά. Με το βαθμοφόρο δεν μασάω από ταξιάρχους και από σπαθιά. Εγώ είμαι με τον μικρό. Καλημέρα, τώρα μπορεί να πει ό,τι θέλει. Το yes, αρχικά. Το yes. Λέγε, ρε, φίλε. Τεκλητική ο Νικόλας, θα μ' άκουσες ο ΑΕΤΟΣ, ο ΑΕΤΟΥ, ο ΑΕΤΕ. Παοξής είναι, ρε φίλε. Από αυτόν έκανε ο ΠΑΟΚ λαό, να πούμε. Σεβασμό στον Νικόλα. Εμείς δεν κάναμε λαό για τα πρωταθλήματα που πήραμε, για το λαό μας. Το λαό ήταν αρχηγός ο Νικόλας, τέλος πάντων. Γεια σου, κτηνίατρε. Εδώ είναι ο κτηνίατρος. Ναι. Άκου, 65 Παοξής που έχει προλάβει τον Κούδα το 76, που ήταν στη θύρα 4 με αρχηγό το Χασάπι, το Μανάβι. Την Ανίτα Πάνια Παρχηγό, τον Νικόλα, και ξυπνάει 12 η ώρα, έτσι, συνταξιούχος. Όλοι οι άλλοι στην Ελληνία, πολίτης, όλοι οι άλλοι ξυπνάνε από τις 6 μέχρι τις 8 το πρωί, αυτός ξυπνάει 12. Ξυπνάει, ξέρω εγώ, φοράει
Πέδιλο Μιτσούκο δεκαετίας 80, καλό που κάμισο Τσιμισχή δεκαετία 70 το πήρε για τη φιέστα του ΠΑΟΚ. Έχει ακουμπάει φτέρνα, έχει λιώσει το πέδιλο έτσι, έχει τρυπήσει κάλτσα. Το πρώτο πράγμα που λέει μόλις ξυπνήσει ποιο είναι? Ποιο είναι? Πώς βάζεις τη μηχανή στη μίζα να πούμε, πριν βάζεις το ασκόνα πρώτη, δευτέρα, τρίτη? Γιατί μόλις βγει έξω και δει τον πρώτο, τι του λέει? Τι? Έφυγες, αλήτη, έφυγες. Έφυγες. Πολλά μηνύματα για τον Κυρκώστα. Καλημέρα Κωστή και γιατρέ, απευθύνομαι στον Κυρκώστα. Βάλε πιτζαμούλες, βγάλε τη μασέλα και άντε για ύπνο και μην ξαναμιλήσεις για ΠΑΟΚ. Ο 5-33. Διάβασα τα όλα γιατί έχουμε αρκετά που μας έχουν στείλει, φίλοι. Στα play-off λέει πρέπει να παίζει και ο πρώτος. Όχι μόνο δεν πρέπει να καταργηθούν, πρέπει να παίζει και ο πρώτος. Να καταργηθούν, δεν έχουν νόημα ύπαρξης. Κούλα μου, αυτοκράτορας πάλι θα σε σκίσει αύριο και την Τετάρτη θα έχει 10.000 έξω από το παλέ. Αχ, κούλα μου, πόσο κολόπεδο Κυριάκος. Καημένη μου κούλα. Ο φίλος Ηρακλήδης 16 άκου τι έχει εδώ ως φαντασίωση. Ποιος? Διάβασε το, 6-19. Ραπ, γεια σου, θα ήθελα τη γνώμη σου. Είμαι 16 χρονών, βλέπω στην TV την Νικολούλη και με έχετε ερωτική διάθεση. Λες να έχω πρόβλημα? Όχι, δεν όχι, 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 όχι. Καλή εκπομπή, Ραόλε. Όχι, πολύ στην ηλικία αυτή είχαμε στις τηλεπερσόνες και στις ηθοποιούς της εποχής ερωτικές φαντασιώσεις. Είναι απολύτως φυσιολογικό. Πάρα πολύ υγιέστατο. Και δύο μήνυματα που τα έχουμε σπάξει και αυτά. Σε εκείνο το μάτς χωρίς Κώστα Τουράν, ο φίλος 9-10, η Ατλέτικο δεν είχε παίχτη να κρατήσει μπάλα ψηλά μετά το 80. Φέτος ακόμα και αν επέλθει φυσιολογικό κλατάρισμα, υπάρχουν χειριστές Γκρισμάν, Κό και Σαούλ να κρατήσουν μπάλα στα τελευταία λεπτά. Πρόβλεψη 1-0, νίκη Ατλέτικο και ο φίλος 4-62. Ωραία στο λέει για το Δέλιο, στην Τρίπολη λέει. Ένα γκολ δεν είναι και κανόνας. Εντάξει, και απέναντι στο Σακαρέ έκανε την τρίπλα που είχε ήδη χάσει την ισορροπία του. Και μπορούσε να σπάσει την μπάλα στον Μπλουτ. Καλά που την έσπασε, γιατί τον Μπλουτ θα την έστελνε. Μιλάς για το 0-2 που έκανε. 1-2, 1-2. Τη σοφάρισε εκεί ο Ηρακλής, έκανε το 1-2 Μπλουτ και μετά κράτησε ένα παιχνίδι. Εντάξει, με στην Τρίπολη. Καλή νίκη ήταν εκείνη. Οπότε βοήθησε. Φίλε, μη μας ασαπογές και να είσαι αυτό που πρέπει να το κάνεις. Και για το 2-1 με τον Μπάουκ, εκεί που κλέβει την μπάλα. Είπαμε ότι ο Βέλιος πιέζει ψηλά, το έχει αυτό στην κουλτούρα του. Αλλά δεν κάνει τώρα πολλά μέτρα σπριντ να φύγει. Θυμάμαι το μάτσο με τον Πλατανιά που έπαθε τη θλάση. Όχι θλάση. Έμεινε τράβηγμα. Η γάπα του έπαθε τράβηγμα, ναι. Όχι, ναι, θλάση, τράβηγμα. Ναι. Εγώ το ρώτησα μια μέρα, λέω, σε είδα εκεί και τρόμαξα. Σταμάτησε το σπρίτ, δεν μπορούσα ναι, να. Ναι. Λέω, τι είναι, όχι, επαθαλή τράβηγμα. Δεν το ξέρω. Από την προπονησία. Όχι από την προπονησία, από την έλλειψη αγώνων. Έλλειψη αγώνων, ναι. Δεν είχε ρυθμό αγωνιστικό. Πάμε στον κόσμο, καλημέρα, ναι. Έλα. Έλα, καλημέρα, καλλιτέχνη. Έλα, καλή καλλιτέχνη, τι κάνει, καλά. Γεια σου, γιατρέ. Καλημέρα. Καλλιτέχνη. Λοιπόν, έντο φορτούζι, δεν μας κάνει και γελάμε. Να βγαίνει πιο συχνά το μεσημέρι, να γελάμε τον κόκκινο. Έχει ατάκα το παιδί. Μπράβο. Λοιπόν, να πάμε στα θέματα. Εγώ βλέπω αύριο η Ατλέτικο να το σηκώνει στην παράταση. Θα φτάσουμε τώρα εσείς τι είπατε, δεν σας άκουσα την αρχή. Ο γιατρός είπε παράταση, δεν το ρώτησα εγώ. Δεν συμφέρει την Ατλέτικο γιατί θα δώσει πολύ ένταση και θα κρεμάσει, λέει ο γιατρός. Λόγω έλλειψης ποιότητος έναντι της Ρεάλ θα τρέξει παραπάνω, θα πιέσει παραπάνω, θα μοχθήσει παραπάνω και αυτό αν βγει στην παράταση το μάτς πιστεύει ότι θα κρεμάσει. Εσύ τι λες? Ποιος το πάρει? Πού να ξέρω ποιος θα το πάρει. Είναι δύσκολη εκτίμηση. Μια πρόβλεψη. Εγώ θα σου πω ποιος θέλω να το πάρει. Ωραία, πες. Εγώ θέλω να το πάρει ο Σιμεώνε. Όλοι αυτό θέλουμε. Ναι. Αν θέλουμε να το πάρει ο Σιμεώνε όμως, ναι. Εγώ είμαι της άμυνας παιδί. Μην βγαίνετε και μου λέτε ότι ξέρεις, να εκεί στείνεται, κάνει ράνι και αυτό και τα λοιπά και προοδευτική και τα λοιπά. Και ο Παπαδόπουλος, ο Νίκος έτσι είναι ο Άβελ. Ναι. Της άμυνας. Τι θα είναι. Με το μακρύ στα χαφ, το Λαζάρ, Σακάτι. Ο Σακάτι θέλει να παραμείνει και του χρόνου. Δήλωσε τέτοια επιθυμία. Ο Σακάτι κάνει προσφυγή και βλέπω φωτογραφίες εκεί στο Facebook που βάζει ο Ηρακλής. Στην επίσημη σελίδα το βλέπω εκεί, τρώει κάτι σουβλάκια. Λοιπόν, άκου εδώ. Ρωμάνο, Περόνε, ναι. Μπερμπάντοφ. Πάνε αυτοί, φύγανε. Πρόσεξε να σου πω. Έχει και άλλους παλεμάχους. Ναι, για το καπί της κάτω τούμπας. Έχει άλλους. Σε μένα δεν με νοιάζει για τον Πάοκ. Ο Ηρακλής με νοιάζει. Ο Ηρακλής σε νοιάζει εσένα. Ναι. Ο Ρωμάνο τελείωσε. Πάει. Και ο Περόνε. Ο Περόνε τελείωσε. Εντάξει, δεν μας πειράζει. Και ο Λαζάρ θα φύγει, εντάξει, και ο Πορτουλίδης. Ναι.
Για τον Πορτολίδη, συναισθηματικά έχω άλλη άποψη. Νομίζω ότι φέτος θα δείξει τον εαυτό του ο Νίκος. Ναι, αλλά έδειξε ότι δεν μπορεί αλφα εθνική. Εντάξει, για β' εθνική καλός ήταν. Ήταν και σε ηλικία. Δεν ήταν και πολύ καλός. Δεν έδωσε αυτό που περίμενα. Δηλαδή, ναι. Η διάθεση. Πάντως, μ' άρεσε πάρα πολύ ο Πορτολίδης. Ο Πορτολίδης ήταν το καλύτερο οχτάρι της β' εθνική στην τελευταία πενταετία. Απλά φούσκωσε από τους πολλούς αγώνες. Δεν ναι, είναι ναι. Και σε ηλικία τέτοια στάτη. Πόσο είναι, 33, καλύτερα να φύγει. Καλύτερα να φύγει. Δεν έχει και το σωματικό μέγεθος να πεις ότι είναι το ψηλό κορμί τα λοιπά. Ήταν ναι. Πιο πολύ άνθρωπος ο οποίος ηρεμούσε στο παιχνίδι. Ήταν όπως ο Πύρλος στα καλά του. Ναι, ναι. Τώρα θέλω να δω τον Ιντζόγλ του χρόνου πώς θα τα πάει. Ακόμα καλύτερος θα είναι. Έτσι λες. Πολύ καλός αθλητής. Καλή χρονιά έβγαλε φέτος. Εγώ θέλω να ανανεώσει και ο Καρασαλίδης, αλλά το παίζει δύσκολος τώρα. Θα σωθείτε με αυτούς όλους εκεί και με τον. Ναι, εντάξει. Σέντερφορ δεν θα έχετε φέτος, ρε. Λουκίνα. Λοιπόν, να σου πω, Λουκίνα και ακόμα έναν καλό κάτω των 24. Ποιος θα πάρει καλός, ποιος. Ή άνω των 24. Εντάξει, θα πάρουμε μία άνω των 24 έναν μόνο μπορούμε. Μόνο ο Μανιάς είναι ελεύθερος που είναι και. Παιχταράς. Ο Μανιάς είπε θέλει να πάει στο εξωτερικό. Καλά κάνει κι αυτός. Φοβερή χρονιά στα Γιάννη. Για Αριανούς, εγώ δεν θέλω. Άσκα. Δεν είναι Αριανός ο Μανιάς, από τον Πάο Ρουφ. Στο Ρουφ τι έκανε, έπινε καφέ και λέγε Αριανάρα. Αθηναίος είναι ο Μανιάς. Ναι. Αθηναίος είναι. Αθηναίος. Και από τον Άρη, εντάξει. Μια χρονιά. Ούτε ναι. Που θυμήθηκε ότι έπαιξε αυτή την ομάδα ο Μανιάς. Ναι, όπως και ο Αγγελούδης που μας ήρθε το παλτό, έπαιξε 10 μάτς και ούτε ένα γκολ δεν έβαλε. Καλά, ο Αγγελούδης ήταν κακός παίκτης τόσο ή άλλος. Ούτε στον Πανσεραϊκό δεν έπιασε. Και φέτος ναι, με τον Πανσεραϊκό που τον είδα, δεν μπορεί το παιδί. Καλύτερα να παίξει τη γάμα εθνική, σε κάνει Ηρακλία Μπελοκήπων. Και του χρόνου εγώ πιστεύω θα τερματίσουμε πιο πάνω από φέτος. Το θέμα αν θα πάρουμε άδεια. Γιατί αν δεν πάρουμε άδεια, πέφτουμε. Άδεια δεν γίνεται να πάρει τώρα, δεν. Αν τελείωσε. Δεν πάρουμε άδεια, πέφτουμε. Εγώ λέω Νάουσα, αλμοφό Αριδέας. Εγώ πήγα εκεί. Κάτσε λίγο να μιλήσω με τον γιατρό τώρα. Τι γιατρό να μιλήσει, δεν τα γάρι. Πάει στην Αριδέα ποτέ. Στην Νάουσα πήγε. Ναι, έχω πάει όταν παίζαμε. Θα ξαναπά φέτο, Καραγκιόζη. Θα ξαναπά. Αρκεί να πάρουμε έναν center for καλό, όπω είπα. Ποιο θα το φάρει. Μαζί με τον Λουκίνα, ο Μίλλερ. Ποιο Μίλλερ. Ο Μίλλερ. Ο Μίλλερ. Ο γυναίκα μου τρελάθηκε. Τι ατάκες του Κωνσταντάρα με τον Βογιατζή. Για το Μοντέιρο, τι λες γιατρέ. Να παραμείνει. Ναι, ναι. Να βελτιώσει τα τελειώματά του λίγο. Μεγάλη μπάλα θα είναι. Είναι δεξιά μου, έχουμε Μοντέιρο. Έχουμε ρεκόρ στα τελειώματα. Τι περιμένεις να δούμε. Ελά. Λέει μεγάλη μπάλα από τον Ηρακλή. Τι απαιτήσει να έχουμε από αυτό την Ηρακλή. Όχι, δεν είπα θα παίξουμε μεγάλη μπάλα. Πάμε να σώσουμε την κατηγορία και να διαδοτηθούμε. Αυτό είναι ο στόχος. Έτσι ήμασταν και φέτος, αλλά εγώ του χρόνου σου λέω ότι επειδή έχουμε κορμό τριών χρόνων, αυτή θα είμαστε πιο ομοιογενείς. Ναι, ναι. Αυτό και θα πάρουμε και ένα καλό άνω των 24 να βοηθήσει. Τώρα δεν ξέρω, θα είναι center back μαζί με τον Σγιαμπάρη. Αμυντικό χάφ θέλεις. Άμα ανανεώσει ο Καρσαλίδης θα παίξει με τον Ιωάννη. Έναν ακόμα. Ναι. Δηλαδή ο Καρσαλίδης μπορεί να έρθει να παίξει και στα στόπερ, μπορεί να έρθει να παίξει και στο νούμερο 6. Να φύγει ο Στάμου. Να τον ναι. Απαλλαχθούμε την παρουσία του. Δεν μου λέτε, αυτοί εδώ τώρα έχουν δικαίωμα προσφυγής όλοι. Αν είναι τρεις μήνες απλήρωτοι. Ναι. Πληρώθηκαν σήμερα. Ναι, πληρώθηκαν σήμερα. Αυτό από τα τηλεοπτικά, ναι. Ναι, ωραία. Φετινά ή του χρόνου τηλεοπτικά. Α, δεν ξέρω γι' αυτό. Αυτό μας ενδιαφέρει. Ναι, γιατί άμα είναι δοκι... έσοδα της επόμενης χρονιάς, αυτό είναι άσχημο. Γεια σου, καλή καλλιτέχνη. Γεια σου. Περίμενε κάτι τελευταίο. Για πες μας, ναι. Δεν με αφήνεις να πω. Ακόμα ένα center back θέλουμε μαζί με τον Σγιαμπάρη. Ο Μπαρτολίνη είναι πλέον ναι, ο Μπαρτολίνη πάλι θα βγάλει τραυματισμούς και θα μας αφήσουν. Γιατί ο Μπαρτολίνη στην Αριδέα δεν μπορεί να πάρει διπλό του χρόνου. Ναι. Κοίταξε, εγώ και τον Τσότρα τον πιστεύω. Center back θα μας αφήσουν. Τον Τσότρα τον πιστεύω. Ο Τσότρα, έλα, δεν μ' άρεσε. Με τον Ολυμπιακό, άμα τον είδε, ήταν. Τον τραϊκός. Πιστεύω παιχτικά. Με τον Ολυμπιακό τον είδε καθόλου. Ανιψιό δεν είναι. Όχι, ο Ζαμπάζης, αυτός δεν έχει παίξει, έχει να παίξει 10 μάτς τώρα. Τι να το βάλεις, με βίσμα έπαιζε. Φοβερό. Έλα ρε, καλός ήταν, εντάξει. Λέει, ο Ζαμπάζης, ανιψιός. Εγώ κουράστηκα να τους ακούω, όχι να τους βλέπω αυτούς που είπατε όλους, για χαρά. Εγώ κουράστηκα, όχι να τους ακούω, όχι να τους... Δηλαδή αν τους δω κιόλας... Θα τους βλέπεις τον χρόνο ξανά. Δεν μπορώ ρε φίλα. Εκεί με τη Λάρισα του Κούγια να παλεύουν για το ποιος θα μείνει κατηγορία, φοβερά μάτς στο αρένα. Εκεί θα έχει μάτς, ωραία. Ποιος θα μείνει κατηγορία, Ηρακλής Λάρισα. Ωραίο, ωραίο. Και η Λάρισα θα έχει τη διαιτησία με τον με τον Κούγια. Κόσμο εκεί. Μάτς. Από τώρα τα σκεφτόμαι αυτά. Πάντως τον Παπαδόπουλο το αύριο τέτοιο κοροϊδάρα δεν περίμενα ότι θα είναι. Αν τι είναι πραγματικά, πρόταση με 10 φορές παραπάνω από λαβές, είναι ανόητο αυτό που έκανε. Είναι αιτία διαζυγίου.
Εγώ αν τον είχα, αν ήμουν γυναίκα και τον είχα άντρα, τον έλεγα πού να μένουμε στον Ηρακλή και να μας βρίζουν και από πάνω. Για να κάνουμε τους ήρωες. Ρε τρελός, θα τον έλεγα. Εσύ χαζέψει να πούμε. Αλλά μπορεί να λέει και ψέματα, να μην έχει άλλη πρόταση. Εγώ ξέρω ότι είχε δύο προτάσεις. Αλλά 10 φορές παραπάνω απολαβές, πώς θα παίρνεις στον Ηρακλή. Στον Ηρακλή, κοίταξε. Τίποτα. Εάν παίρνει 50.000 ευρώ το χρόνο στον Ηρακλή, μπορούσε να παίρνει 400 κάπου αλλού. Είναι υπερβολικό το ποσό αυτό για προπονητή. Ναι, είναι υπερβολικό. Για τον Άβελ είναι πάρα πολλά. Για τον Άβελ είναι πολλά. 400 χιλιάρικα συμβόλαιο. Ένα 250 μπορεί να χτυπήσει όμως. Εντάξει. Με ένα καλό μάνατζερ. Γιατί. Σε ομάδες οι οποίες έχουν τα φώτα να το πληρώσουν. Ο Άβελ είναι αυτή τη στιγμή εις βάρος του εαυτού του. Γιατί. Αυτή τη στιγμή ανέβασε τον Ηρακλή κατηγορία. Ήρθε στα σαλόνια της ΑΕΝΚΙΣ, τον κράτησε, έφτασε στο top, έφτασε ταβάνιασε. Στο ταβάνι. Σήκω φύγε, μείνε άνεργος δύο μήνες, τρεις, θα βρεις ομάδα. Σίγουρα. Πάνε ένα μήνα στο εξωτερικό, δες το Σιμεώνε. Υπάρχουν ομάδες, ναι. Πανετολική, Ξάνθη. Κύπρες, Μύπρες, καλημέρα. Εντάξει. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Έλα φίλε. Ναι. Ναι φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα γιατρέ, καλημέρα Κώστα. Καλώς τον το φίλο. Αλέξανδρος Παουξής. Καλώς τον. Είχαμε μιλήσει πριν από λίγο. Δεν είχα συμμεριστεί, χωρίς βέβαια να είμαι περισσότερο γνώστης από σένα Κώστα, των ποδοσφαιρικών. Δεν είχα συμμεριστεί την αισιοδοξία για τον Παναθηναϊκό. Μου έλεγες ότι είναι καλύτερος, θα πάει καλύτερα στα play-off κλπ. Και σου είχα πει τότε ότι το κέντρο του Παναθηναϊκού είναι, που είναι το χάλι το, ναι, μεγάλο. Είχαμε συμφωνήσει όμως ότι, ότι αν υπήρχε δίπλα στο Ζέκα ή μάλλον και ο Ζέκας, Ζέκας ναι. Κουτρουμπής δεν είναι. Εκεί οι δύο, αν είχε δύο ποιοτικούς, αν του έβγαινε ο Εσχέν, ας πούμε, για παράδειγμα, ναι. θα μπορούσε να στηρίξει αυτή την τετράδα. Για μένα είναι πολύ καλή τετράδα. Σαφώς. Τώρα λέμε για τα playoffs. Τα playoffs ξέραμε ότι δεν είχε βγει. Αρνητική έκπληξη στα playoffs μέχρι στιγμής. Ναι, δεν ήταν. Δεν ήταν για είναι αρνητική έκπληξη. Ναι. Για μένα ευχάριστο βέβαια. Και χειρότερα εντάξει, να πάει. Εντάξει, είναι αντιπαλαθηναϊκός. Και να εξαφανιστεί ακόμα καλύτερα, να μην υπάρχει να μας ηχίζει που τον βλέπουμε. Αλλά εντάξει. Το θέμα είναι ότι ήταν υπεραισιόδοξος ο Κώστας για τον Παναθηναϊκό αυτό. Ήταν πολύ φορμαρισμένος εκείνη την περίοδο. Ανέβαινε ο Λέτρο, ανέβαινε ο Βηγιαφάνιες. Επίθεση μπροστά είναι καλή, αλλά άμα δεν έχει κέντρο. Εντάξει, ο άξονα το έχουμε πει για τον Παναθηναϊκό ότι έχει λείπει άξονα. Δηλαδή, ενώ πάμε. Εδώ βάλει τον Κουτρουμπή εξάρι. Τώρα αυτό είναι ντροπή για τη θέση του αμυντικού χαφ. Ντροπή. Τι να λέμε τώρα για τα. Ήθελα όμως να σε ρωτήσω κάτι, Κώστα, γιατί δεν έχω ακούσει να το λες αυτό. Τι πιστεύεις για τον Ίβιτς? Ο Ίβιτς αυτή τη στιγμή πάει καλά το έργο από θέμα τακτικής. Εκεί ήμουν Σιπρέγα, κάνει προετοιμασία, δεν τον είδαμε. Και επίσης τον Ίβιτς, επειδή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος οι νεαροί ποδοσφαιριστές K20 πέρα μέσα στα ποδητήρια δεν είχαν ιδιαίτερη σεβασμό, ας πούμε, απέναντι στον Ίβιτς. Δηλαδή κράταγε τα ποδητήρια πολύ καλά. Δεν ξέρω αν θα πάρει ο Σαββίδης παιχταράδες, πώς θα τον φέρονται τον Ίβιτς και πώς θα επιβληθεί ο Ίβιτς. Και στο λέω αυτό, γιατί εγώ είμαι ο καλύτερος υπάλληλος που μπορεί να υπάρξει σε εταιρεία, αλλά με βάλεις να διοργανώσω, να πούμε, για μένα, με τα ελαττώματά μου. Αν με βάλεις να κάνω το διευθυντή, άμα κάνεις να βάλω τον προϊστάμενο, θα σου τεινάξω την εταιρεία στον αέρα. Θα σου διαλύσω την εταιρεία. Γιατί, ενώ σαν άνθρωπος εγώ είμαι πειθαρχημένος στα κιλά μου, στο φαΐ μου, στο ωράριό μου, στον ύπνο μου, στις συνεργασίες μου, στη διαχείριση χρόνου μου κτλ., δεν μπορώ να πειθαρχήσω ούτε το σκύλο μου. Καταλαβαίνω. Δηλαδή, εγώ ας πούμε, τσακώνομαι γιατί ο σκύλος μπορεί να κατουρίσει και να μην πάρω χαμπάρι. Εγώ δεν μπορώ να πειθαρχήσω ούτε το σκύλο μου, ούτε τη χελώνα μου. Ενώ τον εαυτό μου, μπορώ από μόνος μου να τον φέρω σε μεγάλες δοκιμασίες. Και υποτίθεται ότι αυτό θα μπορούσε να το κάνω και στους άλλους. Είμαι αδύνατος να το κάνω στους άλλους. Κατάλαβες. Οπότε αυτό. Ο Ίβιτς, δεν ξέρω αν πρέπει να διαχειριστεί ένα παλιωτόμορο σαν τον Γκαρσία. Αν είναι να διαχειριστεί έναν δύσκολο ξέρω εγώ σαν τον Λεοντιάδη. Να διαχειριστεί έναν ξέρω εγώ το στόκ που ξενυχτάει. Ξέρω εγώ ξέρω τον παίκτη ο οποίος θέλει να παίζει. Και να μην. Ένα Μπερμπάντοφ τώρα. Δηλαδή, φαντάσου τώρα τον Ίβιτς. Να πρέπει να του φορτώσουν τον Μπερμπάντοφ. Πότε θα πάει ο Ίβιτς το βράδυ να κοιμηθεί με τη γυναίκα του, ξέρω εγώ. Θα ξυπνάει, του λέει η γυναίκα του, τι έπαθες. Θα πει, θα πάω να κάνω ένα τσιγάρο στο μπαλκόνι. Ρε, τι έπαθες, θα του λέει.
Έχω αυτό το βρωμοβούλγαρο να πούμε, δεν μπορώ να το φέρω σε βόλτα να πούμε. Ξανά θα πηγαίνει να. Ναι, πώς θα τα φέρει βόλτα. Πώς θα τα φέρει βόλτα. Είδαμε και τον Στέφεν Ρεκόρτα. Είδαμε και τον Στέφεν. Ναι, ναι, σωστό, σωστό, σωστό. Ξόδεψε άλλους 2 εκατομμύρια πώς έδωσε να πούμε. Έφερε τον Στέφεν που είναι σκυλή, ας πούμε, Γερμανός. Ναι, 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 ναι. Και τι έγινε. 60 ετών ο Στέφεν έχει κάτι 60 σαν τον Τζιρόνι που τρέχουν τα 5 χιλιόμετρα σε 35 λεπτά. Πρόσεξε τώρα. Κάτι 60 σαν τον Στέφεν που ήρθαν στην Ελλάδα. Μας πήρανε χαμπάρι. Μας πήρανε χαμπάρι. Σου λέει αυτοί οι άνθρωποι δεν γίνονται. Δεν θα βγάζε άγχος ο Στέφεν στα 60 του για τον ΠΑΟΚ. Τραβούσε στη Μαύρη Θάλασσα να πούμε εκεί πέρα στα καλύτερα εστιατόρια, έπινε, έτρωγε και τα λοιπά. Είχε γίνει σαν μοσχάρι να πούμε, γι' αυτό έπαθε και το έμφραγμα. Να είναι καλά, no. Να είναι καλά, no. Να είναι γερός, no. να ζήσει 1000 χρόνια. Έφερε και τα παλτά, γιατί είχε την κρεβατομουρμούρα με τη γυναίκα του. Ξέρεις τώρα τι είναι, ε? Να σε ξέρω εγώ, να σε, άκου τώρα, να σε προϊστάμενος σε εταιρεία φαρμάκων. Και να έχεις γιο 23 χρονών. Και να σου λέει η γυναίκα, Βασίλη, ξέρω εγώ παράδειγμα, ναι. Με το παιδί τι θα γίνει. Τι θα γίνει ρε Μαρία με το παιδί να τη λες. Πού θα το βάλεις. Πού να το βάλω. Θα το βάλεις στην εταιρεία. Μα δεν κάνει. Κάνει δεν κάνει θα το βάλεις. Και να σε έχεις τη Μύρλα κάθε μέρα. Το Βασίλη το παιδί. Πού θα το βάλεις. Έτσι είχε ο Στέφεν στο γιο του. Μάνατζερ. Τον έλεγε η άλλη. Ναι με το ζόρι. Με το ζόρι ξέρεις την αυτή μουρμούρα. Αναγκάστηκε να έφερε τα παλτά εδώ κονόμησε ο γιος. Και σηκώθηκε και έφυγε, πήρε 1,5 εκατομμύριο και είχε στα τέτοια του. Σου λέει βγήκα τέταρτο. Οπότε η άποψή μου η ποδοσφαιρική είναι ότι στείνει καλά την ομάδα του. Οι γραμμές του. Και τι πρέπει να γίνει τώρα, από εδώ και πέρα, τι πρέπει να γίνει στον ΠΑΟ, σαν προπονητής. Κοίταξε να δεις. Το θέμα αυτό δηλαδή. Ή θα πάρει προπονηταρά, ή θα κρατήσει τον Ήβιτς. Τι προπονηταρά τώρα, το Στέφεν, α πούμε. Τι προπονητάρα. Τι προπονητάρα. Τι προπονητάρα. Τι προπονητάρα. Τι προπονητάρα. Ξέρω εγώ. Το δόνει πίσω. Το δόνει πίσω. Να καλά σε είπα. Το φέρνεις. Δεν το φέρνεις. Αφού. Και στα δικαστήρια. Τον έφαγες σου χαρτί. Τον έκαψες. Ναι. Ανοησία. Τέλος πάντων ένα επίπεδο ας πούμε δόνει. Ένα επίπεδο δόνει. Ένα επίπεδο πογιέτ. Ένα επίπεδο ξέρω εγώ. Σαραντάρι. Όχι χορτασμένο, εξιντάρι δηλαδή. Όχι εξιντάρι. Όχι εξιντάρι. Ένα σαραντάρι με πενταετή αυτή η εμπειρία. Τον Κορσέι Σάο να πούμε. Λέω εγώ. Τον Κορσέι Σάο. Και άμα βγει πρώτο ο Ήβιτς. Ένα. Ναι, άμα βγει πρώτο ο Ήβιτς, αφού θέλετε το Σάντος τόσο πολύ και ο Σάντος δεν έρχεται, θα φάτε στη μάπα τον Ήβιτς. Τον Ήβιτς όμως θα πρέπει να κάνει προετοιμασία. Να. Θα πρέπει να δούμε το γυμναστή του. Ναι, 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 ναι. Πρέπει να το στηρίξεις. Πρέπει να, πει, πρέπει να πει ο Ήβιτς, ξέρεις θέλω εκεί εκεί τι σύστημα θα παίξω. Έχει θέματα ο Ήβιτς. Πρώτον, τι θα κάνει με τον Μπερμπάτοφ. Δεύτερον, θα φύγει ο Μακ να έχει άποψη ποιο παίκτη θα πάρει στη θέση του Μακ. Τρίτον, πρέπει να φτιάξει το Χαρίση σε επίπεδο καλύτερο. Πρέπει να φτιάξει τον Χατζη Ισαΐα σε επίπεδο καλύτερο. Πρέπει να φτιάξει τον Μπέλκα σε επίπεδο καλύτερο. Πρέπει να φτιάξει τον άλλον από την Κατερίνη σε επίπεδο καλύτερο. Μετά πρέπει να έχει άποψη. Πρέπει να έχει άποψη. Άποψη. Ακούμε. Άποψη. Ποιο τερματοφύλακα θα πάρει. Τον Καρνέζη. Τον Τζινότα. Να ξέρει. Να πει ναι τον θέλω. Να το ρωτήσουν. Μια φορά ο ΠΑΟΚ να κάνει μεταγραφές και ο προπονητής να το ρωτήσουν. Κάνει αυτός. Δεν κάνει. Όχι να πάρουν τους παίκτες πρώτα και μετά να πάρουν τον προπονητή. Και να γίνεται αυτό που γίνεται. Άμα είναι να φύγει. Άμα είναι να μείνει ο Ήβιτς εδώ. Να κάνουν τις μεταγραφές και το τέλη Ιουνίου να πάρουν προπονητή, μη σώσουν και τον πάρουν. Καλύτερα να μείνουν έτσι. Να σε καλά. Να σε καλά. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Χίλιες φορές να μείνουν έτσι. Βέβαια. Εγώ προτείνω στη Ρεάλ να θέλει πάρει το κύπελλο να βάλει το Ζιντάν μέσα να παίξει λάθος και λίγο μπάλα. Να το βάλει. Καντέρε Σκούλη. Το Σάββατο στο Άκα έχει ήττα. Και μετά θα βγαίνετε στο Ραπτόπουλο και θα κλαίτε. Άντε τώρα κοιμηθείτε τώρα. Λίκια σκού και αύριο δείτε πως η Αεκάρα θα σας γλεντάει. Λέει ο 764. Αυτή η κολόνια κρατάει χρόνια. Καλημέρα στον επόμενο κύριο. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε. Γεια σου φίλε μου, τι κάνεις. Την παλεύουμε. Την παλεύετε. Ο παδός της ΑΕΚ είμαι. Ναι. Ναι. Λίγο θα ήθελα να μιλήσουμε για τον Τίγρη, μα... Ναι. Σ' ακούω πολύ καιρό τον κράζεις. Τώρα θέλω να μου πεις την αλήθεια, το κάνεις επίτηδες ή το πιστεύεις αυτό που κάνεις. Το πιστεύω.
το πιστεύω τη φορά. Τότε μερικές ερωτήσεις και θέλω απαντήσεις. Φέτος ο Ολυμπιακός δύο φορές από ποιον έχασε. Από την ΑΕΚ. Αυτό δεν λέει τίποτα. Άστρα, όχι, με τον γιατρό δεν θέλω να μιλήσω γιατί για μένα είναι... Δεν υπάρχει, είναι άσχητος. Είναι άσχητος. Sorry για τη λέξη. Ναι, δεν θέλω να μιλήσω καν τον αγνώ τελείως. Τον αγνώ. Λοιπόν, ναι. Από την ΑΕΚ εσύ λες έχασε. Ναι. Δηλαδή πιστεύεις ότι έχασα τον Μπέκχαρτ, τον Πλατέρα και τον Αραβίδη. Εγώ λέω έχασα τον Τίγρη. Συμφωνείς ή διαφωνείς και μπορώ να σου τεκμηριώσω. Έχασε από τον Τίγρη, από τον Τίγρη έχασε... Από τον Τίγρη. Μάλιστα. Άμα θέλεις άσχησε λίγο χρόνο. Ναι, κάτσε πες το πρώτο. Εξωαγωνιστικά εννοείς. Όχι, θα σου πω. Στο πρώτο παιχνίδι, στο πρωτάθλημα που ήθελε το αίτητο, και παρένθεση εδώ, αίτητο τίτλο πήρε μόνο η ΑΕΚ φέτος. Όχι ο Ολυμπιακός. Πήρε το κύπελλο αίτητη με ένα γκολ. Από τον Ηρακλή, όταν κερδίσαμε 4-0 και το βάλω στο 90 με το Βέλιο, και ένα γκολ με στον Ατρόμητο. Λοιπόν, στο πρώτο παιχνίδι στο ΆΚΑ είχε φέρει μια πεντάδα δολοφονική για να την εκτελέσει η ΑΕΚ. Εγώ σ' άκουγα στο ραδιόφωνο και έλεγε καλύτερα να μην παίξει η ΑΕΚ γιατί θα τιμωρηθεί. Θα φάει μειοτρίς, θα μπουν φιλάθλοι μέσα και όλα αυτά. Όχι μόνο δεν μπήκαν φιλάθλοι μέσα. Στο ημίχρονο όταν δεν έδωσαν απέναντι στο Ζουκουλίνη, ο Τίγρης έκανε ό,τι έκανε. Καλά έκανε. Στο δεύτερο ημίχρονο. Καλά έκανε. Πολύ καλά έκανε. Καλά έκανε. Και πάμε παρακάτω. Και δικαιώθηκε για αυτό που έκανε. Άρα σαν να μην το έκανε. Είδες τι έκανε το κύπολο, πάει Αγία Σοφιά, την ξεχάσαμε. Άστα Αγία Σοφιά, εσύ γιατρέ, όταν θα γίνει Αγία Σοφιά, θα σε βρω εσένα γιατρέ. Θα έρθω σε ένα μετά. Λοιπόν, γίνεται σε 10 μέρες, παίρνει η άδεια. Έλα, ναι. Πάμε, λοιπόν, πάμε παρακάτω. Φτάνουμε στο κύπελο. Πάμε. Θέλω να μου πεις, αντικειμενικά τώρα έτσι, ποιος εξασφάλισε ισοδυναμία στο κύπελο και 50% διαιτησία. Ο Μελισανίδης. Εννοείται. Βέβαια. Λοιπόν, πες μου ποιος είπε δεν κατεβαίνω να παίξω με αυτούς τους επόπτες. Ο Μελισανίδης. Και άλλαξε η ΕΠΟ, ναι. Και άλλαξε η ΕΠΟ μετά από 20 χρόνια, έκανε το χατήρι του Μελισανίδη. Ποιος σου έκανε αυτό. Ο Μελισανίδης. Ο Μελισανίδης το. Ο Μελισανίδης. Ναι. Ωραία. Ό,τι σε ρωτάω θα λες ο Μελισανίδης. Πάμε παρακάτω. Το πιο καυτό όνομα του μεταγραφικού, εγώ δεν σου λέω αν είναι καλός παίξει όχι. Ποιος το πήρε το πρώτο όνομα φέτος. Τον Μπαγκασέτα. Τον Μπαγκασέτα. Δεν τον πήρα χωρίς λεφτά. Χωρίς λεφτά, ναι. Δεν έχει καμία σημασία. Ποιος τον πήρε, θέλω να λες όνομα. Δεν τον πήρε ακόμα, τον Γενάρη θα τον πάρει. Τον πήρε, σου λέω εγώ, τον πήρε. Θα τον πάρει το καλοκαίρι. Πρώτη μέρα προετοιμασία, ο πρώτος θα είναι στο ακομαγικό. Μαγκιά του αν είναι πρώτη μέρα εκεί. Ναι, ποιος τον πήρε, πες μου. Ο Μελισανίδης θα χτυπήσει τον με τον Μπαγκασέτα τον Μπαγκασέτα. Από ποιον τον πήρε, από τον Γαύρο. Δεν νομίζω να ενδιαφέρθηκε ο Γαύρος. Όχι ενδιαφέρθηκε. Το ανακοίνωσε επίσημη Πανιωνίου, μας έδινε 700.000 ευρώ Μαρινάκης, αλλά ο παίκτης πήγε στο κότερο του Μελισανίδη και υπέγραψε. Το δεύτερο πιο καυτό όνομα, Βέλιος. Ποιος θα τον πάρει. Στην Αγγλία θα πάει. Στο Μελισανίδη θα πάει. Εάν πάει στο Μελισανίδη, σου βγάζω το καπέλο που λέει ο Κόκκινος. Μακάρι. Θα σε ξαναπάρω τηλέφωνο. Μακάρι φίλε να το πάρει, αλλά να σου έχει πω κάτι. Έχει κλείσει ήδη, άκου να σου πω επειδή ξέρω. Έχει κλείσει ήδη, αλλά περιμένει να εγκριθεί από τον καινούργιο προπονητή της ΑΕΚ. Το τρίτο πιο καυτό όνομα που τον ήθελε επίσης ο Ολυμπιακός. Ποιος είναι. Τερματοφύλακας παίζει. Ήταν εκτός αποστολής μέσω ΠΑΟΚ. Ο Διούδης. Ποιος θα τον πάρει, αν το θέλει. Ο Μελισανίδης. Δεν μου λέει τίποτα. Όχι. Δεν πειράζει. Από τον Γάβρο ποιος παίρνει παίκτες. Να σε θυμίσω ότι ο Γάβρος έκανε ασία στο ΠΑΟΚ με Φορτούνι, με Θα πάρουν τον Μπάρκα αυτοί, ρε. Με Πελέ. Καλός ο Μπάρκας. Καλός είναι ο Μπάρκας. Ναι, πολύ καλός. Πολύ καλός. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Η ΑΕΚ έπαιξε από τη ΓΑΜΑ Εθνική. Έλεγες δεν πήρε, έκθεσε, δεν έκανε το άλλο. Κύπελο ποιος πήρε. Τρόπε. Η ΑΕΚ. Έχει την τύχη στα χέρια της. Ποιος συνέχει. Στα play-off. Η ΑΕΚ. Αυτά ποιος πιστεύεις ότι θα κάνει. Ο Μενισανίδης. Να απαντήσω. Σ' άκουσα. Ναι, βεβαίως. Βεβαίως. Δεν κάνουμε τώρα. Όχι. Εγώ είχα πει ότι... Γιατί σ' ακούω επειδή πραγματικά σε πιστεύω και άκουμε, πιστεύω. Άκουμε. Θέλεις πολύ καλά το ποδόσφαιρο, αλλά αδικείς ο Μελισανίδη. Γιατί το κάνεις αυτό. Άκουμε. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Θα σου πω. Ναι. Ο Μελισανίδης πήρε την ΑΕΚ, πήγε γάμα εθνική, βρήκε γρήγορα εκαθαριστή, δεν έκανε σαν τον Άρη αυτό που έγινε. Πήρε την ομάδα γάμα εθνική, β' εθνική, α' εθνική. Πρόσεξε να δεις. Είχα πει ότι τώρα κρίνει το Μελισανίδης από το καλοκαίρι αυτό. Πήρε τίτλο. Αν η Ελλάδα δεν έπεφτε, ο Μελισανίδης θα έπαιρνε τα 5 εκατομμύρια. Μπήκε στους ομίλους. Ναι. Άσχετα αν έπεσε η Ελλάδα. Ακούμε λίγο. Είπε ότι θα κάνει τρία πράγματα. Πρώτον, θα κάνει ομάδα
πρωταθλητισμού και α το χάσει. Εμένα... Το είπε θα εξαφανίσει τον Ολυμπιακό. Ο Μαρινάκης έφυγε. Δεν θέλω να τον εξαφανίσει τον Ολυμπιακό. Α κάνει πρωταθλητισμό. Δεύτερον, θα πάρει τη διαιτησία με το μέρο του. Και τρίτον, θα κάνει. Ακούμε. Εγώ θέλω να τα κάνει. Εμένα ακού. Εγώ θέλω να τα κάνει. Θέλω να τα κάνει. Γιατί βαρέθηκε 20 χρόνια τον ίδιο. Ξέρω εγώ. Βιαστή. Εγώ δεν θέλω να γίνει χαλίφη στη θέση του χαλίφη, σαν φίλα του ΣΑΕΚ. Δεν με ενοχλεί εμένα αυτό. Εμένα δεν με ενοχλεί, γιατί ξέρω τι θα γίνει αν θα γίνει. Η Γιουβέντους δεν έπεσε γάμα, έπεσε β και είχε μέσα 4 μεγαθύρια. Νέντβετ, Μπουφόν. Ναι, ο Μπουφόν έμεινε. Πιέρο και ακόμη ένα, δεν θυμάμαι. Το Δελπιέρο. Το Δελπιέρο. Δελπιέρο, μπράβο, μπράβο φίλε μου. Ξέρεις μετά από πόσα χρόνια πήρε τίτλο. 5. Η Γιουβέντους. 4. 4. 5. 5. Το 11. 5. 5. Ενημερωμένος για τους μπράβο. Λοιπόν, είμαι άσχητος βέβαια. Το ξέρω. Είσαι άσχητος στα θέματα της ΑΕΚ. Όχι, δεν νομίζω. ΑΕΚΤΣΙ! Το Μελισανίδη. Ακούμε λίγο. Θα σου πω τι. Πόσο δύσκολο είναι κόσα που ξέρει από βαβό. Θα σου πω τη φιλοσοφία μου εγώ. Εγώ το Μελισανίδη τον μετράω σαν παράγοντα 5 φορές παραπάνω από τον Σαββίδη. Έχοντας στο μυαλό μου τις ικανότητες του. Άρα το κάνεις κριτική επειδή τον πιστεύεις πολύ. Είμαι πολύ απαιτητικός, ναι. Από το Σαββίδι, από το Σαββίδι, άκουμε. Από το Σαββίδι και τον ΠΑΟΚ, αν δεν κάνει πρωταθλητισμό, δεν θα τον κράξω γιατί ξέρω το μέγεθός του, οι γνώσεις του και ομερτά γύρω-γύρω από τον ΠΑΟΚ. Τι άλλο να σε κάνει φέτος ο Μελισσανίδης με το καλημέρα. Σε έκανε καινούργια γραφεία. Σε έχει φτάσει στο γήπεδο που ήταν πάρα πολύ δύσκολο να γίνει στην αδέρφια. Μπορεί να μην γίνει έτσι. Το έχει φτάσει στο 95%. Κατά τη γνώμη μου θα γίνει και είμαι σίγουρος. Το έχει φτάσει στο 95%. Όταν το ρωτήσα στη συνέντευξή του. Plan B, είπε δεν υπάρχει ούτε plan B ούτε. Θα πάρω τα λόγια μου πίσω φέτος, εάν δω ομάδα πρωταθλητισμού, όχι το 3-5-2 σφίγγομαι μόνο για να βγω στην κόντρα, να παράγω κιόλας. Όσα μου έχεις παίξει μπάλα, ξέρεις από ποδόσφαιρο και ξέρεις ότι μια ομάδα γάμα εθνικής δεν μπορούσε με το καλημέρα να τα αλλάξει όλα. Θα ήταν ανήθικο να διώξει τον Αραβίδη, τον Σοηλέδη, τον Πλατέλα, τώρα σου λέω ονόματα του Τζανετόπουλο. Τον Ανέστη, οι οποίοι περάσανε για τον ΑΒ λόγο, για μένα δεν αξίζανε την πόρτα της Εθνικής. Δεν μπορούσε να διαλύσει αυτήν την ομάδα. Έπρεπε να ξεκινήσει με τον Βέλα, έπρεπε να το δοκιμάσει αυτό το μοντέλο. Μόλις είδε ότι δεν πετύχαινε, το έδιωξε, το πάλεψε, πήρε έναν καλύτερο προπονητή, πήρε τον Μπογκέτ. Δεν τα βρήκε εκεί. Δεν μπορούσε να τα αλλάξει όλα με το καλημέρα. Εγώ την ψώνησα με τον Μελισανίδη γιατί πίστεψα ότι διώχνει τον Μπογκέτ επειδή ο Μπογκέτ είχε απαιτήσεις για τη νέα χρονιά. Υψηλότατες, τις οποίες ο Μελισσανίδης... Ναι. Όχι φίλε, πάλι θα πω συνάμεις κάτω μου για πάρει ένα προπονητή εξίσου με τον Μπογκέτ. Πάλι θα ζητήσεις παίχτες. Με τον Μπογκέτ κάτι άλλο έγινε. Ωραία. Τον ήθελε τον Μπογκέτ. Θα το δούμε, θα το κρίνουμε και μελλοντικά θα πάρουμε ένα ωραίο καλοκαίρι. Στον Μπογκέτ βέβαια πήγε στην Πριμέρα, στην Πέτης. Πήγε στην Πέτης. Τα λέμε, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Με το καλημέρα. Να είσαι καλά. Φυλάκια στο Χαλκιά. Εδώ θα είμαστε να σε πονάμε πράσινο, θα βλέπεις και θα κλαις. Ποιο πράσινο. Πράσινο θα βλέπεις και θα κλαις, σου λένε. Χορτάρι. Όχι. Φανέλα. Τέταρτος από το τέλος. Καλημέρα. Έλα, εγώ είμαι. Μάλιστα, εσείς. Κώστα, ακόμα ένας τέτοιος εκτής αν βγει, θα λέμε πού είναι ο Μαρινάκης. Δεν το ρώτησε όμως το αυτοκίνητο του καθηγητή στα Γιάννα, ποιος το έκοψε. Δεν θέλουμε το στον αέρα τώρα. Ναι, όχι, εγώ ρωτάω, δεν απαντάω. Αλλά παντού σε αυτός. Λοιπόν, απεδείχθη, απεδείχθη κάτι. Γιατί στο φούρνο του αυτού απεδείχθη τίποτε. Γιατί στο προπονητή της Ξάδης που ένας δικός σου ακούγεται ότι έγινε απεδείχθη τίποτε. Δεν απεδείχθη, γι' αυτό τίποτα, δεν λέμε και το όνομα. Ερωτήματα βάζουμε τώρα. Δες τώρα τι σου κάνει ο φανατισμός ακόμα και σε ανθρώπους που έχουν κάποια λογική, έτσι. Ναι. Βγήκε προηγουμένως ο κύριος Κώστας και είπε ότι πες τον Αλβανός, ο δικός μας, πώς το λένε. Ο Κάτσε. Ο Κάτσε δεν παίζει. Νομίζω ότι ξέρεις τι είναι. Δεν σκέφτηκε ο Μπαρμπόσα πώς έπαιξε. Ο Μπαρμπόσα έπαιξε, γιατί φάγανε και οι δυο από τρεις αγωνιστικές, γιατί έπαιξε και ένα αγώνα, ήταν τιμωρημένος και ένα αγώνα στο κύπελο. Ναι. Ο Κάτσε παίζει την επόμενη φορά. Με την ΑΕΚ παίζει μια χαρά. Αλλά με κάνει εντύπωση ότι πώς τα βλέπει τα πράγματα. Εγώ έβλεπα τον αγώνα του με τον Παναθηναϊκό. Και επειδή ήθελε να λήξει ισόπαλος και κέρδιζε η ΑΕΚ, στο πρώτο ημίχρονο η ΑΕΚ είχε κάνει μια εμφάνιση ότι λυπάσαι.
δεν μπορούσε να περάσει το κέντρο, δεν μπορούσε να αλλάξει το κέντρο. Πόσο κόσμο είχε άξιο το γήπεδο του Παναθηναϊκού, συγγνώμη, ρωτάω έτσι. Μπορείτε τι πράγμα. Πόσο κόσμο είχε. 8-9 χιλιάδες. Κυπελούχο ΣΑΕΚ, 8-9 χιλιάδες. Δεν μπορούσε να καταλάβει καλά. 8-9 χιλιάδες λοιπόν είναι κυπελούχο ΣΑΕΚ. Είναι που εκτιμούν το κύπελο, νομίζω. Ναι. Εντάξει, υπάρχει και τύχη στο ποδόσφαιρο. Μα αυτό ήθελα να καταλήξω. Δηλαδή, και έλεγα, μάλλον θα ισοφαρίσω που να ήταν 20. Του είχε βάλει με συναισθία. Δηλαδή, οι άλλοι δεν μπορούσαν. Φαινόταν κουρασμένοι, φαινόταν τελείω ανοργάνωτοι, α πούμε. Και έλεγα τώρα δεν σου φορήσει ο Παναθηναϊκός και στο δεύτερο μήκο θα σου βάλει και ο γκολ. Και δεν ήθελα να σου βάλει και ο γκολ. Και δες ό,τι συμβαίνει. Όντως. Βάζει ένα γκολ η ΑΕΚ σε μια ωραία κατεβασιά όντως, ο Μπαρμπόσα. Βγαίνει ο άλλο, βγάζει τον άλλο με κόκκινη κάρτα που δεν είναι για κόκκινη κάρτα. Και παρόλα αυτά το έκανε 2-1 και μετά βέβαια δεν μπορούσε να κάνει παραπάνω ο Παναθηναϊκός. Αλλά εγώ θέλω να μου πεις, είδες την ΑΕΚ να παίξει ένα παιχνίδι σε όλο το πρωτάθλημα και στο κύπελο που να πεις άλλη τι ωραία, τι μπάλα παίζει. Κουραστική ομάδα. Τελείως. Τελείως κουραστική, τελείως, δηλαδή νομίζω ότι τέτοια τύχη δεν μπορεί να έχει άλλη φορά, ας πούμε, άλλη ομάδα. Εγώ πιστεύω ότι θα τους κερδίσουμε, ότι θα τους πάρουμε, δηλαδή είναι άδικο τώρα η ΑΕΚ να έρθει πρώτη στα πύλους. Και ο Παναθηναϊκός είναι καλύτερος στην ΑΕΚ. Τώρα γιατί τι γίνεται με τον Ηρακλή, τι γίνεται του χρόνου θα... Εάν δεν πάρει αδειοδότηση Ηρακλής του χρόνου, αποχαιρετά την κατηγορία ό,τι και να κάνει. Εγώ φοβάμαι μην τυχόν έχουμε κανένα πρόβλημα με το αυτό, γιατί δεν θέλω να πέσει βέβαια. Αλλά μην τυχόν, ας πούμε, λέμε ότι αυτή η χρονιά για την οποία. Τώρα που ο Ρέμος πλήρωσε τον παλιό Ηρακλή, μπορεί να δω πάλι. Να αναβιώσει ο άλλος. Μπορεί να αναβιώσει. Από ποια κατηγορία θα ξεκινήσει, από γάμαρα τεχνική. Δεν ξέρω ποια κρίμα είναι. Κρίμα καθόλου δεν είναι. Κάθε ομάδα πληρώνει τις συνέπειες όπως πρέπει. Ό,τι έχει πράξει, τι να κάνουμε. Ο κόσμος τι φταίει. Φταίει και ο κόσμος βέβαια. Ο κόσμος δεν φταίει καθόλου. Με την έννοια ότι το μόνο που μπορεί να κάνει να δώσει ένα εισιτήριο, λίγο να συνεισφέρει. Εντάξει, δεν είναι και πολύ ο κόσμος στην Ηρακλή, δεν είναι και μεγάλο πλάνο. Εμένα στην Ηρακλή, δηλαδή μια ατμόσφαιρα την οποία τη δημιουργούν και ορισμένοι που βγαίνουν στα ραδιόφωνα, φίλοι και την υπάρχει. Εκείνο που με ενοχλεί είναι ότι δίνει την εντύπωση σε μερικούς φιλάδους αυτοί που βγαίνουν ότι έχει καβαλήσει το καλάμι. Ότι είναι πια το. Δεν νομίζω, όχι. Ο κόσμος του Ηρακλή κουράστηκε από την ίδια την ομάδα. Επειδή έχουμε πάρα πολλούς Ηρακλειδείς. Οι οποίοι είχαν συνέπεια μέχρι το 2010 και έχουν εξαφανιστεί. Και τώρα θεωρητικά που η ομάδα έχει ξαναγυρίσει την κατηγορία, δεν πιστεύουν ότι υπάρχει το παραγωγικό δυναμικό γενικότερα. Δεν τους εμπνέει κάτι. Είτε οργανωμένοι της ομάδας. Υπάρχει μια έπαρση από ορισμένους. Όχι, που πολύ ελάχιστη. Που ενώ η ομάδα, ας πούμε, κινδυνεύει οικονομικά, σηκώνω, ας πούμε, λες και εγώ δεν ξέρω τι είναι. Ας πούμε, να μην παίξουμε, δεν θα κόψουμε εισιτήρια. Είμαστε οι πρώτοι. Δηλαδή, εγώ σου λέω με τον ΠΑΟΚ να έκοβε 10.000 εισιτήρια από 20 ευρώ, θα πει 200.000. Τουλάχιστον δεν θα ξεφτελιζόταν να μην έχει να πληρώσει ρεύμα και νερό, κατάλαβες. Δεν είναι σίγουρο ότι οι ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ θα πληρώνουν, αν πέραν και μεντού. Λες. Καλά, το έχουν κάνει κατ' επανάληψη στο παρελθόν. Θα κόλλανε τώρα. Πρώτη φορά θα το κάνουν. Να είστε καλά. Η Γιούβε λέει να έπεσε το 6. Ναι, εντάξει, τη μέτρησα από το 11-12 που πήγε στο Jay Stadium. Ναι. Εντάξει, αλήθεια είναι. 6 χρόνια άμα το πάσω το πήρε το 12. 11-12 χρονιά. Καλώς τον, καλημέρα. Έλα, ραπ. Έλα, φίλε. Τι κάνετε, καλημέρα. Τι παλεύουμε. Χαίρομαι. Καλημέρα και στον Κατρό και στον Χιλιτίδη μέσα. Εδώ είναι όλοι. 2-3 πράγματα έτσι, γιατί βλέπω ότι δεν έχω και πολλή ώρα. Εντάξει, έχεις. Παρασκευή είναι. Έλα, πες. Ωραία, πολύ ωραία. Καταρχήν, αύριο τον αγώνα, ναι. Στην αποθήκη 8, ναι. Μπορεί να έρθει οποιοσδήποτε. Δεν ξέρω. Για το Ρεάλ Ατλέτικο. Ναι. Νομίζω είναι ελεύθερη η φάση εκεί πέρα. Δεν ξέρω. Νομίζω. Γιατί κληρώσαν εισιτήρια και τέτοια. Όχι. Πριν κάποιες μέρες είχατε εκεί πέρα στην μεσημεριανή εκπομπή με τον κόσμο. Ήταν για το καζίνο εκείνο. Α, άλλο είναι. Αυτό είναι άλλο μου φαίνεται. Άλλη εκδήλωση πρέπει να είναι. Ναι, είναι άλλη. Μάλιστα, ωραία. Εντάξει, μπορείς να πας εκεί, θα είναι ο Νίκος ο Κουλιανός. Εκεί θα είσαι. Όχι. Έλα ρε. Θα είναι και θα το παρουσιάσει ο Κουλιανός με το Ραγκάτσι. Ο Κόκκινος. Πού ξέρω εγώ τι είμαι, εγώ κόμμανα του Κόκκινου είμαι. Ρωτάω ρε αγόρι μου, ρωτάω μια ερώτηση. Okay. Εγώ τα βλέπω τα μάτς. Θέλω να τα μελετήσω, να τα κάνω. Δηλαδή έχω άλλη. Θα είναι show αυτό. Παίρνω τα χαρτιά μου, παίρνω τα μολύβια μου. Ψηλαπομόνωση, θέλεις το χρόνο σου και το χώρο. Ναι, κοίταξε τώρα. Κάτω να δουνε μάτς. Φέρε ένα ουίσκι, φέρε δεύτερο ουίσκι. Χτυπάει το τηλέφωνο, ποιος είναι, τι έγινε κτλ. Βγαίνει έξω, κάνει τσιγάρο, μπαίνει μέσα. Χάνει 6 λεπτά. Μάτς βλέπει αυτός τώρα. Ναι, σωστό. Μάτς. Εγώ εκείνη την ώρα που βλέπω μάτς, χτυπάει το τηλέφωνο, δεν το σηκώνω σε κανέναν. Καλά, εξηγήσει. Δηλαδή και να πεθάνει κανένας.
Θα πω, αν τελειώσει το μάτς και πείτε μου ποιος πέθανε. Δεν με ενδιαφέρει εκείνη την ώρα, δηλαδή είμαι στον κόσμο μου. Ούτε καπνίζω, ούτε πίνω, ούτε τρώω, ούτε καν βλέπω το μάτς. Σημειώνω για να μην ξεχάσω. Μπορεί να μου φύγει μια, να γίνει μια φάση να θέλω να τη σχολιάσω, τη σημειώνω. Πάω μετά σπίτι, τα καθαρογράφω. Πάει κατουράει το σκυλί πάνω στα καρδιά, να πούμε. Λέγε ρε φίλε. Λοιπόν, στην αποθήκη, λοιπόν, στην αποθήκη θα μαζευτεί κόσμος, θα μαζευτεί κόσμος και θα γίνει παρουσίαση από τον Νίκο τον Κουλιανό και τον Χρήστο τον Ραγκάτση. Πολύ ωραία. Νομίζω είναι ωραία εκδήλωση. Κάτι παρόμοιο είχε γίνει και σε ένα μάτι της Εθνικής στην παραλία. Τότε την παρουσίαση την είχε κάνει ο Γρηγόρης ο Κόκκινος. Αν θυμάσαι καλά. Το τρελό το αγόρι, έτσι. Ναι. Λοιπόν, δεύτερον. Αύριο για το παιχνίδι δεν ξέρω. Υπάρχουν δύο τα σενάρια. Ένα σενάριο είναι αυτό που θέλω και ένα σενάριο που νομίζω ότι θα γίνει. Για πες. Αυτό που θα γίνει νομίζω ότι θα μπει με το κλασικό στυλ που έχει η Ατλέτικο να βάλει ένα γκολ μπαμπαμ. Σφαιροπετάνη δηλαδή στο πρώτο. Δηλαδή αν μπορεί και στην πρώτη φάση δηλαδή να βάλει ένα γκολ. Από μετά συντήρηση δυνάμεων να τελειώσει το ημίχρονο, ναι. Έτσι απλά. Θα κρατήσει όλες τις δυνάμεις στο δεύτερο. Εμένα η ψυχή μου θα φεύγει σε κάθε φάση μέχρι να μπει το γκολ. Ένα, αυτό το ένα και μοναδικό της Ρεάλ. Ναι. Δεν, συμφωνώ με αυτό που άκουσα. Δεν πιστεύω ότι θα το τραβήξει ο Σιμεώνο στα πέναλτι. Θεωρώ δεν το συμφέρει, αλλά αυτό το ρίσκο. Συμφωνείς με τον γιατρό. Ναι. Δεν θα το επιτρέψει νομίζω αυτό το πράγμα. Μπορεί να το πάρει το παιχνίδι στο 90 λεπτό θα το πάρει. Και θα πάει κάπως έτσι. Δηλαδή μπαμ, πάρτε το 0-1 και αυτό. Και φυσικά αυτό που θα ήθελα εγώ είναι να δω τη Ρεάλ να τους τρολάρει στο γήπεδο. Να τους τρολάρει ρε φίλε. Αυτή η άμυνα που παίζει ο Σιμεώνη νομίζω ότι είναι αρκετά έξυπνη. Θεωρώ ότι αντλούν μεγάλη δύναμη οι παίχτες από την πίστη που έχουν στο σύστημα, γιατί το έχουν δει ότι δουλεύει. Και οπότε εγώ θα ήθελα να δω κάτι που ίσως να μην το περιμένουν. Δεν ξέρω, μπορεί να κάνω και λάθος, Ράφ, θα μου πεις. Θα ήθελα να δω λίγο περισσότερο κίνηση χωρίς την μπάλα. Και η πνευματική κούραση της Ατλέτικο είναι πάρα πολύ μεγάλη, διότι χρειάζεται μεγάλη αφοσίωση στα μέτρα, στις γραμμές, στις αποστάσεις. Ναι, αλλά έχει ξεκουραστεί. Έχει παίξει το μεγάλο μάτσο τελευταίο με την Μπάγερν. Είναι δηλαδή καταπονεμένη και πνευματικά η Ατλέτικο, έτσι. Ναι, δεν το πολύ πιστεύω αυτό. Νομίζω ότι έχει κρατήσει λίγη δύναμη για αυτό το παιχνίδι ακριβώς. Νομίζω ότι είναι πνευματικό το κόλπο του. Αν πάρει και το Champions League ο Σιμεώνε με αυτή την Ατλέτικο, νομίζω ότι πλέον θα είναι ο μεγαλύτερος προβλητής όλων των εποχών. Πολύ καλή ερώτηση ήταν στην αρχή, τι θα έκανε ο Σιμεώνε σε μια άλλη ομάδα με μεγαλύτερες αποτυχίες. Θα το δούμε κάποια στιγμή. Θα το δούμε κάποια στιγμή κι αυτό. Και αυτό που έτσι ήθελα να σε ρωτήσω, ρε, πες την αλήθεια ρε φίλε, τώρα μεταξύ μας δεν ξέρω αν ακούει ο Κόκκινος, αλλά ακούει δεν ακούει, θέλω να μου πεις την αλήθεια ρε φίλε. Έχεις πει κατ' επανάληψη ότι δεν πίνεις ξύδια, μύδια, ουίσκι και τέτοια και οκ, σε πιστεύω και όλα αυτά και το ξέρω. Εγώ αρχίζω να πιστεύω πλέον και το βλέπω ότι πίνεις κάτι ρε φίλε. Και ξέρεις τι πίνεις ρε αγόρι μου, αλλά το πίνεις έτσι γιατί το γουστάρεις, είναι πολύ προσωπικό αυτό το πιωματάκι που κάνεις, την αλήθεια πες έτσι. Πίνεις κόκκινο ρε μάγκα, πες την αλήθεια. Πίνεις κόκκινο, έρχεσαι το μεσημέρι εκεί πέρα, βλέπεις τα μαγουλάκια και τα ροδαλά να πούμε έτσι. Και όπως και να σε θες λίγο να πεις εκεί να τον πατήσεις μερικές. Ρε φίλε, θα σου πω κάτι. Την αλήθεια. Θα σου πω δύο πράγματα που είμαι πολύ τυχερός. Στα αφεντικά που είχα, όλα σχεδόν, από τότε που ήμουν μικρός, είχα πέσει σε καλά αφεντικά. Εντάξει. Και εκτός, ραδιοφώνων, τηλεόραση κτλ. Και το σημαντικότερο για μένα είναι να έρχομαι στη δουλειά και να περνάω καλά. Είναι λίγοι άνθρωποι σε αυτή τη γη που πάει στη δουλειά και περνάει καλά. Να σε καλά. Για καλά. Έγινε. Είμαι κολόφαρδος αυτό το κομμάτι. Πολύ τυχερός. Πάω στη δουλειά και φτιάχνομαι, ρε παιδί μου, φτιάχνομαι. Πώς να σου το πω. Καλημέρα. Ναι. Έλα. Καλώς τον. Ναι. Καλημέρα. Μυρίζει φρεσκάδα. Έτσι. Μπράβο, ναι. Ποια ομάδα πιάσανε για δωροδοκίες και αποδείχθηκε, όπως λες Ραπτόπουλε, και δεν την τιμωρήσανε? Την ΑΕΚ. Την ΑΕΚ. Ποια έκανε τα μεγαλύτερα έσχη τώρα τελευταία στη ΓΑΜΑ και στη ΒΙΤΑ Εθνική? Η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ. Συνεχίστηκε δηλαδή το παλιό το έργο. Της ΑΕΚ. Και γιατί εσείς κάνετε κολό αυτές με την ΑΕΚ τότε? Μισό λεπτό. Τι κάνουμε? Και όταν έρχεται η ΑΕΚ και κερδίσει την Τούμπα χειροκροτάτε για τις χαμένες πατρίδες, θα πούμε. Ποιος το είπε αυτό? Εγώ το λέω, ποιος το λέει. Και επειδή το λες εσύ, τι έγινε? Γιατί είναι αλήθεια. Δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα. Γιατί άμα δηλαδή, επειδή βλέπεις μερικούς να χειροκροτάνε, αυτό τι σημαίνει? Δεν έχω δει. Και τον Ηρακλή το χειροκροτήσαν. Δηλαδή θα ήμουν εγώ με στην Τούμπα και θα χειροκροτούσα τον Ηρακλή. Πλάκα με κάνεις, ρε. Εντάξει, καμένους. Πάμε τώρα στον κύριο Κώστα, τον μεγάλο κόμπλεξ που βγάζει με τον Πάοκ. Βγάζει. Φυσικά και βγάζει.
10 χρόνια που είδες τον Πιερικό στην Αλφαεθνική, Κυρκώστα, συνεχόμενα. Και είδες και τον Κούδα. Θα συγκρίνεις τον Κούδα με τον Δωμάζο, τον Δωμάζο μέσα στην Τούμπα και τον Κούδα όπου θέλεις αλλού. Να τον μαρκάρει ο Τερζανίδης. Και ο Λιτόπουλος. Ας το Λιτόπουλο. Το Λιτόπουλο. Εγώ δεν το πρόλαβα το Λιτόπουλο, δεν το θυμάμαι. Τα έλεγε ο Δωμάζο. Πες μου 10 χρόνια να μαρκάρει ο Τερζανίδης τον Δωμάζο και να παίζει μπάλα ο Δωμάζος. Ύστερα ο Κούδας δεν ήταν αντιαθλητικός όσο ήταν ο Δωμάζος, βρώμικος ποδοσφαιρικά. Πόσα χρόνια έπαιξε ο Κούδας μπάλα, Κωστή μου? Πάνω από 63, 21 χρόνια. 21 χρόνια. Ο Κούδας το λιγότερο 15 χρόνια έπαιζε με βγαλμένη ομοπλάτη, αν δεν το ξέρετε κύριοι. Από το παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό 2-1 μες στην Τούμπα στο ξερό. Στοημένος. Με το στοημένο. Έτσι. Που κόντεψε να βγάλει και το μάτι του. Σωστά. Ο στοημένος, ναι. Ο Κούδας σε κάθε φάση που χτυπούσε και έπεφτε λίγο, αν πάθαινε κάτι ομοπλάτη του, τη βγάζανε, γι' αυτό φοβόταν ο Κούδας. Κι ούτε είχε την αβάτα κανένας γιατί ο Κούδας. Όπως είχε την αβάτα ο Δωμάζος. Με ματσαβελάκι και τέτοια. Έτσι. Γιατί πήγε να το χτυπήσει ο Λουκανίδης ο Δωμάζο, μπορείς να μου πείτε. Μες του Χαριλάου κύριε εσείς. Πήγε να το σκοτώσει, όχι να τον χτυπήσει. Πήγε να τον πατήσει. Ναι. Ήταν ο κοντός κάτω και πήγε να τον πατήσει ο Λουκανίδης. Γι' αυτό και τον έφαγε το Παναθηναϊκό. Τον έφαγε. Έτσι κύριε Κώστα. Τον έφαγε, ναι. Είναι ψέματα. Όχι, τον έφαγε. Σακελαρίδη, Λουκανίδη και κάνα δυο ακόμα τους είχε φάει. Κάνα δυο ακόμα. Γιατί δεν ήταν κατάρρος. Ύστερα τι είπες Κωστάκη να πάρουμε το Δόνι. Καλή λύση, ναι. Καλή λύση. Πάλι προσφυγή έκανε, το ξέρεις Κωστάκη. Εκεί. Εκεί, ναι. Το κυνηγάνε. Είναι λίγο το κυνηγάνε τώρα στην έρημο, επάνω είναι. Η Βεδοίνη το κυνηγάνε. Το που στο Δόνι. Και μετά με λέτε εμένα. Δηλαδή πώς γίνεται ρε Σικωστή. Πάλι να πάει σε ομάδα και να το κυνηγάνε. Τι γίνεται ρε γάμε. Είναι λίγο μπελαλής. Τι μπελαλής, λίγο μπελαλής. Είναι λίγο μπελαλής. Αλλά προπονητάρα. Μπελαλής είναι όντως. Είναι δύσκολο. Το έχει πει και ο ίδιος. Ότι είναι δύσκολος χαρακτήρας. Δύστροπος. Δύστροπος, δύσκολος. Δύσκολος. Δύστροπος. Εδώ δεν έβαλε σε θέση το γιο του. Δεν μπόρεσε να βάλει το γιο του σε θέση. Να μην πει κάτσε ρε εσύ ψωμήτρο από τον ΠΑΟΚ. Τι γράφεις και γράφεις για τον Γκαρσία. Άσχετα αν τον πήγαινε δεν τον πήγαινε τον Γκαρσία. Τι γράφεις ρε και ένας από την ΠΑΟΚ. Τα γκιούμια. Δεν έπιασε να τον πήρε εσύ. Κάτσε καλά ρε μάζεψε τώρα να μην τον... Ένας ρε εσύ τόσο... Τι κάνουν εκεί μέσα δεν μπορώ να καταλάβω. Θα σου πω εγώ σε 10 μέρες τι κάνουν. Θα γελάσει, θα γελάσει πολύ. Και κάτι άλλο θέλω τελευταίο να κλείσω. Ναι. Τότε με τα λουλούδια εσύ Βασίλη ξέρεις τίποτε. Ο Ροκίδης είχε έρθει στον Ηρακλή. Για είχε φύγει από τον Ηρακλή. Όχι είχε έρθει. Είχε έρθει. Λουλουδάς ήταν ο Ροκίδης. Ο Ροκίδης ήταν λουλουδάς. Λουλουδάς ήταν, ε. Λουλουδάς ήταν. Βασίλη μου, ε. Τι μου Βασιλάκι μου. Βασίλη. Ξέρει όπου ξέρει. Ξέρει. Βάλα ξέρει. Ο Ροκίδης, έτσι. Άντε, γεια. Πάμε στο τελευταίο για σήμερα. Καλημέρα, κύριε. Το Βασίλη. Ένα καλημέρα, παιδιά. Καλώς το να. Καλημέρα. Το Τσίπρα να έπαιρνα θα μιλούσαμε και όλα. Θα τα είχαμε πει όλα, θα είχαμε τελειώσει. Πολύ κίνηση. Να σου πω εγώ στα μια ερώτηση, ρε. Να μάλιστα, κύριε. Ποια είναι η ομάδα που σε έχει χρηματίσει πιο πολύ στη ζωή σου. Που σε έχει επηρεάσει έτσι γενικά, σαν χαρακτήρα. Και στη δουλειά σου πάνω. Ελλάδα, εξωτερικό. Ελλάδα. Για Ελλάδα. Ναι. Για Ελλάδα. Η ομάδα... Θα να πει σωστά. Κοίταξε, η πρώτη ομάδα που με έκανε κλικ ήταν η ΑΕΚ. Δεν σου λέω για προτίμηση, γενικά σαν χαρακτήρα πώς επηρεάζεις τη δουλειά σου, το πώς σκέφτεσαι, το τι κοιτάς, τι ψάχνεις. Ο Πανιώνιος του Καμίτσι που πήρε κύπελλο από τον Παναθηναϊκό το 1998 είναι μια ομάδα. Τεράστια έκπληξη εκείνη. Εκείνη είναι μια ομάδα που μου έκανε κλικ. Μου έκανε μεγάλο και τον Πάκ, μαγιά. Μου έκανε μεγάλο κλικ. Μου έκανε μεγάλο κλικ εκείνη η ομάδα με εμβολιάδη προπονητή. Λοιπόν. Να λυτζεί. Εγώ πιστεύω άρεσε επηρέαση, φίλε. Για ποδοσφαιρικά, για χορτάρι, δεν μου μιλάς. Όχι.
γενικά, ας πούμε, στην εκπομπή σου, ας πούμε πριν 7 χρόνια έτσι που έπαιρνα από εκεί που, είχες τελείως διαφορετικό θεματολογία. Από τότε που άρχισε αφανίστηκε, άρχισε να βλέπεις μπάλα, να κοιτάς Ευρώπη, τέτοια συστήματα. Κόπηκε η ίντριγα, κόπηκε το κατάλαβες, κόπηκε το παιχνίδι αυτό. Ναι, που, δηλαδή στην κριτική σου τι θες να μου πεις, ότι τι. Θέλω να σου πω ότι ο Άρης είναι το νούμερο ένα ρε, στο πώς συμπεριφέρεται και στο αυτά που λες. Δηλαδή τώρα αν ήταν ο Άρης στην Αλφα Εθνική, αποκλείται να μιλούς για Σιμώνε, για συστήματα, για τέτοια, αυτό πιστεύω. Ε, ναι. Θα έλεγα για τον Έγρη, τον Σαουρίδη, τον Κόντι. Άντρα, ναι. Εντάξει, αφού εξαφανίστηκε. Εντάξει, σωστό. Αυτό ήθελα μια παρατήρηση. Πού να μιλούσαμε για μπάλα τώρα τα καλά τα χρόνια. Τα καλά τα χρόνια μιλούσαμε για ξύλο, για εφόδους, για μπούκες. Χάθηκαν αυτά. Πάνω αυτά, ρε, πάνω αυτά. Φλωρέψαν, άντε. Κάτι καλή τα. Καλό Σαββατοκύριακο. Ωραίος. Ωραίο. Έκανε την κριτική του όμορφα. Ωραίος. Πού να πεις πριν 7 χρόνια, Σιμεώνε, για Ευρώπες, για αυτά, για στοιχήματα, για τέτοια. Λέγαμε και τότε. Ραπτόπουλε λέει, ποια ομάδα είχε παγωμένα χρέη και με τη βοήθεια του κράτους πλήρωσε λιγότερα. Ποια ομάδα άνοιξε Κυριακή Τράπεζα, αν κλαίει αυτός. Ποια ομάδα φώναζε Πασόκ, Ηλεκτροσόκ. Ποια ομάδα πρόεδρος ήθελε να πέσουν οι γριές. Μήπως ήταν ο ΠΑΟΚ. Και επειδή καλά, ήθελε εντάξει. Να πέσουν, ρε φίλε, οι γριές. Κάθε δηλαδή, επιθυμία έπρεπε εξέφραση. Να πέσουν. Δηλαδή η επιθυμία του έγινε πραγματικότητα. Δεν την το χάρηκε, το γούσταρε. Καλά, του έδωσε το δικαίωμα και χάρηκε, αν το πούμε έτσι. Βέβαια, στην άλλη άκρη της γραμμής ήταν ο Μάκης Ψωμιάδης, τον οποίο μετά 2 χρόνια τον παρακάλαγες να σε πάρει. Δηλαδή έλεγε ο Ζαγοράκης στο Μάκη τον Ψωμιάδη ότι να πέσουν οι βρωμόγριες και ο Ψωμιάδης γελούσε ο συγχωρεμένος αν πέθανε. Έτσι δεν είναι. Τότε εσύ λοιπόν... αν πέθανε, είσαι εμβολία. Το φέρετρο εγώ άμα δεν δω μέσα άτομο δεν. Αν το ανοίξω το φέρετρο εδώ πάπ, είμαι σίγουρος. Για οποιονδήποτε, όχι για το Μάκη. Λοιπόν, έτσι λόγω. Να ζει και να είναι ευτυχισμένος. Αν ζει. Τα μπορεί και να πέθανε όμως. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Αν πέθανε. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Για το μήνυμα του φίλου μας. Ότι. Για τον ΠΑΟΚ. Το παραλληλισμό που έκανε. Εδώ πέρα. Ότι ο ίδιος Ηρακλής και αυτός παρακαλούσε Μάκη Ψωμιάδη. Το Ψωμιάδη ότι τον παρακάλαγες. Σαν Ηρακλής. Και έβγαινε ο Μάκης εδώ η Ιωαννίδη. Θέλανε να εξαφανίσουν την καβάλα. Καλά, ήταν να λες τη μνήμη σε εκείνες τις εποχές. Θέλανε να εξαφανίσουν την καβάλα. Δεν ήταν. Παρακαλώ. Εξαφανίστηκε μόνη της και η καβάλα. Εξαφανίστηκε μόνη της και η καβάλα. Θέλω να την πάρει στα 70 του ο Πανταζής. Είναι 70 ο Πανταζής. Ο Λεπά. Ο Λεπά. Δεν είναι 70. Για να παίξει γάμα εθνική βόρειο όμιλο με δόξα. Είναι ο Πανταζής 70 χρονών. Κοντεύει τα 70. Κοντεύει. Εμείς κοντεύουμε τα 50 σε κάνα 2 χρόνια. Πριν 40 χρόνια δεν βγήκε στο Παλκοσένικο. Έχει και περισσότερο. Δημοτικό πήγαινα εγώ όταν τραγουδούσε ο Πανταζής. Εκεί με την Άντζελα Δημητρίου. Μ' αρέσει που κρύβουν τα χρόνια του. Είναι λέει η Βάνα Μπάρμπα λέει 50 χρονών. Ρε 12 χρονών, 11 εμείς, παστελώναμε να πούμε, πιτσουλούσαμε τις αυτές, εκείνη την περίοδο. Αυτή ήταν 18 χρονών. Εμείς ήμασταν 12, εμείς είμαστε 47-48, αυτή έμεινε στα 50. Κόλλησε. Αν μας τρελάνετε, ρε. Κόλλησε. Ρε, δεν προχώρησε. Στο τέλος θα βγούμε και πιο πάνω να πούμε. Γιατί όχι. Α, τρελαθήκαμε. Ειδικά μαθηματικά. Ναι. Κρύβουν τα χρόνια. Δεν κρύβονται τα χρόνια. Όχι. Δεν κάνει να τα κρύψει κιόλας. Τι να κρύψει τα χρόνια. Είσαι σαν πρέπει να χαίρεσαι που ζεις και παραπάνω. Μερικοί πεθαίνουν και δεν βλέπεις την ηλικία να πούμε. Άλλο πάλι τούτο. Πέθανε, ξέρω εγώ, Μανώλης Χατζή Μανουήλ. Ετών δεν λέει. Δεν λέει. Τα παιδιά, τα εγγόνια, τα δυσέγγωνα, ξέρω και τα λοιπά. Δεν λέει η ηλικία. Άλλο πάλι και αυτό. Έχει δικαίωμα να μην τη βάλει. Έχει το δικαίωμα. Ναι, αμέ. Εκφράζει επιθυμία δηλαδή. Πολλά έχει ιδιόχαρτα εγώ που πάω και βλέπω στις κολόνες. Δεν λέει η ηλικία. Εντάξει. Τι εντάξει. Εξοικονόμηση, δεν ξέρω, δεν νομίζω. Τι εξοικονόμηση, θα με βάλει παραπάνω, θα με χρεώσει παραπάνω, άμα λέει την ηλικία εκεί πέρα. Άμα ζήσει πολλά χρόνια, είναι ευχάριστο να λες ότι έζησα τόσα χρόνια. Το χαίρεσαι, λες, τάζησε. Τα χάρηκε. Ναι. Αφού δεν δηλαδή, να γράψει 90 ασύν και τα λοιπά. Ναι. Τι να το κάνεις δηλαδή. Δεν είναι συχνό φαινόμενο να πιάνεις αυτά τα χρόνια. Όχι. Και να τα πιάνεις και με ποιότητα κιόλας. Εντάξει, ναι. Χωρίς αρρώστιες. Ή οι αρρώστιες να είναι μικρές, ξέρω εγώ, να καταπολεμώνται. Νομίζω ότι ο Αλέφαντος τα πιάσει άνετα αυτά τα χρόνια. Ο Αλέφαντος αν δεν τρακάρει στον δρόμο γιατί είναι ατζαμής και δεν τον κόψει κανένας Παναθηναϊκός στον δρόμο. Γιατί είναι ο Παναθηναϊκός. Ξέρω κανένας φανατικός. Γιατί πάει κρύβεται, δεν βγαίνει πολύ. Ξέρεις τι γίνεται. Τώρα ο Αλέφαντος είναι 77,5. Κοντά είναι. Ναι, 77,5. Στα 90 δεν είναι και πολύ. Άμα τον κολλήσει κανένας πιτσιρικάς τώρα δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Είναι γέρος, καταλάβες. Δεν μπορεί να πλακωθεί τώρα. Δεν είναι, δεν πρέπει. Δεν μπορεί να πλακωθεί. Δεν γίνεται. Τα κόκαλά σου.
Εφτά η μίσου. Γιατί να μπει, γιατί να το. Εντάξει, πρέπει να σεβαστεί την ηλικία ρε, του Νίκου. Ναι, κοίταξε τώρα τι γίνεται. Ο άντρας όταν γεράσει, γεράσει δυνατός άντρας. Εγώ Μάρι. Και τον βρει μια μικρή αρρώστια, ξέρω και τα λοιπά. Ψιλοντρέπεται κιόλα να βγει, μην νομίζει. Ενώ αν είναι ψοφίμη, αν είναι κανένα ψοφίμη, κανένα ψεύτικο, δεν τον πειράζει. Δηλαδή, ένα παιδαρά, α πούμε, που μπορεί να αρρωστήσει, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Δεν το δείχνει, δεν το θέλει να το πει. Ο άλλο που είναι συνέχεια να πούμε. Μπες βγες, δεν μασάει. Θέλω να σου πω ότι και ένας που είναι γομάρι 70, όταν πάει 70 χρόνια, 72, 68, 75 και το κάνει τσαμπουκά ο άλλος και δεν μπορεί να αντιδράσει, το βράδυ δεν μπορεί να κοιμηθεί. Σου λέει που είσαι 35 χρόνια, θα σου έρθει κάτι σούτια. Ενώ αν πας 65-70 δεν μπορεί να το πεις αυτό. Οπότε τι κάνει. Τι κάνουν οι περισσότεροι από αυτούς. Παίρνουν κέρατο. Ή έχουν κάνει αυτό απάνω τους. Ναι, ο αλέφατος έχει σουγιά. Μια μέρα περπατάμε στο δρόμο. Εκεί που περπατάμε ήταν στενό να πούμε. Βλέπει έναν από απέναντι. Μου λέει, οπ, ύποπτος. Λέω, τι ύποπτος. Ύποπτος. Κυκλοφορεί και στο κέντρο της Αθήνας. Ναι, έχει το σουγιά. Λέω, τι τον κάνεις σου. Μην τον ορμήσεις. Πού ζει τώρα ο αλέφατος. Ο αλέφατος ζει Κολωνάκια, αγόρι μου. Τόσο κέντρο Αθήνα. Κολωνάκι, Λυκαβητό απάνω. Σφυκοφόλια Παναθηναϊκών είναι. Ναι. Παίρνει τα μάξη, πάει στον Αρδιτό, τρέχει. Πάει... Αν είναι παιδί του κέντρου δηλαδή. Ναι, τι, στο κέντρο είναι. Νομίζω ότι είναι πιο δυτικά προάστια. Νίκαια, τρίχες περιοχές. Όχι, Εξάρχεια ήταν, αλλά. Εξάρχεια πάλι κέντρο. Εξάρχεια πολύ ήταν, κέντρο. Και πήγε Κολωνάκι γιατί λέει. Για να γλιτώσει τα παιδιά από παρέες κακές. Καλά έκανε σε αυτό το κομμάτι. Τώρα Εξάρχεια Κολωνάκι δίπλα-δίπλα είναι. Δίπλα είναι, αλλά τώρα εντάξει, τώρα ξέρω εγώ. Δίπλα, κοντά είναι. Όχι, κολλητά. Κοντά είναι, ναι. Λέει, ένα, λέει, ήρθαν οι Τούρκοι λέει, εκεί και τα λοιπά στην πλατεία. Στα Εξάρχεια. Ναι, ναι, και σηκώθηκε και έφυγε. Εντάξει, τα Εξάρχεια έχουν μια ομορφιά. Τι ομορφιά ρε, ο κουνιάδος μου είναι στα Εξάρχεια. Εννοώ, δεν είναι πυρκολάκι. Έχει ένα παιδάκι 1,5 χρονών, δεν μπορεί να το βγάλει σε μια παιδική χαρά στα Εξάρχεια. Θέλει να φύγει. Εντάξει, έχουν μια ομορφιά. Ναι, έχει... εντάξει. Παλιά είναι. Ναι, underground εντάξει. Περιοχή. Εντάξει, παλιά, τώρα ναι. Και τώρα συνεχίζει. Εγώ και Κολωνάκι που πήγα με τον Αριανό από την Αθήνα, δεν ενθουσιάστηκα και πολύ. Είναι πολύ υποβαθμισμένο σχέση με αυτό που διαφημίζεται. Διαφημίζεται το Κολωνάκι αυτό και το Κολωνάκι. Εκεί μια... δεξαμενή. Ποια δεξαμενή, εκεί Κολωνάκι. Ωραίο είναι ο Λυκαβητός απάνω. Εντάξει. Σαν εικόνα. Σαν εικόνα, ναι, εντάξει, ψηλά βλέπει. Έχει ωραίες περιοχές η Αθήνα. Ναι, έχει ωραίες περιοχές. Εγώ είμαι παραλιακός τύπος. Μ' αρέσει η θάλασσα. Πήγα Ραφίνα και ανατολικά, μ' άρεσε, ας πούμε, κατάλαβες. Πειραιάς αυτά. Νότια προάστια. Νότια προάστια. Άμα είναι. Γλυφάδα, βούλα. Ού, μια χαραβάρκη αυτά. Άμα σούνια τέτοια. Άμα φύγω βουνό, πιάσει η ψυχή μου. Δεν μπορώ. Η Αθήνα το συνδυάζει αυτό και βουνό και θάλασσα. Ναι, αλλά έχει αποστάσεις μεγάλες. Τι να κάνω. Ενώ εγώ τώρα μπορώ να πάω. Από την Άνω Τούμπα που είμαι τώρα, προς Πηλαία, θέλω να περπατήσω στο βουνό. Πάω με τα πόδια. Πάω βουνό, σεξ, σου κάνω ό,τι θέλω. Δεν είναι και η Θεσσαλονίκη καλή με τις αποστάσεις. Τραβάω κι εγώ με ένα σουγιά, μα με επιτεθεί κανένας, να είμαι. Τελικά, ποια είναι πιο ωραία ελληνική πόλη, έτσι. Τρία χιλιόμετρα, 3,5-4 από εδώ που είμαστε, είναι η θάλασσα. Είναι. Μια σκασιά δρόμος είναι. Θες να πας στην Περαία, Αγία Τριάδα, αυτό κτλ. Να φας, βουτάς κιόλας, βλέπεις αεροδρόμια, αυτά κτλ. Ωραία παράσταση. Και Αθήνα τα έχει αυτά. Θες να πας Χαλκιδική, μέχρι 100 χιλιόμετρα έχει 10 χωριά ποίηματα πρωτοπόδι. Ναι, αλλά τι έχει πλέον αυτό. Έτσι πως είναι το καλοκαίρι, 4 ώρες κάνεις. Πώς κάνεις 4 ώρες. 4 κάνεις. Με τραβάς το βράδυ αν έχεις εξοχικό. Κάτι Χανιώτη, κάτι Φτωχώρη, κάτι Παλιούρια εκεί. Τραβάς το βράδυ 12 η ώρα, σε μισή ώρα είσαι εκεί. Γιατί να πας μες στην κίνηση. Έτσι είναι ο Έλληνας. Ο Έλληνας είναι. Θέλει να ξυπνήσει αργά το πρωί. Ξυπνάει ώρα 11.30 με την πρισμένη τη μούρη. Φάει, λέω, άλλη κίνηση. Φύγε το βράδυ, φύγε το πρωί, φύγε Παρασκευή βράδυ. Αν έχει εξοχικό. Αν δεν έχει και θε να πα, ξέρω εγώ, ξενοδοχείο, φύγε πάλι το βράδυ. Θα μου πει, θα πληρώσει ένα αυτό παραπάνω. Εντάξει. Τα μετρά και αυτά, σίγουρα τα μετρά. Εντάξει. Και τη νύχτα ακόμα έχει κίνηση. Γιατί επειδή πάω συχνά στη Χαλκιδική, λόγω καταγωγή, δυστυχώ το καλοκαίρι είναι δύσκολο. Ωραία, το πρώτο πόδι μου αρέσει εμένα. Όλη η Χαλκιδική είναι όμορφη. Και το δεύτερο πόδι είναι πολύ όμορφο. Είναι για άλλου χαρακτήρε. Ποιο. Το δεύτερο πόδι, για πιο ήρεμους, πιο εναλλακτικούς, πιο ψαγμένους. Εντάξει τώρα, εγώ κάνω μια δουλειά να πούμε, μαλώνω με όλο τον κόσμο. Εάν πάω και στο πρώτο πόδι Χαλκιδικής και μαλώνω και εκεί, δεν λέει. Το πρώτο πόδι είναι με πολύ κόσμο. Έχει πάρα πολύ κόσμο. Είναι για να τσακώνεσαι. Καλυθέα μέχρι κάτω του παλιού είναι λες και είναι πόλη. Είναι για να τσακώνεσαι. Το ξέρουμε. Δεν είμαστε τώρα, τσακωνόμαστε εδώ. Έχει όμως και πολλές άλλες διαφορετικές φυλές πλέον. Έχει Σέρβους, έχει. Ναι, εντάξει. Μακάρι να έχει. Αλλάζουν οι εικόνες. Ναι. Αλλάζουν οι εικόνες. Βλέπεις ένα μάτς που πήγα προχθές, έπαιζε. Όχι προχθές. Πέρσι το καλοκαίρι αυτή και ντέρμπε η Αλβανική. Ναι. Και στο χωριό εκεί 20 Αλβανοί στην καφετέρια του τη Σκεντέρμπεου. Γιατί να. Μπράβο, αυτό είναι καλό.
Φοβερό, μου έκανε εντύπωση. Βέβαια. Ροή, χρήμα. Έτσι. Καπνιόμαστε. Βέβαια. Έπεσε, ξέρω εγώ, η Παρτιζάνη, ο Ερυθρός Αστέρας, κάποια ευρωπαϊκά παιχνίδια. Χαμός πάλι. Βέβαια, έξω. Ναι, έτσι φυσικά. Ναι. Πολλοί Άγγλοι είναι. Εγώ θέλω το κεφαλάκι μου ήσυχο. Ναι. Γιατί... Γι' αυτό το δεύτερο πόδι είναι καλύτερο. Για, ναι, γιατί πλακώνομαι εδώ ένα χρόνο, μαλώνω, κάνω. Πας βορεύει εκεί. Όχι, είναι... μήνυση. Εντάξει, φέτος μπορεί να μην πάω. Μήνυση. Όχι αυτό, εκεί έρχονται, φωνάζουν, πλακώνεσαι. Αυτό, κοιτά. Ο Βόλος δεν σου αρέσει, σαν πόλη. Δεν μ' άρεσε ποτέ. Γιατί όμως. Ούτε το Πήλιο μ' άρεσε. Δεν μ' άρεσε. Ούτε ο Βόλος μ' άρεσε. Δεν σου έκανε το κλικ. Ούτε το Πήλιο. Ούτε μοιάζει το... με τη Θεσσαλονίκη πάρα ούτε πολύ. Ούτε το παραλιακό Πήλιο μ' άρεσε. Πώς το λένε, παραλία. Ούτε το βουνό μ' άρεσε. Ωραίο. Σ' άλλους αρέσει πάρα πολύ. Ένα χωριό μ' άρεσε μόνο. Στο Πήλιο. Ένα. Μόνο ένα χωριό. Εργαλαστή, ποιο. Όχι, το χωριό του Λαβρέντη Διανέλου. Ο Άγιος Λαβρέντιος. Μόνο αυτό το αυτό μ' άρεσε. Στο ο Άγιος Λαβρέντιος είναι λίγο. 450 μέτρα ύψο. Γίνεται και φεστιβάλ μουσικής κάθε καλοκαίρι. Πήγα εκεί, το είδα εγώ. Το φεστιβάλ μουσικής. Το είδα το φεστιβάλ μουσικής. Κοντά στο 15 Αύγουστο. Είναι μετά τις 15 Αυγούστου. Πολύ ωραίο φεστιβάλ. Πολύ ωραίο φεστιβάλ. Εκεί μ' άρεσε. Αλλά ο Βόλος δεν μ' άρεσε. Είναι η μοναδική παραλιακή πόλη που δεν μ' άρεσε. Δεν μ' άρεσε ο Βόλος. Εντάξει, έχει ένα πρόβλημα. Δηλαδή, δεν ξέρω, και εκεί στο λιμάνι αυτό και τα λοιπά, λίγο πληκτικά είναι λίγο. Δεν ξέρω γιατί πληκτικά. Μοιάζει Θεσσαλονίκη. Πάρα είναι πολύ. Όχι, ρε, η Θεσσαλονίκη πιο ευχάριστη πόλη είναι. Λες, ε. Είναι πιο ανοιχτή, πιο αυτή, πιο χαρούμενη, πιο ατάκα έχει, πιο αυτό. Δεν είναι. Είναι ο Βόλος, δεν ξέρω. Είναι μοναδική πόλη στην Ελλάδα. Έχει χαμηλούς ρυθμούς, να το ξέρεις. Ποιος? Ο Βόλος. Γενικά οι κάτοικοι του Βόλου είναι χαμηλών ρυθμών. Είναι μια παραλία, κάτι ουζάδικα, τρίχες. Γιατί και αυτά έχουν την ομορφιά τους. Τρίχες, ρε, δεν έχει, δεν μ' άρεσε. Αν πας στη Νέα Ιωνία πιο μέσα. Καβάλα, θα συγκρίνω εγώ την Καβάλα με τον Βόλο. Η Καβάλα και αυτή πολύ όμορφη. Πολύ όμορφη πόλη. Αρχιτεκτονικά διακομισμημένη, απάνω βουνά, αυτά παραλίες. Είναι πολύ απότομο. Πολύ όμορφη πόλη. Είναι όμορφη. Πολύ όμορφη πόλη. Πας πιο πέρα στην Ξάνθη, σε πιάνει κατάθλιψη. Η Ξάνθη είναι πολύ όμορφη. Άφια παιδό, ρε. Τι ωραίο έχει η Ξάνθη. Έχει. Τι έχει. Έχει αυτή την κουλτούρα, την πολυπολιτισμική, αυτές οι εικόνες, οι μυρωδιές, τα ζαχαροπλαστεία της. Αν πας εκεί στο ποταμάκι, στον Κόσμηθο, είναι ωραία και στην Ξάνθη. Δεν μπορώ. Αν πας πάνω στο βουνό και δεις την εικόνα. Βουνό. Αν πας εκεί στην παλιά πόλη, δεις το σπίτι του Χατζηδάκη. Ποιο Χατζηδάκη. Του Μάνου, εκεί που γεννήθηκε. Ξάνθη ήταν ο Μάνος. Εκεί γεννήθηκε, ναι. Ναι, βέβαια. Ωραίος. Είναι μια μουσική πόλη, να ξέρεις. Ξάνθη, και, ναι. Και έχει μεγάλη κουλτούρα. Η κουλτούρα Ξάνθη. Ξάνθη, ναι. Όσο και αν σου φαίνεται παράξενο. Το Πανόπουλο εκεί και τον. Ναι. Έχει και καλό ποδόσφαιρο. Έχει και το να βλέπεις μια ομάδα. Και παλιά Ξάνθη ο Άξο όταν έπαιζε στο μέσα γήπεδο, στο ποτάμι δίπλα. Ήμουν εκεί, το έχω δει. Έχει πάει. Πολύ κόσμο και με το ξέρω. Έχεις πάει σε εκείνο, δεν πήγες. Πώς, το ξέρω, έχεις πάει. Το ξέρω, βέβαια. Πρόλαβες την Ξάνθη. Έχω προλάβει ο Ξάνθη να παίζει γάμα εθνική με την Κοζάνη. Να ανεβαίνει κατηγορία. Το 78 με παίρνει ο πατέρας μου ένα ταξίδι. ΑΟΚ Ξάνθη. Ξάνθη επανομή. Πανομή. Πάμε που λες. Η επανομή 8η. Η Ξάνθη έπεφτε με. Ή η Ξάνθη ή ο Πανθρακικός. Παλεύαν ή η Ξάνθη ή ο Πανθρακικός. Ξέρω η Ξάνθη. Ξέρω η Ξάνθη. Πάμε εκεί που λες. Έρχεται ο νοματάρχης της Ξάνθης. Λέει, κύριε, πρέπει να χάσετε. Μη λέει, αλλά γιατί. Για εθνικούς λόγους. Καλά, στην Κομωτινή που είναι δίπλα. Δεν είναι εθνική λόγη. Τι λες, ρε, που είναι και τα λοιπά. Είχε κάτι. Εκεί παίκτες η επανομή και τα λοιπά. Λέει τζάμπα το μάτς, δεν το δίνουμε. Παίζουνε. Σου λέει, σας πάρουμε. Καλή ομάδα επανομή. Μιμίδης μέσα, Ντόκας μέσα, Ζαρζόπουλος μέσα, Χαλιαμπάλια σεντερμπάκ μέσα, Μπουλσουράνης τερματοφύλακας, Μπόλκας. Καλή ομάδα. Δεν εδώ τους είχαμε πάρει ένα 0. Και ξεκινάει το μάτς, πέσει στα ίσια επανομή. 0-0. Χάνουν αυτοί, χάνουμε εμείς. Τελειώνει το ημίχρονο. Δεν λένε τίποτα και τα λοιπά. Μόλις φτάνει το μάτς 65-70, σκάει η βαλίτσα. Σκάει η βαλίτσα. Πώς έσκασε. Σε βλέπω εγώ 9 χρονών μια βαλίτσα δερμάτινη. Τι γίνεται, ρε μου. Λέει ο πατέρας μου, δεν με ανακατεύετε, λέμε τη διοίκηση. Εγώ δεν θέλω, δεν με ανακατεύετε εμένα. Προπονητής ο μπαμπάς. Ναι, σου λέει να μπλέξω και τα λοιπά. Δεν ήθελε. Εντάξει, τι, κάνουν εκεί την αυτή τη βαλίτσα αυτό και τα λοιπά. Ο τερματοφύλακας ο Μπουλσουράνης δεν το έδινε. Έχει τον Μπελμόντ. Επάνω στην Αθήνα. Πώς τη λένε, στο πλαγιάρι. Ασπεδαράς 2 μέτρα, τερματάρα. Δεν το δίνω, λένε. Μπα, πνιγείτε τους, λέει, γιατί το βρίζανε. Από εδώ, από εκεί. Είχε κόσμο το γήπεδο. 4.000 κόσμο. Έπεφτε η Ξάνθη. Με νίκη, άμα κέρδισε μετά τελευταία αγωνιστική τον Πανθρακικό επανομή μέσα, που είχε μπλέξει τώρα, πέφτουνε 2 και είσαι αδιάφορος. Και παίζει με τους 2. Ού, παίζει με τους 2. 33η αγωνιστική Ξάνθη επανομή. Γίνεται ένα κόρνερ, ο άλλος δεν καταλάβαινε τίποτα. Το πιάνουνε 2, τον Μπουλσουράνη. Δική του. Θα το λαμβάνει. Σε πανομής. Σε πανομής, κάτσε να πούστε να πάρουμε τα λεφτά. Χοντρά λεφτά.
Μπαμπ 1-0 στο 87. Σώνεται η Ξάδη. Έρχεται η Ξάδη μετά. Επανομή Πανθρακικός. Τελευταία αγωνιστική. Τελευταία αγωνιστική, 34η. Έχει πιάσει Ιούνιος. Χασιώτης προπονητής. Στον Πανθρακικό. Συμπαίκτης του πατέρα μου. Μεγάλε, τι θα γίνει αυτό και τα λοιπά. Μη με ανακατεύεις, του λέει, δεν ξέρω και τα λοιπά. Τα έχουν πάρει Επανομή της πάλι από την Ξάνθη. Είχαν καλή ομάδα. Και κερδίζουν 3-2 το Πανθρακικό. Πέφτει ο Φουκαράς ο Πανθρακικός. Σώθηκε η Ξάνθη, έδωσε τα λεφτά. Πιο πολλά λεφτά είχε. Σαν πόλη, ναι. Σαν πόλη, ναι, ναι. Έχει και αυτοί πολλά. Τώρα, άκου να δεις τώρα. Αυτοί που βρίζουν τώρα τον Πανόπουλο, αυτοί παρακαλούσε ο νοματάρχης της Ξάνθης να δώσει το μας για εθνικούς λόγους. Η Ξάνθη έπεφτε τοπικό πρωτάθλημα. Πήγε ο Πανόπουλος, έκανε ανθρώπους εκεί πέρα. 28 χρόνια σε 28 σερί. Χρόνια αλφανική και το βρίζουνε. Πού το βρίζετε, αοξούλα του λέω. Αοξούλα. Παρακαλάγατε εκεί με τη βαλίτσα σου, είχε βγει ψυχή. Η Ξάνθη έπεφτε. Γι' αυτό δεν τη συμπαθεί την Ξάνθη. Σου είχε μείνει εκείνη η εικόνα χαραγμένη. Όχι, όχι, όχι. Η Ξάνθη τη συμπαθώ σαν ομάδα και ίσα ίσα τον Πανόπουλο το συμπαθώ. Όπως όλοι που αγαπάνε τον ποδόσφαιρο. Βεβαίως, βεβαίως. Έχει βάλει και καλούς ποδοσφαιριστές. Η πόλη της είναι άσχημη. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή. Την κάνουμε όμορφη τη Βασιλιά, θα την κάνουμε ζωή λάσκαρη. Δεν γίνεται. Εντάξει, άλλη άποψη. Δεν γίνεται, πώς θα γίνει. Άλλη πόλη ωραία που μου αρέσει, η Αλεξανδρούπολη, ωραία είναι. Έχει το κάμπι και εκεί αυτά και τα λοιπά. Για παραλίες, η Χαλκίδα είναι πολύ όμορφη. Η Χαλκίδα είναι πολύ όμορφη και η Βόρεια Εύβοια ακόμα πιο όμορφη. Τα Χανιά, τα Χανιά έχω πάει, είναι πολύ όμορφα. Μια φορά το 93-94 που ήταν ο Χριστίδης προπονητής. Στα Χανιά. Στα Χανιά. Τώρα τα Χανιά έχουν γίνει μήτρα του ναι, ποδοσφαίρου. Πλατανιά και Σαμικό, γαμό. Αό Χανιά. Όχι ο Πλατανιά. Σκέψου, τρεις ομάδες από τα Χανιά. Πλατανιά δεν τον ξέραμε τότε. Δεν τρεις ομάδες από τα Χανιά είναι σε επαγγελματικές κατηγορίες. Πλατανιά και Σαμικό και Αό Χανιά. Ένα στη Super League. Διακοφτό μ' άρεσε. Διακοφτό. Κόρινθος είναι όμορφη. Κόρινθος πήγα, Φαντάρους μ' άρεσε. Πολύ, η Καλαμάτα είναι όμορφη πόλη. Όμορφη πόλη Καλαμάτα. Όμορφη πόλη Καλαμάτα, ναι. Κάτω κατέβηκα. Η Πάτρα όχι, παρόλο που έχει θάλασσα. Στην Πάτρα δεν έχω πάει. Δεν έχω πάει στην Πάτρα ποτέ. Ενώ πήγα διακοφτά και τα λοιπά, πέρασα από εκεί, δεν πήγα. Λοιπόν, ποια άλλη ωραία πόλη. Άλλη ωραία πόλη είναι. Η πιο άσχημη πόλη του κόσμου στην Ελλάδα. Η πιο άσχημη πόλη. Η Λάρισα. Είναι η Θήβα. Η Λάρισα, πολύ άσχημη. Πάει στη Θήβα. Η Θήβα δεν είναι πόλη. Τι πόλη. Είναι μικρό χωριό, Κωμόπολη. Τι πόλη είναι, πλάκα κάνεις. Ασχήμια. Η Λαμία είναι πολύ. Η Λαμία έχει τη θάλασσα, εντάξει. Δεν μπορεί πολύ να κοντά είναι τη θάλασσα. Ναι, εντάξει, δεν μπορεί. Άγιο Κωνσταντίνο δεν είναι, ναι, έχει, βλέπει θάλασσα. Άμα βλέπει θάλασσα, σε περνάει η Κοζάνη δεν έχει θάλασσα, που έχω μεγαλώσει. Άλλη Κοζάνη, ασχήμια. Η Καστοριά με τη Λίμνη λίγο συμπαθιέται. Όμορφη, και τα Γιάννενα είναι ωραία πόλη. Και αυτή συμπαθιέται. Και τα Γιάννενα είναι ωραία πόλη. Βέβαια. Έχει ωραίες πόλεις. Η μόνη πόλη που με προκαλεί θλίψη, εγώ είμαι τύπος που με πιάνομαι σε θλίψη εύκολα δηλαδή. Και θέλω, δεν μπορώ, δηλαδή τρελαίνομαι. Νομίζω ότι οι χειρότερες ελληνικές πόλεις είναι αυτές οι τρεις Θεσσαλικές εκεί. Καρδίτσα, Τρίκαλα και Λάρισα. Τα Τρίκαλα δεν είναι τόσο άσχημα. Λόγω του Λυθέου δίνει μια ομορφιά. Αλλά αυτή η έλλειψη προοπτικής, δηλαδή το κάμπος απέραντος, κοιτάς, κοιτάς, δεν βλέπεις τίποτα. Στην Ελασσόνα που είχαμε τον Ηρακλή το 80. Ωραία είναι η Ελασσόνα. Μ' άρεσε η Ελασσόνα. 0-1 ο Ηρακλής κέρδισε. Είχα πάει με έναν παράγοντα του Ηρακλή. Ελασσόνα Ηρακλής. Από πού είχατε, Πάγιο Δημήτριο? Πήγαμε Πάγιο Δημήτριο, ναι. Ελασσόνα. Υπήρχε δρόμος αυτός. Ναι. 0-1. Δεν θυμάμαι ποιος είχε βάλει τον γκολ. Ξέρω το γήπεδο Κατσιμπαναγκής δεν έπαιζε. Όλη τη Β' Εθνική. Καραπατής προπονητής. Όλη τη Β' Εθνική. Λέω κόκκινος, εγώ πήγα εκδρομή με τον Ηρακλή. Και 43 χρονών του λένε τα καμένα βούρλα που είναι. Λέει δεν τα ξέρω. Καλά, ρε, πώς πήγαινες εσύ ταξίδι να πούμε με τον Ηρακλή και δεν ξέρεις τα καμένα βούρλα. Εγώ πήγαινα, λέει, με αεροπλάνο. Πήγαινε με αεροπλάνο αυτό. Ο παπάς ένας μια δουλειά, έχει παιδιά μεγάλο, αυτό πήγαινε με το αεροπλάνο. Σου κάτσε κάτι κλωτσιές που λένε κόκκινη. Ειδικά τότε που τα αεροπορικά δεν υπήρχαν και το. Τι αεροπορικά. Πανάκριβα από το ίντερνετ. Τρελό, είσαι, τι ίντερνετ. Το 85-83, τι ίντερνετ. Δεν μπορούσε να ταξιδέψει. Το 86 αεροπλάνο, πλάκα κάνει. Πρέπει να είσαι πολύ πλούσιο. Εγκόμενο πρώτο πρέπει να είσαι για να ταξιδεύει 19-20 χρόνια με το αεροπλάνο. Ύστερα λέει έκανα οικονομία. Τι οικονομία έκανε, δεν του λέω. Δούλευε στον Πελελία, έπαιρνε 20.000, δεν έχει τρώγει 20.000. Πόσα μάτια στην Αθήνα έπαιζε ο Ηρακλής 19. Ποιο θα πάει, μάτια τώρα, ακούει το φέλο. Έπαιζε εδώ με ήρθε, εθνικό Πανιόνιο, Απόλλωνας. Ο Ιπποκράτης, ο ξάδερφό του. Με λέει πήγα στον τελικό κυπέλλου το 87 λέει, με τον ξάδερφό μου τον Ιπποκράτη. Έρχεται μια μέρα ο Ιπποκράτης, ήταν συμπαθητή μου στο δημοτικό από τα Νίπια. Νίπια, πρώτη, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Έκτη. Το 87, το καλοκαίρι. Του λέω Ιπποκράτη, λέω είχε πάει στον τελικό κυπέλλου με τον Όφη. Που χάσατε, λέω, στα μπέναλτι. Όχι, μου λέει. Λέω, κόκκινος, λέω ότι πήγατε μαζί. Λέει, δεν θυμάμαι. Και λέει ο κόκκινος. Και λέει, δεν θυμάται. Καλά, του λέω. Πόσους τελικούς πήγε αυτός ο Ηρακλής που δεν θυμάσαι που πήγε. Ένα τελικό που ξέρω το 87. Να πω, είσαι ΑΕΚ, πάω, ξέρω εγώ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, να πει, δεν θυμάμαι. Πού του λέω, δύο τελικοί πήγατε. Τους χάσατε και τους δυο. Και δεν θυμάσαι. Ο άλλος δεν θα θυμάται, λέει. Άκου να δεις τι με είπε, ρε. Έτσι μη θα τον πιάσω, του δώσω κάτι κολοτσιές. Για το σουφλί μας, λέει, αν το βομβαρδίσουμε. Θήβα σουφλί,
να τις βομβαρδίσεις δεν θα λείψουν σε κανέναν. Λέει το 408. Το σουφλί άλλη ασχήμια. Απαπαπαπαπα. Το μετάξι βγάζουν αυτοί. Καλοί άνθρωποι. Το ποτάμι δίπλα. Οι Αριανοί έχουν πάει στο σουφλί. Δύο φορές. Σε θα ξαναπάνε. όχι, εντάξει. Έπεσε τοπικά ο Εύρος. Έπεσε ο Εύρος σουφλίου. Έπεσε. Και ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης. Δεν ξέρω τώρα στα μπαράζ τι γίνεται. Να είσαι Αριανός, ρε φίλε. Και να λέει ο διπλανός σου, ξέρω εγώ, να πας σε κάνα τραπέζι, σε κάνα γάμο. Και να είναι εκεί αεξίδες Ολυμπιακοί, Παναθηναϊκοί και να σου λένε πού πήγες εκδρομές. Να είσαι δηλαδή τριαντάρης Αριανός. Να σου λέει ο Παναθηναϊκός πήγα εκεί με τον μπάσκετ, πήγα εδώ ή πήγα εκεί. Να σου λέει ο Ολυμπιακός πήγα στο Λίβερπουλ, πήγα ξέρω εγώ στην Ατλέτικο, πήγα στη Γιουβέντους, πήγα στο αυτό. Να λέει ο Αξής ξέρω εγώ πήγα εδώ, πήγα εκεί. Και ο Αξής να λέει πήγα στο Γιαννά και αυτός έχει. Πήγα στο σουφλί, πήγα στο μακροπόταμο, όπως το λένε. Ακροπόταμο. Στον ακροπόταμο. Στο φιλότα. Στο φιλότα πέγιο. Φεύγω γιατί θα παρεκτραπούμε. Άστα, θα παρεκτραπούμε. Καληνύχτα, γεια. Καλό Σαββατοκύριακο και καλή τηλεθέαση αύριο για ως δεν το παιχνίδι.